Λοιπόν, καλημέρα σα. Ε, κυρία Αναπληρωτή, κυβερνητική εκπρόσωπε, ε, κυρία Διαπραγματευτή, κύριε Πρόεδρε του Τμήματο Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών, κυρία Κοσμήτρα τη Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών, κύριε Διευθυντή του ΚΙΠΕ, κύριε Πρόεδρο τη Ένωση Συνταχτών, ε, φίλες φίλε και φίλοι, ε, σα καλωσορίζουμε στη σημερινή μα ημερίδα. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σα σήμερα στην ημερίδα με τίτλο 1974 Πτυχέ του τότε, προεκτάσει του σήμερα. Είναι η δεύτερη ετήσια ημερίδα που συνδιοργανώνουν το Τμήμα Τουρκικών και μεσανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου και ο δικό μα κλάδο, ο κλάδο τουρκικών θεμάτων του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών η όμορφη αυτή συνεργασία έχει γίνει θεσμό. είμαστε σίγουροι ότι θα συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια και ότι θα αποφέρει και πολλού όμορφου καρπού. Ευχαριστούμε πάρα πολύ του φίλου δημοσιογράφου και ακαδημαϊκούς που αποδέχτηκαν την πρόσκλησή μα να συμμετέχουν στην ημερίδα και να μοιραστούμε όλου τι γνώσει και την έρευνά του και όλους τους συναδέλφους του γραφείου που εργάστηκαν για να πραγματοποιηθεί αυτή η εκδήλωση. Ε, θα αρχίσουμε την ημερίδα με σύντομου χαιρετισμού και καλούμε στο βήμα τον κύριο Γιάννη Αντωνίου, αναπληρωτή κυβερνητικό εκπρόσωπο. Καλημέρα σα. Κυρίε και κύριοι, φίλε και φίλοι, με χαρά αποδέχθηκα την πρόσκληση να χαιρετήσω τη σημερινή ημερίδα, η οποία φιλοδοξεί να προσθέσει νέα στοιχεία στο υλικό που έχουμε στη διάθεσή μας για μια εξαιρετικά κρίσιμη περίοδο και τραγική σύναμα, η οποία καθόρισε το μέλλον της χώρας μας και του λαού μας. 50 χρόνια μετά την τραγωδία του 1974, η τουρκική κατοχή του βόρειου τμήματο της Πατρίδα μας παραμένει μια ανοιχτή πληγή που μας βασανίζει. Μαζί της μένουν ανοιχτά και μια σειρά από ζητήματα που σχετίζονται άμεσα με το θέμα που πραγματεύεται η σημερινή ημερίδα οι επιδράσεις του τύπου, οι δυναμικές της θρησκείας μέσα στην κοινωνία, οι οικονομικές εξαρτήσεις, οι πολιτικές συνέργειες και πολλά άλλα αποτελούν ένα μοσαϊκό παραγόντο διακριτών και μη που διαδραμάτισαν το δικό τους ρόλο στο Κυπριακό, ειδικότερα την περίοδο πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το 1974. Χαίρομαι που βρίσκομαι ανάμεσα σε Ελληνοκύπριου και Τουρκοκύπριου ακαδημαϊκού αλλά και πρώην συναδέρφου μου, και φίλου από το χώρο τη δημοσιογραφία, του οποίου εκτιμώ για τον επαγγελματισμό του και για την έγνοια του για την πατρίδα μα. Δεν έχω καμιά αμφιβολία ότι το αποτέλεσμα τη ημερίδα θα φωτίσει άγνωστε πτυχέ τη υποεπισκόπηση περίοδου. Επιθυμώ να συγχαρώ το τμήμα τουρκικών και μεσανατολικών σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου και των κράτων τουρκικών θεμάτων του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών για την πρωτοβουλία. Μέσα από τέτοιε δράσει μπορούμε να εμπλουτίσουμε τι γνώσει μα μέσω τη ιστορική τεκμηρίωση και τη επιστημονική ανάλυση μακριά αλήθειες, απόλυτες αλήθειες, από βολικέ αλήθειε, απόλυτε αλήθειε από τι πολλέ που έχει να παρουσιάσει η κυπριακή τραγωδία. Δεν θέλω να σα κουράσω με πολλά λόγια. Επιτρέψτε μου μόνο να μεταφέρω την ανταλλάντευτη προσήλωση του Προέδρου τη Δημοκρατία στην προσπάθεια για αναζήτηση λύση στο Κυπριακό. Μέσα από ουσιαστικό διάλογο υπό την αιγύρια των, Ηνω... των Ηνωμένων Εθνών. Η ελληνοκυπριακή πλευρά στηρίζει την προσπάθεια τη απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για την εξέβρεση κοινού εδάφου για επανέναξη απευθεία διαπραγματεύσεων. Είναι πεποίθησή μα ότι η επίλυση του Κυπριακού σε μια χώρα μέλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσα σε αυτέ τι συνθήκε δηλαδή, θα λειτουργήσει ευεργετικά. Υπέρ όλων των υπεραιζομένων πλευρών μέσα από τη δημιουργία μια κατάσταση αμοιβαίου φέλου. Σα ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και εύχομαι κάθε επιτυχία στι εργασίε τη ημερία Ευχαριστούμε τον κύριο Αντωνίου. Και καλούμε στο βήμα την κυρία Αναλύκη Στυλιανού διευθύντρια του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών. Καλημέρα σε όλου. Καλώ ορίσατε. Να μου επιτρέψετε να προσπεράσω το πρωτοκολλό για οικονομία χρόνου. Φίλε και φίλοι, σα καλωσορίζω στο Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών με την ευκαιρία τη δεύτερη ετήσια ημερίδα που συνδιοργανώνουν το Τμήμα Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου και ο κλάδο τουρκικών θεμάτων του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών με θέμα 1974 πτυχέ του τότε προεκτάσει στο σήμερα. Οι εξελίξει στην Τουρκία και εντό τη τουρκοκυπριακή κοινότητα κατά την περίοδο των 50 χρόνων που πέρασαν από το πραξικόπημα και την εισβολή τον Ιούλιο του 1974 πάντοτε αποτελούσαν και συνεχίζουν να αποτελούν έναν από του βασικού τομεί ενασχόληση του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών καθώ και του κλάδου τουρκικών θεμάτων, ο οποίο σε συνεργασία με το Τμήμα Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου, καθώς και με τη συμβολή εκλεκτών προσκεκλημένων, επιχειρεί ιδιαίτερα τα τελευταία δύο χρόνια μια πιο επιστημονική και σε βάθος ανάλυση των γεγονότων στην Τουρκία και εντός της τουρκοκυπριακή κοινότητας. Η σημερινή μερίδα αποτελεί υλοποίηση της υπόσχεσης που δώσαμε για συνέχιση της συνεργασίας του κλάδου τουρκικών θεμάτων του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών με το Τμήμα Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου. Από πλευρά του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών, επαναλαμβάνουμε ότι θα υπάρξει συνέχεια με θέματα που εμπίπτουν στη σφαίρα ανασχόληση του κλάδου και οπωσδήποτε ενδιαφέρον την κοινωνία μα γενικότερα. Θα ήταν παράληψή μου να μην ευχαριστούσα του ομιλητέ τη σημερινή ημερίδα, του ακαδημαϊκού Νίκο Μούδωρο, Σερτάν Σονάν και Ουμούντ Μπόσγιουρτ, του δημοσιογράφου και ευχαριστώ ιδιαίτερα τον κύριο Αρετέο που αποδέχτηκε την πρόσκληση μα, Ευάγγελο Αρετέο λοιπόν την Αϊσού Μπασρή και Αϊσού Ακίν, του συναδέλφου των κλάδων τουρκικών θεμάτων Δόξα Ψιλούρα, Ιάκοβο Βοτσαγκάρη, Κωνσταντία Σουτηρίου και Ιάννη Ιωάννη Σούλο, καθώ οπωσδήποτε και του διερμηνεί μα και βέβαια όλου όσοι συνέβαλαν στη διοργάνωση τη σημερινή εκδήλωση. Καλή συνέχεια σε όλου μα λοιπόν. Ευχαριστώ. ευχαριστούμε την κυρία Στυλιανού και καλούμε στο βήμα τον κύριο Χάρη Σταυρίδη, πρόεδρο του Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών, αναπληρωτή καθηγητή. Καλημέρα σας. Σας καλωσορίζω σε αυτήν την ημερίδα με θέμα τις τυχές και προεκτάσεις των γεγονότων του 1974 που διοργανώνονται με αφορμή τη συμπλήρωση 50 χρόνων από τα γεγονότα εκείνα. Όλοι μας στην Κύπρο, ακόμα και εκείνοι που δεν είχαν ακόμα γεννηθεί το 1974, γνωρίζουμε την κεντρική σημασία που είχε η χρονιά αυτή, καθώς διαμόρφωσε την πορεία του νησιού για τις επόμενες δεκαετίες. Το 1974 αποτελεί ορόσημο για την ιστορία της Κύπρου, καθώς μετά από μια σειρά λόγιστων των εγκληματικών πράξεων, το νησί οδηγήθηκε σε μια de facto, όχι μόνιμη ελπίζω, διχοντόμηση και στο διαχωρισμό με βάση τη θρησκεία και τη γλώσσα μετά από πέντε αιώνε συνύπαρξης. Το πρόβλημα, βέβαια, δεν είναι μόνο τα γεγονότα του 1974, αλλά ίσω ακόμα περισσότερο αυτά που ακολούθησαν, που οδήγησαν στην παγίωση μια κατάσταση που όλοι τότε είχαν θεωρήσει ω προσωρινή. Από τη μια πλευρά, μια επίμονη άρνηση αποδοχή τη πραγματικότητα οδήγησε στη χάραξη πολιτικών και τη δημιουργία προσδοκιών με γνώμονα το ευκταίο, χωρί καν να λαμβάνεται υπόψη το εφικτό. Από την άλλη πλευρά, μια εσφαλμένη αίσθηση θριάμβου και ανάγκη διατήρηση των κεκτημένων βρίσκεται πίσω από μια βυσματική αδιαλαξία, πάνω στην οποία προσκούρουν όλε οι προσπάθειε για συνεννόηση. Και στι δύο πλευρέ, ω αποτέλεσμα των γεγονότων του 1974, αλλά και του αίματο που χύθηκε τόσο άδικα και ανώφελα κατά τη 15 ετία που είχε προηγηθεί και παρακολούθηση των τρεχουσών εξελίξεων στην Κύπρο, την Τουρκία και την ευρύτερη περιοχή, είναι απαραίτητη, καθώ το ζητούμενο για μα είναι η χάραξη μια πολιτική βασισμένη στη βαθιά γνώση και κατανόηση της κατάστασης, μια γνώση που θα μας επιτρέψει μακριά από προκαταλήψει και ευσεβείς πόθους να διαμορφώσουμε ρεαλιστικές πολιτικές και να αποφύγουμε λάθη του παρελθόντος. Με δεδομένη την αποστολή και τον ρόλο του, το τμήμα μα καλωσορίζει κάθε πρωτοβουλία που σχετίζεται με τη διεύρυνση τη γνώση και τη διαφώτιση του κοινού σχετικά με την πρόσφατη ιστορία τη Κύπρου και τη Τουρκία. Και ευελπιστώ ότι η σημερινή μερίδα θα εμβαθύνει την κατανόησή μα για το πώ στάσαμε ω εδώ και για το πού πάμε στη συνέχεια. Κλείνοντα, θα ήθελα να ευχαριστήσω τα μέλη του τμήματό μα που εργάστηκαν για τη διοργάνωση τη ημερίδα και ιδιαίτερα τον φίλο Νίκο Θα ήθελα επίση να ευχαριστήσω τη διευθύντρια του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών, ε, καθώ και το προσωπικό του Γραφείου και ιδιαίτερα το προσωπικό του ε, κλάδου ε, ε, τουρκικών θεμάτων για την εξαιρετική συνεργασία στη διοργάνωση τη ημερίδα. Mm. Θα ήθελα να ευχαριστήσω επίση του εκλεκτού ομιλητέ μα που αποδέχθηκαν την πρόσκληση να μοιραστούν μαζί μας τις γνώσεις και τις εμπειρίες του και όλους εσάς που βρίσκεστε σήμερα μαζί μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Σταυρίδη και καλούμε στο βήμα τον κύριο Μιχάλη Μιχαήλ, κοσμήτωρα της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών. Καλημέρα σας και από μένα. Κύριε και Κυβερνητική Εκπρόσωπε, κύριε Διαπραγματευτή της Ελληνοκυπριακής Πλευράς, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, Φίλε και φίλοι, θα ήθελα να ευχαριστήσω το τμήμα Τουρκικού για μεσανατολικών σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου, καθώ και τον κλάδο τουρκικών θεμάτων του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών για την πρόσκλησή του να απευθύνω χαιρετισμό στη σημερινή ημερίδα. Αντιλαμβάνομαι ότι αυτή είναι η δεύτερη στη σειρά ημερίδα που γίνεται σε συνεργασία του τμήματο με τον κλάδο τουρκικών θεμάτων και θα ήθελα να συγχαρώ του διοργανωτέ για την εξαιρετική αυτή πρωτοβουλία του, μια πρωτοβουλία που καθιερώνεται ιδίω σεσμό. Ο τίτλο τη ημερίδα 1974, Πτυχέ του τότε, προεκτάσει στο σήμερα, μοιάζει να καλεί του ομιλητέ αλλά και όσου θα παρακολουθήσουν τη σημερινή ημερίδα, να αναλογιστούν τα τραγικά για τη χώρα μα γεγονότα του 1974 και κυρίω τι σκληρέ συνέπειε για τον κυπριακό λαό στο σύνολό του εδώ και μισό αιώνα. Συνέπειε του πραξικοπήματο, τη τουρκική εισβολή, συνέπειε για την ελληνοκυπριακή κοινότητα αλλά και την τουρκοκυπριακή κοινότητα, τι δύο βάσει του Κυπριακού κράτου. Καθώ η ιστορική τη σύγχρονη περίοδου και οι πολιτικοί επιστήμονε είναι πολύ πιο ειδικοί από μένα στην ανάλυση και παρουσίαση αυτών των επιπτώσεων, θα ήθελα να περιοριστώ σήμερα στη σημασία τη ύπαρξη των κοινοτήτων και στην οικοδόμηση του Κυπριακού κράτου πάνω σε αυτέ τι δύο κοινότητε. Το Σύνταγμα τη Δημοκρατία, όπω θα ήταν αναμενόμενο, λαμβάνει υπόψη του την ιστορία του νησιού και οικοδομεί το κράτο και τη λειτουργία του στη βάση τη ύπαρξη των δύο μεγάλων κοινοτήτων, που μαζί με μικρότερε ομάδε αποτελούν το σύνολο του Κυπριακού λαού. Ο τρόπο με τον οποίο το Σύνταγμα τη Δημοκρατία οικοδομεί το κράτο μα, διακατέχεται από μια μεγάλη σοφία αλλά και έντονη προσπάθεια να θέσει τι δύο κοινότητε πρώτων ευθυνών του για την ομαλή λειτουργία του κράτου και εν τέλει την ίδια την ύπαρξή του. Η δικοινοτικότητα του κράτου προβάλλεται στο Σύνταγμα τη Δημοκρατία όχι ω στοιχείο διαχωρισμού του πολιτικού συνόλου που ονομάζεται Κυπριακό Λαό, αλλά ω στοιχείο λειτουργία του κράτου και των θεσμών του, με τρόπο που να μην επιτρέπει την επιβολή τη μία κοινότητα στην άλλη. Ταυτόχρονα, ενώ η δικοινοτικότητα του κράτου απορρέει κυρίω από τη μακραίωνη ύπαρξη των κοινοτήτων στο νησί, δεν εμφανίζεται ω μια αυτοκρατορική κληρονομιά, αλλά εμφανίζεται στο Σύνταγμα ω ένα εργαλείο λειτουργία ενό κράτου, ο λαό του οποίου είναι πολυεθνοτικό. Με λίγα λόγια, η ιστορία του νησιού επέβαλε τη λειτουργία ενό σύγχρονου κράτου που θα λαμβάνει υπόψη την ίδια την ιστορικότητα των δύο κοινοτήτων. Αλλά θα ξεχνωρίζει αυτή την ιστορικότητά του και θα τη μεταφέρει στο πλαίσιο λειτουργία ενό σύγχρονου κράτου. Παρά το γεγονό ότι η δικοινοτικότητα μετατρέπεται σε εργαλεία λειτουργία του, του κράτου σε ένα πιο σύγχρονο πλαίσιο, ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα μετά την ανακήρυξη τη δημοκρατία ήταν ίσω θεσμοί αυτοκρατορική κληρονομιά που θέλησαν να θέσουν υπό τον έλεγχό του. Υπό τον έλεγχο του κοινοτικού θεσμού, ακυρώνοντα έτσι τη λογική λειτουργία των κοινοτήτων ω αναπόσπαστον μερών του ενό κράτου. Ακόμη πιο σημαντικό, το δικοινοτικό κράτο είναι αυτό που προστατεύει την εθνοτική καταγωγή τη κάθε κοινότητα στην Κύπρο και τη δίνει το δικαίωμα να αναδεικνύει συνεχώ την πολιτισμική τη καταγωγή, πάντοτε όμω σε ένα κυπριακό πολιτικό πλαίσιο. Ω εκ τούτου. Το Κυπριακό Δικαινοτικό Κράτο είναι αυτό που προστατεύει την πολιτισμική καταγωγή του κάθε ενό από εμά, αλλά ταυτόχρονα η πολιτισμική καταγωγή του κάθε ενό από εμά είναι αυτό που δημιουργεί τη μοναδική Κυπριακή πολιτική ταυτότητα. Με λίγα λόγια, δεν μπορεί να είσαι Ελληνοκύπριο, εάν αυτό δεν υποτάσσεται στην Κυπριακή πολιτική σου ταυτότητα και δεν μπορεί να έχει την Κυπριακή πολιτική σου ταυτότητα, εάν δεν είσαι μέλο τη μία εκ των δύο κοινοτήτων που αποτελούν τα θεμέλια αυτού του κράτου. Παράλληλα, η δικαιωτικότητα του Κυπριακού κράτου δημιουργεί τι προποθέσει για εξάρτηση τη ύπαρξη τη μία κοινότητα από την ύπαρξη τη άλλη. Με λίγα λόγια, το Κυπριακό κράτο δεν μπορεί να νοηθεί χωρί την ύπαρξη και των δύο κοινοτήτων. Αν η μία κοινότητα δεν υπάρχει, δεν μπορεί να υπάρχει και η άλλη. Και κατ' επέκταση, δεν μπορεί να υπάρχει το Κυπριακό κράτο. Με αυτόν τον τρόπο, οι συντάκτε του Συντάγματο τη Δημοκρατία Κατέστησαν όχι απλά επιτακτικό καθήκον, αλλά στοιχείο επιβίωση του κράτου, τη συνεννόηση και τη συνεργασία μεταξύ των δύο κοινοτήτων, μέσα και αποδικλείδε ασφαλεία που εμπόδιζαν την επιβολή μια μονοκοινοτική αντίληψη του κράτου και τη λειτουργία του. Ακόμη και μετά από όλα τα καταστροφικά γεγονότα στην Κύπρο κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα. Δεν υπάρχει κανεί που να αμφισβητεί ότι η λύση του Κυπριακού δεν μπορεί παρά να περνά από τη λογική τη ύπαρξη των δύο κοινοτήτων. Σε ένα νέο πλαίσιο, φυσικά, μια νέα κρατική δομή, ομοσπονδιακή, αλλά πάντοτε συλλογική των δύο κοινοτήτων που μαζί αποτελούν το Κυπριακό κράτο. 50 χρόνια μετά το πραξικόπημα και την εισβολή, 61 χρόνια μετά τι διακοινωτικέ συγκρούσει στο νησί, ίσω είναι η ώρα να αναλογιστούμε τα γεγονότα του 20ου αιώνα και να φανταστούμε μια Κύπρο και ένα κράτο το οποίο θα αντιπροσωπεύει το σύνολο του Κυπριακού λαού. Έτσι όπω το ορίζει η ίδια ιστορία μα, αλλά και το σύνταγμά μα. Έτσι όπω το ορίζει η πραγματικότητα και του 21ου αιώνα, ο οποίο μπορεί να φαντάζει πιο πολύπλοκο από του προηγούμενου, αλλά αυτή ακριβώ η πολυπλοκότητά του μα επιβάλλει να είμαστε περισσότερο σοφοί στι επιδιώξει μα. Σα ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Μιχαήλ και περνάμε στο πρώτο πάνελ, όπου θα έχουμε τέσσερις ομιλίες. Ε, αρχίζουμε με τον κύριο Ιωάννη Σούλο, λειτουργό του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών. Ο οποίο στη δική του παρουσίαση θα αναφέρει πώ κάλυψε στα πρωτοσέλιδα του ο τύπο τη περίοδου τα γεγονότα του 1974. Καλημέρα και από μένα, με τη σειρά μου. Η εν λόγω παρουσίαση που θα δείτε στη συνέχεια, είναι απότοκο τη προσπάθεια που κάναμε να συγκεντρωθούν τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων που κυκλοφορούσαν στην Κύπρο και την Τουρκία και να καταστούν διαθέσιμα στο κοινό μέσω διαφόρων οπτικοακουστικών μέσων, όπω οι πινακίδε που έχετε δει στην είσοδο τη αίθουσα και το βίντεο που προβάλλεται στην οθόνη που βρίσκεται ακριβώ απ' έξω. Στόχο του υλικού που συγκεντρώθηκε ήταν να παρουσιάσει πώ αποτυπώθηκαν τα γεγονότα τη περίοδου στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων που κυκλοφορούσαν πριν από 50 χρόνια. Συνειδητά, δεν συγκεντρώθηκαν εφημερίδες από Ελλάδα, διότι στόχο ήταν να αναδειχθούν εφημερίδες της Κύπρου και επίσης να παρουσιαστούν τουρκικές εφημερίδες που ίσως για ελληνόφωνο κοινό να παρουσιάζουν τη δυσκολία της γλώσσας. Επιπρόσθετα, θα μεγενθύνεται το υπερβολικά όγκος του υλικού αν γινόντουσαν όλες αυτές οι επιλογές και υπάρχει ήδη βιβλιογραφία η οποία παρουσιάζει συγκριτικές μελέτες ελληνικού και τουρκικού τύπου για την περίοδο και πώ καλύφθηκαν τα γεγονότα του Σκοπό λοιπόν τη παρούσα παρουσίαση είναι να δώσει ορισμένε πληροφορίε σχετικά με τον τύπο τη περίοδου, να παρουσιάσει το χρονοδιάγραμμα τη εποχή μέσα από τα πρωτοσέλιδα και να αναδείξει ορισμένε ενδιαφέρουσε πτυχέ που ίσω αποτελέσουν και έναυσμα για του επόμενου ομιλητέ και τη συζήτηση που θα ακολουθήσει. Το καλοκαίρι λοιπόν του 1974 στην Κύπρο κυκλοφορούσαν οι εξή εφημερίδε, οι περισσότερε εκ των οποίων υπάρχουν διαθέσιμε στην ιστοσελίδα του αρχείου τύπου. Η ιστοσελίδα του αρχείου τύπου είναι το Press Archive και θα σας δείξω πολύ σύντομα με μια απλή αναζήτηση πώς μπορείτε να τις βρείτε. Το αρχείο τύπου, μπορείτε να πάτε στην αναζήτηση, να επιλέξουμε την ημερομηνία. Εγώ θα το άλλαξω, 1900. Από τον 7ο, για παράδειγμα, από τις 11. Και αναζήτηση μας δείχνει ότι έχει 27 αποτελέσματα εκείνη την περίοδο. Ωπ, συγγνώμη, να βάλω μέχρι 70, να βάλω μέχρι τον 8ο, τις 20 που ήταν και η περίοδος αναφοράς για τη συγκεκριμένη. 533 αποτελέσματα και πολύ εύκολα, αν πάτε λίγο πιο κάτω στην εδώ, μπορείτε να φιλτράρετε και να του πείτε ότι δεν θέλω τα άρθρα, αλλά θέλω τα τεύχη. Οπότε αυτομάτως εμφανίζονται 119 αποτελέσματα και εδώ πέρα βλέποντας τη διαδικασία του αποτελεί μέρος του, βλέπουμε τις εφημερίδες συγκεκριμένα που έχουμε. Άρα λοιπόν, έχουμε Cyprus Mail, Αγών, Μάχη, Μεσημβρινή, Χαραυγή, Φιλελεύθερο, Ελευθερία. Αυτές ήταν οι κύριες εφημερίδες ελληνοκυπριακές. Αλήθεια, Το Θάρρος, Κύπρος, Πατρίς, Ελεύθερος Λαός, Συναγερμός, Νέοι Καιροί, Αθλητική και Εμπορική. Αυτοί είναι και οι ψηφιοποιημένε που υπάρχουν και υπάρχουν πολλέ από αυτέ διαθέσιμε. Επιπρόσθετα, Radio News, απογευματινή, ασύρματο, εθνική, εκπαιδευτικό, εργατική φωνή, εργατικό βήμα, ο φακό και τα νέα. Όπω είπα, οι κύριε καθημερινέ εφημερίδε ήταν οι έξι πρώτε, κάποιε από τι οποίε κυκλοφορούν ακόμη και σήμερα στα ελληνικά, με εξαίρεση τη Cyprus Mail που ήταν στην αγγλική γλώσσα. Αντίστοιχα, στην τουρκική γλώσσα κυκλοφορούσαν η Μπόζ Κούρτ, η Χαλκίν Σεσί, η Γενή Ορτάμ και η Ζαμάν. Στην Τουρκία οι κύριε εφημερίδε που κυκλοφορούσαν ήταν η Χουριγέτ, Μιλιγέτ, Τζουμχουριέτ, Τερτζουμάν, Μιλί Γκαζέτε και πληθώρα άλλων τουρκική και παντουρκική κυκλοφορία. Για του σκοπού τη έκθεση και τη παρουσίαση επιλέχθηκαν η Μιλιγέτ και η Τζουμχουριέτ καθώ και η Μιλί Γκαζέτε, καθώ έχει να κάνει με τη δυνατότητα συγκέντρωση και τι πηγέ, γιατί υπάρχουν online ψηφιοποιημένα αρχεία για τι δύο πρώτε, με εξαίρεση τα πρωτοσέλιδα τη Μιλί, τα οποία παραχωρήθηκαν από το προσωπικό αρχείο του Ακαδημαϊκού του κυρίου Μούδουρου. Στι πινακίδε λοιπόν που βρίσκονται στον προθάλαμο τη αίθουσα έγινε μια προσπάθεια να διαχωριστούν χρονικά τρει περίοδοι. Πριν τι 20 Ιουλίου του 1974, για να υπάρξει η ατμόσφαιρα τη εποχή και τι συνέβαινε. Τον Ιούλιο του 1974, από την πρώτη εισβολή τη Τουρκία ή τη ειρηνευτική επιχείρηση, όπω την αποκαλεί ο τουρκικό τύπο. Και ο Αύγουστο του 1974, μέχρι τη δολοφονία του Αμερικανού πρέσβη, όπου συνεχίζονται οι οι συνομιλίε στη Γενέβη και πραγματοποιείται η δεύτερη εισβολή, Πέρα από τι ημερομηνίε ορόσημα, που αποτελούν σταθμού στη σύγχρονη ιστορία τη Κύπρου και οδήγησαν σε αυτή την κατηγοριοποίηση, υπήρχαν και πρακτικοί λόγοι. Κατά τη διάρκεια των στρατιωτικών επιχειρήσεων, σταματάει η κυκλοφορία τύπων στην Κύπρο. Όπω βλέπετε στο χειρισχυρικό χρονοδιάγραμμα, το οποίο δυστυχώ δεν θα τα καταφέρουμε να το δούμε, γιατί χθε που το δοκιμάσαμε δούλευα, αλλά σήμερα μα πρόδωσε η τεχνολογία. Αυτό ήταν λοιπόν ένα, ένα timeline συγκεκριμένο, το οποίο θα προσπαθήσω να το μεγενθύνω για να το δείτε λίγο όσο μα επιτρέψει. Εδώ πέρα έχουμε 15 Ιουλίου, 18 Ιουλίου, ίσως να φαίνονται κάποιοι τίτλοι. Εδώ έχουμε την επιχείρηση Ατύλλας, ένα, σε αυτή το διάστημα. Σταματάει η κυκλοφορία ελληνοκυπριακών εφημερίδων και ξεκινάει ξανά την 1η Αυγούστου με κάποιους τίτλους που υπάρχουν εδώ πέρα από τις εφημερίδες. Ε, με, υπάρχει εξαίρεση κάποια φύλλα που υπάρχουν πληροφορίες ότι... Πιθανώ λογοκρίθηκαν και δεν κυκλοφόρησαν. Συγκεκριμένα, αν προσέξει κάποιο του αριθμού στην αρρύθμιση τη Cyprus Mail, όταν επανεκδίδεται την 1η Αυγούστου, που μιλάει για Three Power Geneva Accord on Cyprus Ceasefire, υπάρχει ασυνέπεια στον αριθμό φύλου και έχουμε κάποιε πληροφορίε ότι λογοκρίθηκε το φύλο και δεν έχει κυκλοφορήσει το προηγούμενο. Αντίθετα, η Bose Kurt εκδίδεται στι 25 Ιουλίου με τον εμβληματικό τίτλο Τελείωσε ένα αιώνα λαχτάρα. Όπω βλέπετε εδώ πιο πριν, εκδίδεται η Μποσκούρτ και συνεχίζει να εκδίδεται κανονικά όπω και η Χαλκίν Σεσί. Δυστυχώ, ενώ υπάρχει πλειονότητα των τουρκοκυπριακών εφημερίδων μέχρι τον Ιούνιο του 1974, από εκεί και έπειτα παρατηρούνται λήψει στο αρχείο τύπου λόγω των γεγονότων. Η τρίτη περίοδο, στην οποία αναφερθήκαμε, καλύπτει τα γεγονότα του Αυγούστου, όπου εκδίδονται και πάλι από 1η Αυγούστου οι ελληνοκυπριακέ εφημερίδε, διακόπτονται για ένα σύντομο χρονικό διάστημα κατά τι στρατιωτικέ επιχειρήσει του ατίλα 2, 15 με 20 Αυγούστου, και αυτό που μας, μου κίνησε προσωπικά το ενδιαφέρον και όταν μελετούσαμε το υλικό, είναι η ταχύτητα μετάδοση τη πληροφορία πριν από 50 χρόνια. Ήδη, για να φύγουμε από εδώ γιατί δεν εξυπηρετεί πλέον. Από τις 17 Ιουλίου η εφημερίδα ε, Μιλή γράφει «Τα πολεμικά μας ξανήχθηκαν στη Μεσόγειο. Τουρκικές μονάδες αποστέλλονται στις νότιες ακτές. Ο τουρκικός στρατός περιμένει διαταγή για να δράσει. Χωρίς να υπάρχει κάποια αντίστοιχη αναφορά στις ολληνοκυπριακές εφημερίδες». Βέβαια, κατά την περίοδο μετά το πραξικόπημα κυκλοφορούσαν μόνο οι εφημερίδες μάχη και αγών. Είναι χαρακτηριστικό ότι στις 20 Ιουλίου η εφημερίδα Μάχη έχει το πρωτοσέλιδο, στο πρωτοσέλιδο τίτλο «Ειρηνική λύση του Κυπριακού», τη βλέπετε εδώ πέρα. Ενώ η Μιλιγέτ γράφει αντίστοιχα, αν δούμε στη συνέχεια στις 20 Ιουλίου, τα αποβατικά μας βγήκαν στη Μεσόγειο και ήδη εδώ πέρα στις 23 πλέον Ιουλίου, Έχουμε, συγγνώμη, πέρασα. Στις 23 Ιουλίου πανηγυρίζει η Μιλή, ζήτω η Νίκη. Δεν έχουμε εδώ πέρα, αλλά υπάρχει έξω στην έξοδο. Κάτι λοιπόν που παρατηρείται επίση είναι ότι με την ολοκλήρωση των στρατιωτικών επιχειρήσεων αρχίζει να αποτυπώνεται στον τουρκικό τύπο η πολιτική τη Τουρκία για την Κύπρο. Πρωτοσέλιδα όπω η θέση τη Τουρκία ομοσπονδιακό κράτο, Γιουνέ, δεν θα αποσύρουμε τι τουρκικέ ενόπλε δυνάμει από την Κύπρο, θέλουμε ενεργή και πραγματική ασφάλεια, όχι στα χαρτιά. Θέσει που εκφράζονται μέχρι και σήμερα στα, από και Τούρκου πολιτικού. Πριν περάσω λοιπόν στα πρωτοσέλιδα του Αυγούστου, αξίζει να γίνει μια αναφορά στο γεγονό ότι η εφημερίδα Μιλιγέτ στι 25 Ιουλίου, είναι το πρωτοσέλιδο αυτό εδώ πέρα που θα δούμε, δεν φαίνεται ξεκάθαρα εδώ, αν και το γράφει στη συνέχεια, ξεκινά καμπάνια συγκέντρωση δωρεών προ ενίσχυση του τουρκικού στόλου και τη αεροπορία. Η καμπάνια διαρκεί μέχρι και τι 15 Αυγούστου και συγκεκριμένα στο πρωτοσέλιδο τη 14η Αυγούστου αναφέρεται ότι συγκεντρώθηκαν 33 εκατομμύρια τουρκικέ λίρε. Πρόκειται για ένα σημαντικό ποσό για την εποχή, καθώ με τη μέση 1974 αντιστοιχούσε στου 887.574 λίρες Κύπρου. Το ΑΕΠ τη Κύπρου το 1974 ήταν 576 εκατομμύρια λίρε, απλά για να έχουμε κάποιο μέγεθο σύγκριση. Αν κάνουμε μια αναγωγή σε σημερινέ τιμέ, με μέσο ετήσιο πληθωρισμό για την Τουρκία 38,5% και λαμβάνοντα υπόψη την έκδοση τη νέα τουρκική λίρα, καταλήγουμε σε ένα ποσό των 6.326.150 ευρώ. Τον Αύγουστο, πλέον, όπως φαίνεται από τους περισσότερους τίτλους των εφημερίδων, η ειδησιογραφία των εφημερίδων σε Τουρκία και Κύπρο καλύπτει τις εξελίξεις στη Γενέβη. Είναι χαρακτηριστική η εικόνα της Μιλιγέτ στο πρωτοσέλιδο 9-8 του 1974, όπου παρουσιάζουν πώς θέλουν να είναι η Ηνωμένη Κυπριακή Δημοκρατία με σύστημα αυτόνομης διοίκησης, στηριζόμενο επιγεωγραφικής βάσης, και χάρτη που δείχνει τη γραμμή κατάπαυση του πυρός, περίπου όπω αυτή διαμορφώθηκε μετά τον Ατήλα 2, έξι μέρε πριν τη στρατιωτική επιχείρηση. Επιτρέψτε μου να μεγενθύνω λίγο την εικόνα για να τη δείτε. Το πρωτοσέλιδο ήταν αυτό που βλέπετε, και αυτό εδώ πέρα, στα αριστερά, είναι ο χάρτη που δείχνει αυτό ακριβώ. Στι 17 Αυγούστου, η Μιλιγέτ κυκλοφορεί με τίτλο ο πόλεμος των τριών ημερών πραγματοποιήθηκε με επιτυχία. Επετέφθη εκεχηρία. Βλέπουμε λοιπόν ότι γίνεται μια σαφής παρομοίωση με. το πρώτο σέλιδο. Είναι αυτό. Σαφής παρομοίωση με τον πόλεμο των έξι ημερών, που έγινε αντίστοιχα στη Μέση Ανατολή. Πριν λοιπόν ολοκληρώσω την παρουσίασή μου, θα ήθελα να σταθώ σε μια γελιογραφία στο, πρωτοθέλ, στο πρωτοσέλιδο τη Μιλιγέτ, ημερομηνίας 19 Οκτώου 1974, που πιστεύω ότι θα αποτελέσει και ωραία μετάβαση στην επόμενη ομιλία. Ο γελιογράφος Εφημερίδα. Είναι αυτή εδώ πέρα η γελιογραφία. <σχεδιά> Ο γελιογράφος λοιπόν της εφημερίδας, Παραθέτει καρικατούρα που είχε σχεδιάσει στο αριστερό μέρο, όπω βλέπετε, κάτω-κάτω στι 27 Μαρτίου 1974, με τον Ερμπακάν. Ο Νετζμεντίν Ερμπακάν, για όσοι δεν το γνωρίζουν, ήταν ο πρώτο Ισλαμιστή ηγέτη κόμματο που αναδείχθηκε στην εξουσία στην Τουρκία. Να στρογγυλοκάθεται στην καρέκλα με τον Ετζεβίτ στην άκρη τη. Ενώ πλέον, καθώ η πολιτική καριέρα του Ετζεβίτ εκτοξεύτηκε μετά τα γεγονότα του 1974, βρίσκεται πλέον γονατιστό δίπλα στο μόνο καθήμενο Ετζεβίτ. Και στο σημείο αυτό έχουμε ολοκληρώσει την παρουσίαση. Πιστεύω ότι μπορεί να συνεχίσουν οι ευπαίδευτοι συνάδελφοι. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον συνάδελφο Ιωάννη Σούλο. Απλώς εγώ να επισημάνω ότι τον πλούτο ξανά του αρχείου τύπου και πληροφοριών και όλες τις εφημερίδες που έχουμε. Συνεχίζουμε με τον κύριο Νίκο Μούδουρο, ακαδημαϊκό. Το θέμα της δικής του εισήγησης είναι το 1974, μέσα από το βλέμμα του τουρκικού Ισλαμισμού. Καλημέρα σας. Ε, εγώ και εγώ εννοείται, ε, θέλω να απευθυνώ τις ευχαριστίες μου, απλά θέλω να, να υπογραμμίσω δύο στοιχεία, τα οποία ε, αναφέρθηκαν, απλά νομίζω ότι πρέπει να υπογραμμιστούν έτσι ως εισαγωγικά. Το πρώτο είναι... Ε, η αναφορά τη Κωνσταντίνα μόλι προηγουμένω. Το γεγονό ότι το γραφείο τύπου και πληροφοριών έχει έναν ιδιαίτερα πλούσιο αρχείο. Εγώ λέω ότι έχει έναν ιδιαίτερα πλούσιο και πολύ ολοκληρωμένο αρχείο του Σκοκυπριακού τύπου. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει προφανώ να είμαστε περήφανοι από τη μια, αλλά από την άλλη να προσπαθήσουμε να δούμε πώ θα κάνουμε τούτο το αρχείο όσο το δυνατόν πιο προσβάσιμο σε Ελληνοκύπριου, στου Κογύπριου, στου οποιουσδήποτε ερευνητέ, διότι είναι πραγματικά ε, τρομερή, τρομερή έκταση και η ολοκληρωμένη παρουσία του τουσκογυπριακού τύπου ε, στο αρχείο του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών. Το δεύτερο το ζήτημα είναι ε, μαζί με το αρχείο του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών, είναι και η δυνατότητα που έχουμε μέσα από την συνεργασία να έχουμε τη ζωντανή παρουσία του Κογυπρίων, φίλων μα, συναδέλφων, δημοσιογράφων, διανοημένων, ακαδημαϊκών. Ε, και νομίζω ότι είναι ένα καλό συνδυασμό του αρχείου με του ίδιου του Κογκύπριου ερευνητέ, δημοσιογράφου, εμά, ε, μέσα από το, από το βήμα που μα προσφέρει και το γραφείο τύπου και πληροφοριών, να προσπαθήσουμε να δούμε κάποιε τυχέ όπω η σημερινή. Η σημερινή πτυχή που προσπαθούμε να δούμε είναι ότι δίνεται τη σημασία. Γιατί μπορεί βεβαίω είναι τα 50 χρόνια από τον πόλεμο του 1974, όμω είναι και τα 60 χρόνια από τι διακοινωτικέ ταραχέ του 1964. Ε, και το γεγονό ότι έχουμε ε, μαζί μα τουρκογύπριου φίλου μα για να μοιραστούν κάποιε σκέψει για το 1974 έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, έχοντα υπόψη μα το γεγονό ότι πάντα υπάρχει τούτη. Η όψη του ότι για του Τουρκοκύπριου του 1964 έχει τη δική του σημασία, για του Ελληνοκύπριου του 1974, μοιραία. Όμω τελικά μπορούμε να δούμε ότι και οι δύο περιόδοι και για τι δύο κοινότητε παίζουν ε, ίσω ένα ρόλο που, που θα πρέπει να τον αναδείξουμε πιο ε, επιστημονικά. Ε, αυτά ω εισαγωγικά. Το δικό μου θέμα θα είναι τρει βασικέ ψυχέ. Του πώ ο τουρκικό Ισλαμισμό αντιλαμβάνεται το 1974. Ε, μέσα, και Θα προσπαθήσω να συζητήσω τούτον το θέμα μαζί σα μέσα από πιο πρόσφατα γεγονότα, τα οποία μα δείχνουν γιατί υπάρχει μια συγκεκριμένη σημασία ε, να δούμε το κίνημα του Ισλαμισμού σε σχέση με τον Κυπριακό. Πρόσφατα, τον Μάρτιο του 2024, αν δεν κάνω λάθο, ο Ερτογάν είχε. Μιλούσα στην προεκλογική εκστρατεία, εμιλούσα ενώπιον στρατιωτικών. Ε, θα προσπαθήσω να μιλώ λίγο πιο αργά, δεν έχω κάτι, για να βοηθήσουμε τους μεταφραστές μας ε, για να μεταφέρουν ε, στους τα, την παρουσίαση. Ε, μέσα από την ομιλία του, ο Ερτογάν ενώπιον στρατιωτικών στην προεκλογική εκστρατεία της Τουρκίας ενώπιση των δημοτικών εκλογών, ε, ξαφνικά, έτσι όπω παρουσιάστηκε στον τύπο, είπε ότι ξέρετε, αν εμεί τελικά το 1974 είχαμε επιτεθεί στην νότια πλευρά τη Κύπρου, τελικά δεν ήταν να υπάρχει κυπριακό πρόβλημα περίπου. Ήταν, δεν ήταν να υπάρχει νότο-βορρά, διότι ολόκληρη η Κύπρο θα ήταν ε, δική μα. Ε, και έγινε μια συγκεκριμένη συζήτηση γιατί το είπε, πώ δεν προκύπτει αυτό το πράγμα, γιατί ξαφνικά ήταν προεκλογική δήλωση, ήταν ενώπιον στρατιωτικών, υπήρχε κάτι αμέ, που πρέπει να προσέξουμε. Ε, δεν υπήρχε κάτι τέτοιο. Υπήρχε μια συγκεκριμένη ιστορική αντίληψη, η οποία μπορεί ορισμένε φορέ να μην συμπιπτύσσει με την πολιτική του τουρκού του πρόεδρου, του συγκεκριμένου τουρκού πρόεδρου ενώ όμω υπήρχε μια ιστορική. Υπήρχε μια έκφραση μια ιστορική θέση του κινήματο το οποίο εκπροσωπεί αυτή τη στιγμή έτσι όπω το εκπροσωπεί ο, ο Ρετζέπ Τάιμπρτογάν. Δεν υπήρχε δηλαδή, δεν πρέπει να βλέπουμε πάντα να υπάρχει μια προεκλογική σκοπιμότητα. Η άλλη εκφράζει μια συνείδηση, διότι ο ίδιο ο Ερτογάν, όπω ίσω να γνωρίζετε, είναι μεγαλωμένο στο κίνημα του σύγχρονου Ισλαμισμού τη Τουρκία. Στην εποχή του 1974 ήταν νεαρό τέλεχο τη φοιτητική. Του φοιτητικού κινήματος του Ισλαμισμού ε, στην Τουρκία. Άρα, είναι μια πολιτική προσωπικότητα που φέρει μαζί του μια συγκεκριμένη ιστορική αφήγηση, αφήγηση για τον Κυπριακό. Σε αντίθεση με την ιστορική αφήγηση του Ερντογάν, εμεί στην Κύπρο είχαμε μεγαλώσει ε, μαθαίνοντα κυρίω. Ε, ε, δεν λέω ότι είναι λάθο, μαθαίναμε συνεχώς, ότι ο πρωθυπουργό τη εισβολή είναι ο Ετζεβίτ. Ο Ετζεβίτ είχε πάντα το προφίλ του Πρωθυπουργού τη Εισβολή. Αντίστοιχη και αντιθετική ιστορική αφήγηση είναι το ζήτημα ο Ετζεβίτ ήταν ο καταχτητή τη Κύπρου. έγιναν ε, πάρα πολλέ ακαδημαϊκέ έρευνε για το Κυπριακό, που, μέσα από τι οποίε βεβαίω δόθηκε ιδιαίτερο βάρο στην προσωπικότητα που λένε Τζεβίτ Κυπριακών, ω ο, ο, από τη μια τη Κύπρου, από την άλλη είναι ο Πρωθυπουργό τη Εισβολή. Ε, Όμω τελικά, και μέσα από τη δική μου παρουσίαση, είναι ακριβώς, θα ήθελα να συζητήσουμε το ότι δεν ήταν, ε, δεν ήταν μόνο Νουέτζεβιτ. Δεν είμαι εγώ αρμόδιο να καταστρέψω το ρόλο του εννοείται το, το 1974. Όμω ε, έχει τη δική του σημασία να δούμε πόσο ο Ισλαμισμός, το κίνημα του Ισλαμισμού λειτουργήσε το 1974 ή την περίοδο 64-74. Για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε περαιτέρω, ίσω πιο ολοκληρωμένα, κάποιε εκφράσει που μπορεί σήμερα να ακούμε από του πολιτικού απόγονους του κινήματο του συγκεκριμένου. Ω ε, μια σημαντική λεπτομέρεια θα πρέπει να αναφέρουμε ότι το, το είχε αναφέρει προηγουμένω ο, ο Γιάννη, το κόμμα εθνική τάξη του Νετζμετθίν Ερμπακάν το 1974 ήταν μέλο τη κυβέρνηση. ήταν μέλο τη κυβέρνηση συνεργασία. Ο Νετζμετθίν Ερμπακάν ήταν. Ο αντιπρόεδρο τη τουρκική κυβέρνηση, η οποία έλαβε την απόφαση για ε, τον πόλεμο στην Κύπρο τη στρατιωτική εισβολή. Άρα, γιατί μα ενδιαφέρει ο τουρκικό Ισλαμισμός. Το πρώτο ζήτημα που μα ενδιαφέρει, που θα πρέπει να μα ενδιαφέρει ίσω από τον τουρκικό Ισλαμισμό, είναι το γεγονό ότι δεν η παρουσία του στην ιστορία τη Τουρκία ίσω είναι διαφορετική από το πώ θέλει η ίδια η κυρίαρχη ιστοριογραφία τη Τουρκία να παρουσιάσει αυτόν τον ρόλο, συνήθω η τουρκική ιστοριογραφία. Ένα μεγάλο τη κομμάτι παρουσιάζει το κίνημα του Ισλαμισμού πάντα περιθωριοποιημένο, ε, ήταν πάντα στο περιθώριο, ήταν πάντα μια δύναμη μειοψηφία η οποία ακριβώ λόγω του κεμαλικού αυταρχισμού με την άνοδο τη στην εξουσία. Βλέπε, Ερντογάν θα επεκταθεί ο Βαγγέλη ε, αργότερα το 2002, ήταν μια δύναμη εκδημοκρατισμού. Γιατί, επειδή για πάρα πολλά χρόνια ήταν καταπιεσμένοι, άρα με την άνοδο του στην εξουσία ανήσοδαν να υπάρχει η, η κατάρρευση του κεμαλικού αυταρχισμού με τον εκδημοκρατισμό που θα εσήμενε μια εξουσία εφτωγά. Τούτον ήταν ένα ζήτημα το οποίο στην τουρκική ιστοριογραφία επικράτησε και όχι μόνο στην ιστορική βιο, ε, βιβλιογραφία, ε, ακαδημαϊκή ερευνά, ε, όμως το 1974 δείχνει ότι ο Ισλαμισμός ήταν παραδοσιακά μια δύναμη εξουσία στην Τουρκία. Γιατί, διότι είναι ένα κίνημα όχι μόνο πολιτισμικό. Είναι κίνημα πολιτισμική ταυτότητα, είναι ένα κίνημα το οποίο γεννιέται τη δεκαετία του 60 ω ένα κίνημα διαμαρτυρία ενάντια στην αυταρχική έκδοση του εκδητικισμού τη Τουρκία. Είναι ένα κίνημα το οποίο υπερασπίζεται προφανώ την καθιέρωση τη θρησκεία στο δημόσιο χώρο. Όμω είναι κίνημα κοινωνικών και ταξικών ο Γι' αυτό είναι κίνημα εξουσία. Διότι είναι κίνημα εξουσία το οποίο εγεννήθηκε ακριβώ από την επαρχιακή, α πούμε, αστική τάξη τη Τουρκία, η οποία βεβαίω διεκδικεί από τη δεκαετία του 1960 ε, την, την εξουσία. Ένα βασικό ζήτημα το οποίο διαφοροποιεί ίσω το, το πολιτικό Ισλάμ τη Τουρκία από άλλα κινήματα τη περιοχή είναι ακριβώ το γεγονό του ότι είναι ερωτευμένοι με το κράτο. Ε, θεωρούν το κράτο δικό του υπό την κατοχή ξένων δυνάμεων. Το κεμαλιστό. Άρα το, το μεγάλο δίλημα, η μεγάλη αντίφαση στην ιστορία που διηγείται από την πλευρά του ο Ισλαμισμό είναι το ότι το κράτο είναι δικό μα. Ε, είναι θρησκευόμενο κράτο, πρέπει να είναι συντηρητικό κράτο. Οι, οι εσωτερικοί απεικιοκράτε του κεμαλισμού κατάφεραν, μα το έπιασαν. Άρα, η αποστολή αυτή τη στιγμή είναι το πώ θα επανέλθει το κράτο να προσαρμοστεί στι αξίε του έθνου, έτσι όπω καθορίζει βεβαίω ο Ισλαμισμό τι αξίε του ε, τουρκικού έθνου. Γιατί είναι σημαντική του την ψυχή, ακριβώ διότι δείχνει ότι ε, ο Ισλαμισμό στην Τουρκία, ο Νετζιμετίν Ερμπακάν, καταφέρνει ιστορικά μέσα από την εφάνιση του το 1969 συγκεκριμένα να, ε, να ολοκληρώσει έναν πολιτικό πρόγραμμα εξουσία. Το οποίο έχει μέσα ψυχέ πάρα πολύ σημαντικέ, όπω είναι το γεωπολιτικό όραμα του κόμματος, του κόμματο, αυτού του κινήματο, το οποίο βασίζεται ένα βασικό του άξονα είναι το ότι ο κόσμος του Ισλάμ είναι οντολογικά διαφορετικός από τον κόσμο της Δύσης. Και η ζημιά που έγινε στην Τουρκία, σύμφωνα με την αντίληψη, ήταν ότι ο πολιτισμός, το πολιτικό σύστημα της Τουρκίας, βλέπε ο Οθωμανική Αυτοκρατορία ήταν ε, γεωπολιτικά ανήκει στην Ανατολή, ανήκει στον μουσουλμανικό κόσμο, όμως η βία του Κεμαλισμού εξανάγκασε την κοινωνία, το πολιτικό σύστημα, τον κόσμο τη Τουρκία να ζήσει υπό ένα ξένο πολιτισμικό σύστημα. Άρα, τούτο το γεωπολιτικό όραμα έχει τη δική του σημασία, η οποία στη δική μα την περίπτωση εκφράζεται στο πώ αντιμετωπίζει την Κύπρο ω χώρο, ω νησί, ω γεωγραφική οντότητα, αλλά το πιο σημαντικό είναι το πώ αντιμετωπίζει ε, το, τον πληθυσμό τη Κύπρου. Και εδώ δηλαδή, θα πούμε κάποια πράγματα πολύ πιο συγκεκριμένα. Η πρώτη διάσταση των απόψεων του Ισλαμισμού για το 1974 ήταν η πολιτική διάσταση. Υπάρχει έντονα μία αγωνία από την πρώτη στιγμή, του Ιουλίου του 1974, ότι η παρουσία Ετζεβίδ, δηλαδή η παρουσία του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματο, ίσω να οδηγήσει σε υποχωρήσει. Ο Αχμέτ Χουλουσί, για παράδειγμα, είναι ένα από τους του διανοούμενου του κόμματο στη συγκεκριμένη εποχή γράφει ότι περάσαν ήδη 30 ώρες από το πραξικόπημα και ακόμα δεν εμπίαμε. Ήταν μια αγωνία, ένα παράδεκτο πούμε, να περάσουν 30 ώρες από την ανακήρυξη, όπως λέει, μιας ελληνικής κυπριακής δημοκρατίας λόγω του πραξικόπηματος και η κυβέρνηση, στην οποία συμμετέχει βεβαίω ο ίδιο, να μένει ε, χωρί δυναμική αντίδραση. Άρα υπάρχει από την αρχή η, 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 η θέση ότι ο εθνικό ρόλο του κόμματο, του συγκεκριμένου του κόμματο εθνική τάξη, είναι να διασφαλίσει ότι η Τουρκία θα εγγυηθεί την παρουσία τη ε, στην Κύπρο, μάλιστα να, να παρουσιαστεί ω ο διασφαλιστή του ότι όσο του ότι η Τουρκία θα είναι στην Κύπρο, διότι ο Ετζεβίτ κάνει συνομιλίε στη Γενέβη τη συγκεκριμένη περίοδο, προσπαθεί να χειριστεί το ζήτημα διπλωματικά, ε, Δεν θεωρείται από τον Ερμπακάνο Ετζεβίλτο ω ο πολιτικό αποφασιστικό, ο, 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 ο οποίο θα πιάσει ε, την ιστορική ευθύνη για τη λύση του ζητήματο έτσι όπω οι Ισλαμιστέ το, το αντιλαμβάνονται. Ε, σε τούτο το σημείο, ακριβώ μπαίνει και η θέση που ακούσαμε τον Μάρτιο του 2024. Η μεγάλη διαφωνία στο Υπουργικό Συμβούλιο ε, με την πτέρυγα των υπουργών του κόμματο Εθνική. Τα ήταν το ότι η στρατιωτική εισβολή δεν πρέπει να είναι μόνο στο βόρειο μέρο. Θα πρέπει να υπάρχουν περισσότερε στρατιωτικέ δυνάμει, διότι δηλαδή πρέπει να πιάσουμε όλη την, την Κύπρο. Η, η... Εδώ είναι το πρώτο σέλιδο τη 21η Ιουλίου του 1974 τη εφημερίδα που είναι η εκφραστικό όργανο του κόμματο Εθνική Τάξη, η, η η οποία μάλιστα βιάζεται το πρωί τη 21η Ιουλίου του 1974 να περιγράψει στην τουρκική κοινή γνώμη ότι ο τουρκικό στρατό έχει ήδη κατακτήσει Λευκοσία, Πάφο, Κερίνιαν και Λεμεσό. Ε, Εντελώς, ε, ομ, όμως είναι, είναι αρκετά ενδεικτικό του, του, της αγωνίας εντός εισαγωγικών που εκφράζεται από τούτη την ψερήγαν τη κυβέρνηση ότι θα πρέπει να πάμε σε ολόκληρη τη γεωγραφική επικράτεια τη Κύπρου. Από πού προκύπτει η πολιτική πτυχή, από τη δεύτερη πτυχή που θα ήθελα να σα περιγράψω που είναι η ιστορική πτυχή. Η, ένα στοιχείο το οποίο ξεχωρίζει από την ιστοριογραφία που προωθεί το Ισλαμικό κίνημα στην Τουρκία για τον πόλεμο στην Κύπρο το 1974, είναι το στοιχείο, καταρχήν είναι το στοιχείο του αρχαιογονισμού και δεύτερον το στοιχείο της επινόησης των παραδόσεων. Και τι εννοώ με το πράγμα. Το πρώτο στοιχείο είναι ότι θεωρεί την τουρκική δημοκρατία του 1923 ως την απόλυτη συνέχεια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Δεν είναι νέο κράτο για τον Ισλαμισμό το 1923. Είναι απλά μια διαφορά πολιτεύματο από την αυτοκρατορική εμπειρία των προηγούμενων αιών. Άρα το ζήτημα του αν είναι νέων εθνικών κράτο, νέων τουρκικών έθνων κτλ., το πράγμα απορρίπτεται από, το, από τον Ισλαμισμό ή τουλάχιστον από την κυρίαρχη αντίληψη του Ισλαμισμού που εκπροσωπεί ο Ερμπακάν τη συγκεκριμένη εποχή. Γιατί έχει σημασία το πράγμα, Διότι απορρίπτεται η αντίληψη του ότι η Τουρκία πρέπει να περιορίσει τα σύνορά τη. Η Λοζάνη δεν είναι κάτι το οποίο αποδέχεται εύκολα το κίνημα του Ισλαμισμού. Έγραψε έναν πάρα πολύ σημαντικό βιβλίο για το σύνδρομο τη Λοζάνη ο Ζήνονα. Ακριβώ εντοπίζοντα την ενόχληση του ότι ε, ω αυτοκρατορικό κράτο δεν μπορούμε να περιοριζόμαστε στα σύνορα που μα επιβάλλει η συγκεκριμένη ε, συνθήκη. Εδώ μπαίνει και, ε, και η Κύπρο. Η Κύπρο μπαίνει με την έννοια τη επινόηση των παραδόσεων. Η Κύπρο ήταν πάντα, σύμφωνα με τούτη την ιστορική αντίληψη, ένα χώρο Οθωμανικό. Ήταν πάντα η Κύπρο τουρκική. Συμφώνα με τούτη την αντίληψη. Τουρκική πώ? Με την αυτοκρατορική έννοια που περιγράφει ο Ισλαμισμό. Τουρκική, μουσουλμανική Κύπρο. Άρα, ε, ούτω ή άλλω ο τουρκικό στρατό έπρεπε το 1974 να κάνει. Εντό εισαγωγικών παλαιών, αυτονόητο. Πρόκειται για ένα τουρκικό, ε, τουρκικό μουσουλμανικό χώρο. Μάλιστα, το Ισλάμ της, ο Ισλαμισμό του 1974 στην Τουρκία υιοθετεί την πολύ περίεργη επιστημονική εντό εισαγωγικών αντίληψη που λέει ότι η Κύπρο όχι μόνο είναι ο «θομανικό χώρο», που δεν θα πρέπει να εγκαταληφθεί, γεωλογικά ανήκει στην Ανατολή. Υπάρχουν κάποιε θεωρίε στη συγκεκριμένη εποχή ότι η Κύπρο ε, ω κομμάτι τη Ανατολική Μεσογείου αποκόπηκε ε, από την Ανατολία. Η, η Καρπασία δείχνει προ την, ε, την μεγάλη περιοχή τη Ανατολία. Άρα ε, υπάρχει και επιστημονική κατοχήρωση από τη γεωλογική άποψη ότι ο τουρκικό στρατό δεν πρέπει να υποχωρήσει μέχρι. Το βόρειο μέρο θα πρέπει ε, να θέσει υπό τον έλεγχο του ολόκληρη ε, την περιοχή. Και ακριβώ η, η μορφή του τουρκικού στρατού στην Κύπρο το 1974 ενωποιείται στι δύο μεγάλε ψυχέ. Ο τουρκικό στρατό είναι η αιστεία του Μωάμεθ, στη συγκεκριμένη περίπτωση, η οποία ε, άρα ιστορική συνέχεια από την Οθωμανική Αυτοκρατορία, η οποία αιστεία του Μωάμεθ βρίσκεται στην Κύπρο έναν Οθωμανικό τουρκικό μουσουλμανικό χώρο. Αυτό το πρωτοσέλιδο του Αυγούστου της Μιλή, της εφημερίδας Μιλή, δείχνει ακριβώς τούτη την ενοποίηση της ιστορίας με επίκεντρο την Κύπρο. Η, η εικόνα που βλέπετε στο πρωτοσέλιδο είναι μια αφορμή την ε, νίκη στο, στο, στο Μαντζικέρτ, που γιορτάζεται στην Τουρκία κάθε Αύγουστο το συγκεκριμένο Αυγουστό ε, συνδυάστηκε απόλυτα με την Κύπρο. Δηλαδή, το, 1000, το 1071, που στον τουρκικό Ισλαμισμό είναι η, η, κορυφαία στιγμή εξ Ισλαμισμού του χώρου της Ανατολίας, με το στρατό των Σελτζούκων τότε, συνδυάζεται με το στρατό των εθνικών στρατών της Τουρκίας το 1974 στην Κύπρο. Άρα, μπορούμε να δούμε πιο χαρακτηριστικά είναι την ευθεία γραμμή με την οποία αντιμετωπίζει ο Ισλαμισμός το ζήτημα της τουρκική εισβολής, αλλά και το πώς φτιάχνει μια ιστορία για το νησί που ονομάζεται Κύπρος. Η τρίτη διάσταση, και θα τελειώσω με τούτη, είναι μια ισχυρή αντίφαση μέσα στο γεωπολιτικό όραμα του τουρκικού Ισλαμισμού για το 1974. Το συγκεκριμένο δημοσίευμα που παρουσιάζεται εδώ είναι άρθρο το οποίο. Ε, έχει και μια ας πούμε, επιστημονική ιστορική πτυχή, περιγράφει πρώτα του Ελληνοκύπριου. Ε, ο ο, ο αρθρογράφο μεριμνά να, να αναλύσει στην τουρκική κοινή γνώμη τι είναι ο πληθυσμό στην Κύπρο, από πού προέρχεται. Οι Ελληνοκύπριοι σε καμία περίπτωση, σύμφωνα με τούτο το δημοσίευμα, δεν είναι καθόλου Ελλήνε. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να ξεκαθαριστεί, λέει ο συγγραφέα, είναι ότι πρόκειται για έναν πληθυσμό ε, ο οποίο είναι από ε, τη Βυζαντινής Αυτοκρατορία, τη Οθωμανική Αυτοκρατορία στη συνέχεια. Είναι Ρουμ, άρα είναι η μη -μουσουλμάνη, Είναι η μη μουσουλμανική πληθυσμή τη Οθωμανικής Αυτοκρατορία. Μιλούν διαφορετικά. Έχουν δική τους διάλεκτο. Ε, εντάξει, τούτο δεν μπορούμε να βγούμε ψέματα. Ε, άρα το πρώτο, στοιχείο ότι, το πρώτο στοιχείο που προκύπτει είναι ότι η Τουρκία είναι στην Κύπρο Ούτω ή άλλω από πλευρά πληθυσμού δεν υπάρχει ιστορική αντίφαση. Διότι ο πληθυσμό είναι γκρέκ, όπω ονομάζεται στο άρθρο. Δεν είναι Έλληνας ελληνικό πληθυσμό του ελληνικού κράτου. Είναι μια ε, υβριδική κατάσταση ε, αυτοκρατορικών απομεινάρων τη Ανατολική Ρώμη, όπω λέ, λέει συγκεκριμένα το άρθρο, με το οποίο βεβαίω έχουμε ιστορικέ σχέσει. Άρα δεν ε, 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 υπάρχει η. η δεν υπάρχει η, η, εχθρική, δεν πρέπει να, αντιλα... να αντιλαμβάνονται τον τουρκικό στρατό ή την παρουσία τη Τουρκία ω εχθρική, διότι υπάρχει τούτη ιστορική αφήγηση. Η δεύτερη μεγάλη όμω αντίφαση που προκύπτει είναι τη στιγμή που προσπαθεί ε, η διανόηση του τουρκικού Ισλαμισμού το 1974 να περιγράψει του Ελληνοκύπριου σίγουρα ω μη Έλληνε, αλλά κάτι άλλο, κάμνει το άλλο μετέωρο ιστορικό βήμα να περιγράψει τους Τουρκογύπρους ως οπωσδήποτε Τούρκους μουσουλμάνους. Δηλαδή από τη μία έχουμε έναν πληθυσμό που σίγουρα δεν είναι Έλληνες, που την άλλη έχουμε έναν πληθυσμό που 100% είναι Τούρκοι, Σουνίδες, Μουσουλμάνοι. Και εδώ υπάρχει η πάρα πολύ μεγάλη σύγκρουση, την οποία θα ήθελα, θα ήθελα να αναλύσω, διότι θα δώσω την ευκαιρία στην ΑΕΜΤ να το κάνει στην πορεία, ε, η Τουρκοκύπροι είναι παρουσία εγγύηση του ότι η Κύπρος ήταν πάντα μουσουλμανική και το πρόβλημα το μεγάλο είναι ότι φτάνοντας στην Κύπρο ο Τουρκικός Ισλαμισμός, ο σύγχρονος, ο Ερμπακάν, το κίνημα κτλ. ανακαλύπτει μπροστά του ότι δεν έχει πληθυσμό ε, τουρκικός, σουνιδικός, μουσουλμανικός όπως ο ίδιος ε, 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 θεωρούσε ότι υπάρχει. Άρα μπαίνει απευθεία το ζήτημα τη κοινωνική μηχανική. Δηλαδή του πώ θα κάνουμε τους του να γίνουν όπω εμεί θα, θα ήθελαμε να είναι ω ένα τουρκικό σουνιδικό μουσουλμανικό πληθυσμό. Και από το 1974 ήδη μπαίνει το ζήτημα τη έλλειψη τουρκοκύπριων ημάμιδων, τη απουσία ε, ε, θρησκευτικών σχολών, του πώς θα μεγαλώσουμε γενιές ανθρώπων που θα εκπαιδεύσουν τους τουρκογύπριους να είναι καλοί μουσουλμάνοι, διότι τελικά ανακαλύψουμε ότι υπάρχει έναν κενό, το οποίο μας οδηγεί στις πάρα πολύ σημαντικέ αντιπαραθέσει που υπάρχουν μέχρι σήμερα στην τουρκογύπρια κοινότητα. Ιδιαίτερα όταν το πολιτικό Ισλάμ στην Τουρκία είναι κυβέρνηση. Και στο συγκεκριμένο ε, άρθρο, το οποίο εγκαινιάζει μια πάρα πολύ μεγάλη σειρά αναλύσεων για τη θρησκευτικότητα ή όχι των τουρκοκύπριων, ανακαλύπτεται στην Τουρκία, ίσω νομίζω για πρώτη φορά τόσο έντονα, ότι οι τουρκοκύπριοι δεν έχουν ημάμιδε στα τζαμιά τη Λεμεσού, μια απαράδεκτη, ας πούμε, κατάσταση για του Ισλαμιστέ. Δεν πληρώνουν κοινωνικέ ασφαλίσει στου θρησκευτικού αξιωματούχου, του έχουν περιθωριοποιημένου, ε, και κάτι πρέπει να κάνουν. <laughs> κάτι πρέπει να κάνουμε με τούτον τον πληθυσμό, ο οποίο θεωρούσαμε ότι είναι ε, μουσουλμανικό, αλλά τελικά υπάρχει ένα πρόβλημα. Τελειώνω με το εξή. Ακριβώ τούτη η σχέση του πώ ο Ισλαμισμό το 1974 αντιλαμβάνεται το νησί τη Κύπρου και των κυπριακών πληθυσμών επί του νησιού δηλώνει κάτι πάρα πολύ σημαντικό, το, το οποίο ε, ίσω θα πρέπει να σκεφτούμε πιο μακροπρόθεσμα. Η τουρκική εισβολή. Ή το τι ακολούθησε μετά το 1974 μέχρι σήμερα ίσω να δείχνει ότι η, Του, η Τουρκία στην Κύπρο δεν είναι μόνο μονοδιάστατα μια κατοχική δύναμη. Είναι μια περισσότερο μια απεικιοκρατική δύναμη, η οποία ελέγχει στρατιωτικά ένα χώρο συγκεκριμένο βεβαίω, το, το, πλέγμα της, η ψυχή τη κατοχή δεν είδαμε, όμω την ίδια στιγμή δεν είναι στατική τούτη κατοχική παρουσία. Προσπαθεί να διακυβερνήσει τούτον τον πληθυσμό που βρίσκεται στο βόρειο κομμάτι τη Κύπρου, ε, με τρόπο που να τον κάνει να, να δημιουργεί τι προποθέσει να είναι ένα τουρκικό πληθυσμό. Και θα είναι πάντα, με προκύπτει πάντα η πόλωση μεταξύ Τουρκία και Τουρκοκυπρίου, την οποία όμω δεν θα αναφέρω, διότι έχουμε στη συνέχεια σημαντικέ παρουσιάσει. Ε, Πάω στην πρώτη αναφορά μου στην παρουσίαση. Το γιατί ο Ερτογάν κάποτε μπορεί να λέει αυτά τα πράγματα, είναι επειδή ακριβώ προέρχεται από μια συγκεκριμένη ιστορική και πολιτική διαπαιδαγώγηση, η οποία στι κρίσιμε στιγμέ ε, βγάζει προ τα έξω του την, την μεγάλη αντιπαράθεση και διαφοροποίηση μεταξύ τη τουρκοκυπριακή κοινότητα με την Τουρκία. Απλά να θυμίσω ότι όταν το, την πρώτη φορά που ανάλαβε πρωθυπουργό το 2002 προσπαθούσαν οι σύμβουλοι του να του συστήσουν του πρωταγωνιστέ τη τουρκοκυπριακή κοινότητα, όπω μαρτυρεί ο ίδιο ο Μεχμεταλίτ Ταλάτ, η πρώτη κουβέντα που είσαι για να του συστήσουν τον, τον μελλοντικό τότε τουρκοκύπριο ηγέτη, ήταν, ο λεγόμενο πρωθυπουργό ο Μεχμεταλίτ Ταλάτ, του είπαν ότι το όνομα που παίζει στην Κύπρο αυτή τη στιγμή είναι Μεχμεταλίτ Ταλάτ, και η, απο, η απάντηση, α πούμε, του Ερτογάν είναι. Μα είναι ένα πιστό. Εν έχουμε πρόβλημα με την υπόθεση. Ε, και η δεύτερη χαρακτηριστική ε, περίπτωση ήταν η, αντιπα, η, η ανοιχτή, η πιο ανοιχτή δεν θα μπορούσε να ήταν, αντιπαράθεση με τον Ακντζή. Ε, σε σχέση με το ο, αν ο, ο Ακντζή, σα θυμίζω, το 2015 η πρώτη του πολιτική δήλωση μετά την εκλογή του ήταν ότι θα πρέπει να σταματήσει να υπάρχει σχέση μητέρα-κόρη πατρίδα, μητέρα μικρή πατρίδα. Ε, και αμέσω η, 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 η απάντηση του Ερτογάν ήταν ότι υπα, υπάρχει συγκεκριμένο καθήκον όταν είμαστε η μητέρα πατρίδα και θα πρέπει να ληφθεί υπόψη από σένα που θέλει να ανατρέψει την, την, την ιεραρχική σχέση. Μέσα σε τούτη την γραμμή όμω, πάντα υπάρχει η υποψία, η καχυποψία μάλλον από τον Ισλαμισμό στην Τουρκία, ότι ε, πρόκειται για έναν πληθυσμό απίθαρχων, ο οποίο μέσα από πολιτικά μέτρα, μέσα από παρεμβάσει στην καθημερινή του ζωή, θα πρέπει να πειθαρχήσει. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα υπόλοιπα θα τα αφήσω. και συνεχίζουμε με την Αϊσέμ Τένακη, δημοσιογράφο, η οποία θα μας μιλήσει για τις επιδράσεις του πολιτικού Ισλάμ στην Τουρκία, στο βόρειο τμήμα της Κύπρου και για την άνοδο των θρησκευτικών ταγμάτων. Ο Νίκο ε, έκανε μια εισαγωγή στην ε, ιστορία της Τουρκίας και στην, ε, της Βορειάς Κύπρου. Εγώ θα μιλήσω, θα περάσω γρήγορα αυτή την περίοδο και θα μιλήσω για την, επιπτώσει του πολιτικού Ισλάμ της Τουρκίας στα, στα στη Βόρεια Κύπρου. Το πολιτικό Ισλάμ στην Τουρκία έχει τις ρίζες του στην Ύστερη Οθωμανική Αυτοκρατορία, και στα ιδρυτικά χρόνια της σύγχρονης Τουρκίας. Στα χρόνια του ΑΚΕΠ, ωστόσο, τα πράγματα έχουν πάρει διαφορετική τρόπη για την Κύπρο και το κράτος και τα τάγματα έχουν γίνει πιο αλληλένδετα από ποτέ. Οι δημόσιοι πόροι μεταφέρονται στα τάγματα μέσω ενώσεων και ιδρυμάτων και τους επιτρέπεται να ανθίζουν. Κατά τη διάρκεια της Οθωμανικής Περιόδου υπήρχαν διάφορα τάγματα όπως οι Μεβλεβοί, οι Μπεκτασίδες, οι Ναξί Πεντίδες στην Κύπρο και διέδιδαν το Σισλάμ. Ο Σέιχης Νιζάμ κυπρισί που γεννήθηκε στη Λάρνακα το 1922 ήταν ο ηγέτης του τάγματος Ναξί Πεντί. Ε, τότε μουσουλμάνοι από όλο τον κόσμο έρχονταν στο, στη Μονή, στο, στην Εστία της Λεύκας ε, που λειτουργούσε ως κέντρο αποκατάστασης και ε, παραμονή, ο κυπριακό ε, σεχταρισμό, τα τάγματα δηλαδή, ακολούθησαν μια σχετικά προοδευτική πορεία χωρί να υπάρχει απόπειρα να, ε, ε, παρέμβαση στον τρόπο ζωή κανένα. Ε, λέγεται μάλιστα ότι ο, ο παγκοσμίω τραγουδιστής τραγουδιστή Κατσίβεν είχε μείνει στη Λεύκα για μερικού μήνε, ε, κατά κα, τη μεταστροφή του του Ισλάμ. Ε, ωστόσο, οι ε, τάγματα όπως του Σουλεμαντζιλάρ, τη Μαΐλαγα και τον Αξίμπεντη εισάγονται από την Τουρκία, ανοίγουν κοιτώνες και κολέγια και εκπαιδεύονται οργανωμένα μαχητές με τη, διεύθυνση, με τη βοήθεια της διεύθυνση θρησκευτικών υποθέσεων της Τουρκίας. Τώρα, για να δούμε πώς ακριβώς φτάσαμε σε αυτές τις ημέρες, ε, θα μιλήσουμε λίγο και για τη δεκαετία του 50, για τη ε, μετάβαση της Τουρκίας στην πολυκομματική δημοκρατία. Το Δημοκρατικό Κόμμα που ήρθε στην εξουσία στην Τουρκία το 1950 υιοθέτησε μια πιο τριοπαθή προσέγγιση της κοσμικότητας σε σύγκριση με τις αυστηρές πολιτικές των προηγούμενων κυβερνήσεων του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος και υπήρξε κάποια φιλελευθεροποίηση στη θρησκευτική εκπαίδευση και την ελευθερία της λατρείας. Ε, φυσικά στην Τουρκία έχουμε ε, πραξικοπήματα δεκαετία του 60 και του 70. Και μετά το πραξικόπημα του 60, κατά το οποίο εκτελέστηκε και ο ηγέτης του Δημοκρατικού Κόμματος, ε, φτάνοντας όμως α, στη δεκαετία του 1980, ε, το πραξικόπημα του 80, τα Ισλαμιστικά κόμματα έκλεισαν, όπως και όλα τα πολιτικά κόμματα. Μετά το ε, πραξικόπημα της, το κόμμα της Μητέρας Πατρίδας, με επικεφαλή του Τουρκού τον και στην εξουσία. Εκείνο τον καιρό έχουμε και την άνοδο του, της οργάνωσης του Λαχιουλέν και έχουμε την αναδιοργάνωση του πολιτικού Ισλάμ και την επιστροφή και του την Μπετινέρμπακαν στην πολιτική σκηνή με την ίδρυση του κόμματος της Ευημέρειας, το λεγόμενο Ρεφ Βάχαρτισι. Τώρα, τη δεκαετία του 1990... Ε, το κόμμα ευημερία συγκέντρωσε ευρεία υποστήριξη, ιδιαίτερα από τα φτωχά στρώματα των πόλεων και τι συντηρητικέ πόλει της Ανατολία. Το 1996 σχηματίστηκε κυβέρνηση συνασπισμού με πρωθυπουργό τον Έρμπακαν. Ε, αυτό όμω δημιούργησε πολύ μεγάλε αντιδράσει από το στρατό και τι κοσμικέ ελίτ. Και έτσι έχουμε το λεγόμενο μεταμοντέρνο πραξικόπημα του 1997, το οποίο έδιωξε από την εξουσία τον Έρμπακαν. Ε, τώρα, οι πιο μετριοπαθείς τελέχοι του κόμματος της Ευημερίας ίδρυσαν το ε, ΑΚΕΠ, το Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης, ε, το 2001 ε, και ε, αν κοιτάξουμε την περίοδο αυτή μέχρι και το 2000 θα λέγαμε ότι είναι περισσότερο επικεντρωμένο προς την εθνική πολιτική, εθνικιστική πολιτική, παρά προς την θρησκευτική και δεν υπάρχει μια λογική άλωση, ας το πούμε, του πολιτικού συστήματος από το, από το Ισλάμ. Ωστόσο, με το που έρχεται το ΑΚΠ στην εξουσία, τα πράγματα αλλάζουν. Ε, τώρα, ε, να δούμε πώς ακριβώς αποτυπώνονται όλα αυτά στην, στην Κύπρο. Ε, γιατί ε, ε, η περίοδος αυτή δεν είναι πολύ διαφορετική από αυτή που, ε, που είχαμε δει προηγουμένως. Ε, ήταν για την Κύπρο σημαντικότερο ο εκτουρκισμός του νησιού και όχι η επικράτηση του Ισλαμικού α, στοιχείου, του, 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 της, 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 του Ισλαμισμού. Ε, και μέχρι το 2000 ε, δεν δόθηκε άδεια να επικρατήσει τόσο πολύ το Ισλάμ, αλλά περισσότερο ο εκτουρκισμός του νησιού. Ε, και α, όταν ήρθε το ΑΚΠΕ στην εξουσία, με, το, με τη, την υποχρεωτική, ας το πούμε έτσι, συμμετοχή των, ε, α, των, των τουρκοκυπρίων στο Άκεπέ, τα πράγματα έχουν να αλλάζουν. Ε, κατά την περίοδο των πολιτικών ε, κυβερνήσεων του πολιτικού Ισλάμου στην Τουρκία, η οικονομική βοήθεια ε, πραγματοποιήθηκε ως κοινωνική και πολιτιστική μηχανική, οι κυβερνήσεις, ε, κυβερνητικέ ενισχύσει στην ισχύα που, ε, που κυβερνούν τον βόρειο τμήμα τη με πρωτόκολλα ήταν συνδεδεμένε με κάποιου ορατού για όρατου κανόνε. Παραδείγματο χάρη, βλέπουμε ότι αλλάζουν οι Τουρκοκύπροι, ότι επηρεάζονται. Ε, για να δείκανε κανεί αυτή τη, τη διαφορά, μέσα σε αυτά τα 20 χρόνια. Μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει η, 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 η λογική ε, ο, ο, οι Τουρκοκύπροι να γίνουν περισσότερο Τούρκοι, περισσότερο οι Ισλαμιστέ, και αυτό επηρεάζει και του ανθρώπου. Παραδείγματο χάρη, βλέπετε και τη σύζυγο του Τουρκοκύπρου και του σύνταγματο τη που είχαμε συνηθίσει να βλέπουμε με τολμηρά και κομψά ρούχα. Ε, έχει πλέον αρχίσει, όπω βλέπετε στην φωτογραφία δεξιά, να έχει πιο μακρέ φούστε, να καλύπτει τον Ντεκολτέ τη. Ε, και βλέπουμε ότι αυτό στον τρόπο ζωής των ανθρώπων, στον τρόπο ε, μία διαφορά που είναι ξεκάθαρη στην περίπτωση της, της πρώτης κύρια, α το πούμε έτσι, της, της σύζυγου της του, του Ερσίν Τατάρ, που και ο κόσμος έχει αρχίσει να προσεύχεται περισσότερο και επηρεάστηκε μεταξύ όλων των άλλων και ακόμα και σύζυγος του, του Ερσίν Τατάρ. Τώρα η εκπαίδευση είναι πάρα πολύ σημαντική για το για, για το άκεπ και για το, για τα ισλαμιστικά τάγματα και αυτό γίνεται μέσω της του διορισμού του λεγόμενου προέδρου της επιτροπής Θρησκευτικών υποθέσεων από την άγκυρα έχουμε το την αλλαγή στα, στο περιεχόμενο των βιβλίων ε, των σχολικών βιβλίων, επίση το άνοιγμα ενό θεολογικού κολεγίου, καθώ επίση και την, το διορισμό από την ε, Τουρκία ε, των στελεχών του, των ηλικιών αυτών. Από το 1980 μέχρι το 2000, ε, ξέρουμε ότι η οργάνωση λένε έζησε τα πιο α, λαμπράτη, ας το πούμε έτσι, χρόνια στην, στην Τουρκία στη, και στα κατεχόμενα. Ε, και ξέρουμε ότι σε, κάθε πολυκατοικία, σε κάθε, κατοικία, σε κάθε ε, οικισμό υπήρχαν α, κάποιο είδου είδους χώροι λατρείας. Και αυτό γιατί συνέβαινε, διότι... Α, ε, Υπάρχει και το γεγονός ότι αρχίζουν να επεμβαίνουν πολύ περισσότερο τα στελέχη του οργάνωση Φετουλάκου, η Λένε, στην Κύπρο. Ε, και το βλέπουμε αυτό και στα σχολεία, που μπορούσαν να επεμβαίνουν στα σχολεία ε, της δεκαετία του 90, τη δεκαετία του 2000 και ξέρουμε ότι υπήρχαν πολλά στελέχη του οργάνωση Φετουλάκου Λέν ότι άνοιξαν χώρος λατρείας μετά το πραξικόπημα του 2016 στο οποίο συμμετείχαν οι, τα στελέχη του Φετουλάκου Λέν έχουμε την έξωση του Φετουλάκου Λέν και πλέον βλέπετε στην, στην οθόνη σας κάποια πρόσωπα τα οποία έφυγαν πλέον από το προσκήνιο έχουμε τα, τα τάγματα των Σουλεϊμαντζη και των Λαγά, που μας είναι γνωστό από τον Τζιμπελή Αχμέτ Χοντζά, ε, που ε, ε, ξέρουμε ότι είναι γνωστός για τις, για τις περιπτώσεις ε, ε, γάμου ε, ανηλίκων και πρόκειται περί ε, στελεχών, ε, όπως ο, ο Αχμέτ Ουνσάλο, ο οποίος διορίστηκε από την από την κυβέρνηση της Άκυρας. Τώρα θα ήθελα να σας μιλήσω, μίλησα για τα τάγματα που λειτουργούν στην Τουρκία, αλλά θα σας πω ε, για ειδήσει οι οποίες καλύψαμε τον τελευταίο χρόνο. Είναι ειδήσει οι οποίες δημοσιεύθηκαν στην εφημερίδα μας τον τελευταίο χρόνο. Ε, το πρώτο είναι το σκάνδαλο ε, των παιδικών κοιτώνων, Αποκαλύψαμε ότι σε κοιτώνες που άνοιξαν σε όλο, σε όλο το Βόρεια Κύπρο, υπηρετούν οι μάμιδες οι οποίοι συνδέονται με την πρεσβεία της Τουρκίας, διαμένουν παιδιά κάτω των 18 ετών, λαμβάνουν θρησκευτική εκπαίδευση, εκεί υπάρχουν κοιτώνες. Αυτό που διαπιστώσαμε, που αποκαλύψαμε, είναι ότι οι αυτοί οι κοιτώνες ανήκουν σε οργανώσεις οι οποίες ενισχύονται από τις θρησκευτικές οργανώσεις που αναφέραμε. Και μιλάμε για την περίοδο του Χουσεΐνου ε, του κόμματος της Εθνικής Ενότητας, που ο οποίος έδωσε πρόκειται για επίση κοιτώνε οι οποίε άνοιξαν με παράνομη άδεια που δόθηκε από το, τη λεγόμενη κυβέρνηση. Ε, ξέρουμε, ε, βλέπουμε ότι υπάρχουν κάποιε πολυκατοικίε, μπαίνουν με καλυμμένα τα, 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 κεφάλια τους. Ε, ε Εμεί τα φωτογραφήσαμε αυτά και βλέπουμε ότι, ότι από το πρωί ω το βράδυ. Ε, στη, στο, στους συγκεκριμένους υπάρχουν μικρά παιδιά δεν ξέρουμε ακριβώ τι συμβαίνει εκεί, γιατί όλα γίνονται πίσω από κλειστέ πόρτε. Ε, υπάρχουν ε, δυναμ... ε, κάμερε ασφαλεία ε, και είναι πάρα πολύ δύσκολο να προσεγγίσουμε το χώρο. Και τα παιδιά. Το... Εκεί γίνεται πλήση εγκεφάλων των παιδιών μα. Πώ άνοιξαν αυτέ οι αιστείε και αυτοί οι κοιτώνε, ε, Αυτό έγινε με την ε, παράνομη άδεια που δόθηκε από τη λεγόμενη κυβέρνηση. Και γι' αυτό το λόγο είχαμε καταγγελίες από καθηγητές στην αστυνομία. Παρά το γεγονός ότι την περίοδο του, του Ατατούρκ, το 1925, όλα αυτά τα τάγματα έκλεισαν στην Τουρκία. Ε, και ε, σε ποιο σημείο έχουμε φτάσει σήμερα να κουβεντιάζουμε αυτά τα πράγματα ε, στην στη κατοχωμένη Κύπρο. Ε, ε, και α, ευτυχώς άνοιξε, έγινε μια καταγγελία εναντίον αυτών των, των, των τάγματων ε, στις 26 Φεβρουαρίου ε, στην αστυνομία ε, με την αιτιολογία της παραβίασης του συντάγματος και του νόμου περισσοματείων αλλά α, μέχρι στιγμή δεν έχει υπάρξει κάποια εξέλιξη. Επίσης ε, έχουμε και αλλαγές α, στα σχολικά βιβλία στη, στη Βορειά Κύπρο. Ε, α, Πρόκειται για την προσθήκη α, στοιχείων του Ισλάμ ή και για ε, εξεξιστικές αναφορές που προσθέθηκαν στα σχολικά εγχειρίδια και της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ε, στη, οι ενότητες συχνά περιλαμβάνουν και φωτογραφίες εκπαιδευτικών με μαντήλες και ε, πραγματοποιείται μια κοινωνική μηχανική στα, στα βιβλία όπου προστίθεται στοιχεία εναντίον του κοσμικού κράτους. Οπότε αντί για την επιστήμη και τη λογική, εμφυτεύεται στα νεανικά μυαλά μια αμυρολατρική προοπτική. Ε, επίσης έχουμε μαθήματα κορανίου στα, στα, τζαμιά, τα οποία οργανώνονται τους καλοκαιρινούς μήνες από το λεγόμενο γραφείο του Συμβούλου Θρησκευτικών Υποθέσεων, ήδη από την δεκαετία του 2000. Αυτά τα μαθήματα δεν υπόκειται στην εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας, και ε, στα παιδιά καμιά φορά που παρακολουθούν τα μαθήματα, ε, δίνονται και δώρα όπως ποδήλατα, ε, ρούχα ή, ή, ή παπούτσια. Ε, και τα παιδιά υφίστανται κάποιο είδους κήρυγμα, κάποιο είδους ε, 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 ιδεολογική επιρροή. Και αυτό συμβαίνει από μάμιδε οι οποίοι έρχονται από την Τουρκία, οι οποίοι δεν γνωρίζουν ε, τις πολιτισμικές και πολιτιστικές αξίες των της, ε, ε, της, Τουρκοκυπρίων ε, και ε, δίνουν όλα αυτά τα δώρα που αναφέρουμε προηγουμένω για να τους κάνουν να αισθανθούν περισσότερο Τούρκοι, περισσότερο ε, ε, Μουσουλμάνοι. Ε, θα ήθελα να αναφερθώ τώρα στην, ε, στην περίπτωση του ε, Σακύρα Αλέμ, ε, ο Σακύρα Λέμ ε, ήταν, ε, είναι τουρκοκύπριος ημάμης ε, ε, και ο οποίος υπηρέτησε στο τέμενος του Χαλτά, Χαλά Σουλτάν ε, στην, ε, στη λάκα για 14 χρόνια. Ε, ο ίδιος ήταν τη άποψη ότι ε, 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 κανένας δεν πρέπει να παρεμβαίνει στην θρησκεία και στο δόγμα του, του, του κανενός. Ε, ωστόσο, ε, ε, θεωρήθηκε ε, ε, καλό να αντικατασταθεί ε, και να διοριστεί στη θέση του ένα μέλος του τάγματος τη από την Τουρκία. Ε, πρόκειται για μια φορά, όπω είπαμε, για τάγματα τα οποία έχουν την έδρα του στην Τουρκία. Ε, και. Ε, δεν... είναι άνθρωποι οι οποίοι θεωρούν ότι η Τουρκία τους, η Κύπρος τους ανήκει και μέσω αυτών α, γίνεται η, α, η πλήση κεφάλου. Ε, μιλήσαμε προηγουμένως για το τάγμα του Ισμαήλ η εφημερίδα μας έγραψε για την υπόθεση αυτή, για το γεγονός ότι διορίστηκε από την κυβέρνηση του ΑΚΕΠ ο Αχμέτου Τσάλ, ο οποίος είναι επικεφαλής της λεγόμενης υπηρεσίας σκεφτικών υποθέσεων στα κατοχόμενα. Και ξέρουμε ότι η συντάκτηρα της εφημερίδας μας, η Εμινέ ε, παρακολούθησε κάποια από τα, από τα κηρύγματα. Ε, και, και υπάρχει και μία άλλη... Ε, α, μάλιστα, να, να μιλήσω για την ε, υπόθεση του ε, Αχμέτου Νσάλ για άλλη μια φορά, να πω ότι έκανε κηρύγματα που έλεγε ότι ε, έπρεπε να υπηρετούν σεξουαλικά του σύζυγους τους, ότι είναι αμαρτία να πάρουν διαζύγιο. Ε, και αυτό ε, δημιούργησε πολύ μεγάλες αντιδράσεις ε, στις, ε, στην, στι, στι, στα, στα κατεχόμενα ε, Και ε, ε, ξέρουμε ότι υπάρχει και... Ένα διαφημιστικό προσωπείο, μια διαφορετική διαφημιστική πλευρά του Τάγματος ε, Ισμαήλ Αγά. Πρόκειται για μια τουριστική επιχείρηση που ανήκει στην κοινότητα, στο Τάγμα Ισμαήλ Αγά, η οποία είναι γνωστή για την τέλεση θρησκευτικών γάμων ανηλίκων στην Τουρκία και επίσης του Αχμέτου Σάλ, που όπως είπαμε προηγουμένως είναι ο επικεφαλής της υπηρεσίας, το, λεγόμενης υπηρεσίας θρησκευτικών υποθέσεων. Ε, στα κατεχομένα. Ε, ε, και ε, εναντίον του υπήρχε μία δράση α, από, από Τουρκοκύπριες γυναίκες με τίτλο α, «Γύρισε στο σπίτι σου, Αχμέτ», ε, φύγει από την, από την Κύπρο. Ε, προς το τέλος, να, θα αναφερθώ ε, σε, α, α, στη θεολογική σχολή που αναφέρουμε προηγουμένως, στο θεολογικό κολέγιο «Χαλτά Σουλτάν». Ε, μιλήσαμε προηγουμένως γι' αυτό. Ε, αυτό διοικείται βάσει πρωτοκόλλου από την Τουρκία και ε, όποιος θεωρηστεί εκεί είναι υποχρεωμένος να κάνει ό,τι ε, επιβάλλεται από την Τουρκία. Ε, υπήρχαν ε, σκανδαλώδεις δηλώσεις ε, από μέλη του, ε, και ε, καθηγητές του σχολείου που δημιούργησαν πολύ μεγάλο σκάνδαλο ε, ε, στα, στα κατεχόμενα. Ε, η διοίκηση του, 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 σχολείου, η οποία ουσιαστικά λειτουργεί σε, ένα, σε μια ξένη για, για αυτούς χώρα, ε, αυτό δημιουργεί πολύ μεγάλη αντίδραση. Ε, υπάρχουν στο εσωτερικό τους και καθηγητές, οι λεγόμενοι χοντζάδες, και αυτοί διοικούν μαζί το, το σχολείο. Σε μια εκδήλωση, λοιπόν, ε, συνάντηση καθηγητών, ε, υπήρχαν δύο καθηγητές, δύο χοντζάδε, και αυτοί αποκαλύφθηκαν από κάποια SMS, από κάποια μηνύματα που έστελαν, ε, Που έλεγαν ότι δεν αποδέχονται ε, τον, οι, οι τουρκοκύπριοι καθηγητέ αυτό, τον αρπληρωτή το διευθυντή, ο οποίο διορίστηκε με εντολή τη τουρκική πρεσβεία, τη λεγόμενη τουρκική πρεσβεία. Και αυτό προκάλεσε μια πολύ μεγάλη αντίδραση στο εσωτερικό του σχολείου. Ε, έγινε ε, πολύ μεγάλη αντίδραση και ε, τα μηνύματα ε, τα οποία εμφανίστηκαν σε ένα chat στο, στο WhatsApp ε, ε, λένε συγκεκριμένα «Σε συνάντηση των καθηγητών που πραγματοποιήθηκε μέσα στο σχολείο» Οι συνδικαλιστικοί ηγέτε του σχολείου εξέφρασαν την άποψη ότι δεν αποδέχονται τον αναπληρωτή διευθυντή μα που διορίστηκε από την εντολή τη πρεσβεία μα. Και σε ένα δεύτερο μήνυμα, βλέπουμε από το περιεχόμενό του τι είδου μυαλά κουβαλάνε. Λένε ένα δεύτερο: Με τη βοήθεια του Θεού, η Τουρκία, η οποία εκαθάρισε το Καραμπάχ από τα αρμενικά σκυλιά, τη Συρία από του τρομοκράτε, τη Λιβύη από τον εκφυλισμένο Χαφτάρ, θα κάνει ό,τι είναι απαραίτητο. Με άλλα λόγια λέει ότι αν χρειαστεί θα σας σκοτώσουμε όπως σκοτώσαμε τους τρομοκράτες. Και για να καταλήξουμε και σε κάποιο α, συμπέρασμα, έχουμε ε, σκοτεινές δυνάμεις οι οποίες ε, επιδρούν στην τουρκοκυπριακή κοινότητα. Ε, Έχουμε α, περιπτώσεις ε, ξεπλήμματος ε, βρώμικου χρήματος, έχουμε υποκρί... υποστήριξη της τρομοκρατίας, ε, έχουμε τη ε, ε, δημιουργία, την εκπαίδευση ουσιαστικά μαχητών και επίσης την ε, ανάμειξη σε πολύ πιο βρώμικες υποθέσεις. Ε, και αυτό ε, γίνεται σε μια χώρα η οποία προσπαθεί να ζήσει σε ένα κοσμικό καθεστώς μια ανάμειξη σε αυτό το σε αυτή τη κοινότητα ε, και αυτό γίνεται ε, προκειμένου να ε, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία να HM είσαι για την παρουσίαση της. Και συνεχίζουμε με τον κύριο Ευάγγελο Αρετέων, δημοσιογράφων, ο οποίο θα μα μιλήσει για την αντίληψη του τουρκικού πολιτικού Ισλάμ και του κόμματο δικαιοσύνη και ανάπτυξη για την Κύπρο. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών για την πρόσκληση. Και θα ήθελα να πω ότι είναι χαρά μου και τιμή μου να είμαι στο ίδιο πάνελ με φίλους όπως ο Νίκος και σε μια συνάντηση που συμμετέχουν ακαδημαϊκοί και δημοσιογράφοι για τις δύο πλευρές της της Κύπρου. Όπως είπε η Κωνσταντία, θα κάνω μια όσο πιο γίνεται εύκολη ανασκόπηση το πώς η συντηρητική σκέψη και η Ισλαμική σκέψη της Τουρκίας έβλεπε και βλέπει την, την Κύπρο. Ε, η Κύπρος και το Κυπριακό βρέθηκαν από νωρί στο επίκεντρο της συντηρητικής και Ισλαμικής διανόησης στην Τουρκία, καθώς και της τουρκικής μουσουλμανικής κοινότητας στην Κύπρο. Ε, όπως θα δούμε και στη συνέχεια, σημαντικά ονόματα της συντηρητικής, εθνικιστικής, παντουρκικής και Ισλαμιστικής διανόησης, όπως ο και ο Νετζεπ Φαζίλ Σάκιουρεκ ανέπτυξαν μια ολόκληρη ιδεολογία γύρω από την τουρκικότητα για τον πρώτο και την ισλαμικότητα για τον δεύτερο της Κύπρου. Την ίδια περίοδο, δηλαδή τις δεκαετίες 50 και 60 θα αναπτυχθεί από αυτές τις, από αυτές τις ιδεολογίες και αυτή η, η ιδέα της παγκόσμιας τάξης το Νιζά ε, όπου ήδη φαίνεται ο ο, ο ρόλος της ε, Τουρκίας ως ε, χώρα που θα πρέπει να ηγηθεί του ε, μουσουλμανικού κόσμου και της ε, παγκόσμιας μουσουλμανικής τάξης, κάτι που, ε, όπως είπε και ο Νίκος, ε, θα φτάσει μέχρι και το Κυπριακό, καθώς θα είναι μια βασική μήτρα ε, της σκέψης και για την Κύπρο. Ε, στη συνέχεια, ε, σμιλεύοντας ένα ευρυδικό αμάλγαμα ανάμεσα στο συντηρητικό εθνικισμό και τον Ισλαμισμό. Ο Νετσμετίν Ερμπακάν θα δημιουργήσει την οδολογία της εθνικής άποψης, το Μιλίγκιο Ρίους, για το οποίο η Κύπρος έχει εκεί μια καταλυτική σημασία, τα πράγματα τα, οποία είπε ο Νίκος. πέραν όμως από όλες τις ειδολογικές κατασκευές και αντιλήψεις του τουρκικού πολιτικού Ισλάμ, η Κύπρος και το Κυπριακό, τόσο για τον Ερμπακάν όσο και για τον Ταΐ Περντογάν, είχαν και εξακολουθούν να έχουν και έναν σαφώς συγκυριακό και πολιτικό χαρακτήρα. Ε, συνεπώς, ε, η στάση του σύγχρονου πολιτικού Ισλάμ, εφόσον θεωρήσουμε ότι το κόμμα της δικαιοσύνης και της ανάπτυξης και ο Ερντογάν είναι σήμερα οι βασικοί εκφραστές, παύλα συνεχιστές του πολιτικού Ισλάμ στην Τουρκία, δεν επηρεάζεται μόνο από την ιδεολογία του περί αλλά πάρα πολύ και από τις συγκυριακές προσταγές που εξαρτώνται Τόσο από τι εσωτερικέ πολιτικέ δυναμικέ στην Τουρκία, όσο και από τι διεθνεί δημόσει που καθοδηγούν την τουρκική εξωτερική πολιτική. Έτσι, η άποψη που υπερίσχυσε στην Κύπρο, καθώ και στην Ελλάδα λίγο πριν και μετά το σχέδιο Ανάν και τα δημοσιοφίσματα του 2004, σύμφωνα με την οποία μόνο ο Ερντοάν μπορεί να λύσει το Κυπριακό, χρήζει μεγάλη προσοχή, ενδεχομένω και επανεξέταση, καθώ είναι πολύ μακριά από ένα δογματικό ιδεολογικό υπόστρωμα αλλά εξαρτήθηκε πάντα και εξακολουθεί να εξαρτάται και από εσωτερικούς συσχετισμούς δυνάμεων. Ε, αν πάμε στην περίοδο ε, πριν τον Ερμπακάν και τον Μιλικιορίσου, ε, μπορούμε να δούμε ότι η Κύπρος βρέθηκε πολύ γρήγορα στο επίκεντρο των ιδεολογικών ζημόσεων του τέλους της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και της αρχής της Τουρκικής Δημοκρατίας, ήδη από το 1878, όταν ο Αμπτουρχάμι το δεύτερος παρέδωσε τη δίκη της Βρετανούς, και κυρίως μετά το 1914 όταν η Κύπρος προσαρτήθηκε στη Βρετανική Αυτοκρατορία. Τα πρώτα σκυρτήματα των Τουρκοκυπρίων τη συγκεκριμένη περίοδο και μέχρι τη δεκαετία του 1950 είχαν έναν χαρακτήρα σαφώ εθνικό, καθώ οι τουρκοκυπριακέ ελίτ φαίνεται να σπάστηκαν πολύ γρήγορα τι ιδέε των Νεότουρκων και στη συνέχεια του Ατατούρκ. Ήδη από τα τέλη του 19ου αιώνα, το πρωταρχικό μέλημα των Κύπριων Νεότουρκων ήταν σε ύπαρξη, επιμονή, αντίσταση, ιδέα τη ελευθερία και τουρκικότητα. Όταν η Βρετανική διοίκηση εγκαθιδρύθηκε στο νησί, εκτό από την Απειοκρατία, προσπάθησε επίση να αντικαταστήσει και την τουρκική ταυτότητα με μουσουλμανική, και έτσι εφάρμοσε περιορισμού στα εθνικά σύμβολα. Μετά τη δεκαετία του 1950, στο Κυπριακό, η εθνικιστική και συντηρητικοί κύκλοι στην Τουρκία και στο νησί τάχθηκαν στο πλευρό των Τουρκοκυπρίων μέσω των εφημερίδων και των το περιοδικών του, καθώ και μέσω των ενεργειών του και υποστήριξαν τι πολιτικέ των κυβερνήσεων που νοιάζονταν για την Κύπρο. Από αυτή την άποψη, η Κύπρο έγινε εθνικό θέμα για όλα τα τμήματα τη τουρκική διανόηση, συμπεριλαμβανομένου και του πρώιμου πολιτικού Ισλάμ στην Τουρκία, το οποίο διαμόρφωσε πρώτο μια καθαρά ισλαμιστική άποψη για την Κύπρο και το Κυπριακό. Η εφημερίδα Μπουγιούγκ Ντοού, Μεγάλη Ανατολή, η οποία εκδόθηκε από τον Νετζίπ Φαζίλ Κισάκιουρεκ, παρακολούθησε στενά το Κυπριακό ζήτημα από το 1954 και μετά και παρήχε πληροφορίε για την ιστορία τη Κύπρου. Ε, όπου η Κύπρος χαρακτηρίστηκε ήδη ως εθνική υπόθεση και θεωρήθηκε ως κύριο ζήτημα της Τουρκίας. Ε, να θυμίσουμε εδώ ότι ο ε, Νετζίπ Φαζίλ Κισάκιουρέκ ήταν ένας ε, μεγάλος ε, διανοούμενος και ποιητής, ε, για τον οποίο ο ε, Τάι Περντοάν έχει επανειλημμένως εκφράσει δημόσια το θαυμασμό του. Ε, ε, ήδη τον Ιούνιο του 1958, ο Κισάκουρεκ και ο δικηγόρος Πραγματοποίησαν ομιλία στη φοιτητική Λέσχη Εμμίνωνου. Στην ομιλία αυτή, αναφέρθηκε ότι η Τουρκία είχε δικαιώματα επί της Κύπρου, η οποία είχε παραχωρηθεί άνεφόνο στη Βρετανία στη διάσκεψη τη Λοζάνη. Η υπόθεση τη προστασία των δικαιωμάτων των Τουρκοκυπρίων είχε δημιουργήσει κύμα ενθουσιασμού, όπω έγραφε η Μπουγιούγκ στη χώρα. Στην ομιλία αυτή, η υπόθεση τη Κύπρου παρουσιάστηκε ω απόδειξη τη αντίσταση και τη κινητοποίηση του τουρκικού έθνου, το οποίο από τη και μετά. Ήθελαν, οι Δυτικοί δηλαδή, να εξοντωθεί και να συμπιεστεί στην Ανατολία. Αλλά και στην επόμενη δεκαετία, μετά την ανακήρυξη τη Κυπριακή Δημοκρατία, ο Κισάκιουρεκ δήλωσε ότι όλο ο κόσμο σιωπούσε μπροστά στι επιθέσει εναντίον των Τούρκων στην Κύπρο και έγραψε και ένα ποίημα με τίτλο Το νησί που σκότωσαν με βασανιστήρια ο μάρτυρα μα, το οποίο δημοσιεύτηκε στην Μπιούγκ το 1964. Ο Κισάκιουρεκ εξέφρασε τα συναισθήματά του στου ακόλουθου τείχου, χρησιμοποιώντα σαφώ ισλαμιστικού όρου το πείμα είναι το εξή. Α την αφήσουμε να κλάψει, α αφήσουμε τη σημαία να κλάψει, είναι νεκρή. Α κλάψει η φοράδα που γέννησε, α κλάψει το άλογο του προφήτη Μπουράκ, α κλάψει το δόρι του σπαθιού. Ο λαό είναι κοντά, α κλάψει το Ιράκ, α κλάψει η γη, α κλάψει η γη. Α φωνάξει η σημαία. Λίγα χρόνια αργότερα ο ίδιο ο Κισακιουρέκ ρωτήθηκε ε, ποια νου είναι η Κύπρο και απάντησε ε, ότι η Κύπρο ανήκει στο Ισλάμ και στου Μουσουλμάνου. Αν ο Μακάριο δεχθεί το Ισλάμ, η Κύπρο είναι δική του. Ε, στη συνέχεια έχουμε την ε, εθνική άποψη του, ε, του Ερμπακάν ε, Δεν θα μπω στις λεπτομέρειες που ανέλυσε ο Νίκος ε, Ωστόσο θα ήθελα να ε, σημειώσω ότι πέραν του ε, ιδεολογικού ε, πλέγματος που υπήρχε και το οποίο ανέλυσε ο Νίκος υπήρχε και όπως ανέφερα και πριν το, η πολιτική συγκυρία ε, ο, 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 ο Ερμπακάν λειτουργήσε αναφυσβήτητα ε, μέσα στην ισλαμιστική του μήτρα, αλλά είχε και ένα άλλο πρόβλημα. Καθώς είχε πάντα μια ιδιαίτερη πολύπλοκη σχέση με τις στρατιωτικές ηγεσίε, το 1974, συμμετέχοντας στο κυβερνητικό συνασπισμό, ε, θέλησε ε, να γίνει αριστός στους στρατηγούς και να δείξει ότι ο ίδιος και το κόμμα του έχουν τη δυνατότητα να συνεργάζονται με το στρατό Κάτι που για το κόμμα του Ερμπακάν και για τον ίδιο ήταν τεράστια σημασία, ίσω και καταλητική, διότι όπω προαναφέρθηκε όπως είπε και ο Γιάννη ήταν το, ο πρώτο Ισλαμιστή ηγέτη που είχε πρόσβαση στην εξουσία και συγκυβερνούσε ουσιαστικά με τον Ετζεβίτ. Άρα η σχέση του με το στράτευμα ήταν καταλητική σημασία και γι' αυτό ο Ερμπακάν εξέφρασε αμέσως και τάχθηκε αμέσως υπέρ της, της εισβολής. Ο Ερμπακάν έφτασε μάλιστα στο σημείο να υποβιβάζει δημόσια τον Ετζεβίτ, ε, ισχυριζόμενος ότι ο ίδιος ήταν που προστοστάτησε στην απόφαση για την εισβολή, κάτι που αρχικά ικανοποίησε τι στρατιωτικέ ηγεσίε. Μόλι ο Ερμπακάν όμω κατάλαβε την αξία τη εισβολή στην Κύπρο, στο εσωτερικό ακροατήριο και στην τουρκική κοινή γνώμη, υιοθέτησε για τον εαυτό του τον τίτλο του κατακτητή τη Κύπρου, Κύπρη Φατυχή, ενώ διαμόρφωσε και το ιδεολόγημα. Ότι η Τουρκία είχε αναφέρεται το, το δικαίωμα κατάκτηση ολόκληρη τη νήσου, χρησιμοποιώντα πάλι καθαρά Ισλαμιστικού όρου, το φετίχακι, το δικαίωμα τη κατάκτηση. Ε. Ε, την περίοδο των συζητήσεων όμω στη Γενέβη, ο Ερμπακάν έκανε ομιλίε και δηλώσει στην Τουρκία, οι οποίε αμάβρωναν την εικόνα τη ειρηνευτική επιχείρηση, όπω έλεγε η Τουρκία στον διεθνή παράγοντα, φτάνοντα μάλιστα στο σημείο να ενοχλήσει τόσο τον Ετζεβί, τόσο και του στρατηγού που αναγκάστηκαν να τον προειδοποιήσουν να απέχει από δηλώσεις... που θα δυσκόλευαν τη θέση και τα επιχειρήματα της Τουρκίας στη διεθνή σκηνή. Άρα βλέπουμε ήδη ότι ε, πέραν της ισλαμιστικής θεώρησης... υπήρχε ήδη ε, και, μια άλλη, ε, και ένας άλλος τρόπος λειτουργίας του Κυπριακού... μέσα στο πολιτικό Ισλάμ, καθαρά πια συγκυριακός. Ε, τώρα, μετά τις εκλογές του, ε, του 2002 και τη νίκη του ΑΚΠ καταγράφεται μια σημαντική αλλαγή ή μάλλον μια αναπροσαρμογή της ταση της Τουρκίας απέναντι στο Κυπριακό. Ε, η κατάκτηση της απόλυτη πλειοψηφία στην Ευθοσυνέλευση επέτρεψε πολιτικά την, το ΑΚΕΠΕ να αναλάβει κάποιες ε, πρωτοβουλίες. Ε, ωστόσο, ε, το ιδεολογικό υπόβαθρο του ΑΚΕΠΕ για το Κυπριακό δεν είχε αλλάξει, καθώς το κόμμα και οι ιδεολόγοι του εξακολουθούσαν να αντιλαμβάνονται το ζήτημα με καθαρά ισλαμιστικού όρου. Ε, Πάντω, μαζί με αυτού του όρου είχε πλέον προσθεθεί ε, και όροι ευρύτερη γεωπολιτική. Κάτι που εξέφρασε σαφώ ο Αχμέντα Βούτογλου στο βιβλίο του για το στρατηγικό βάθο τη τουρκική εξωτερική πολιτική το 2001. Λέει στο βιβλίο του, γράφει: Το κυπριακό ζήτημα δεν είναι ούτε ένα συνηθισμένο εθνοτικό ζήτημα Τουρκία-Ελλάδα, ούτε μια απλή παρατεταμένη ένταση Τουρκία-Ελλάδα η σημασία της γεωγραφικής θέσης του νησιού από γεωστρατηγική άποψη, αυτός ο άξονας από μόνος του είναι ζωτική σημασία, ανεξάρτητα από το ανθρώπινο στοιχείο που υπάρχει εκεί. Ακόμα και αν δεν υπήρχε ούτε ένας μουσουλμάνος Τούρκος εκεί, η Τουρκία θα έπρεπε να έχει διατηρήσει ένα κυπριακό ζήτημα. Καμία χώρα δεν μπορεί να μείνει αδιάφορη σε ένα τέτοιο νησί που βρίσκεται στην καρδιά του ζωτικού της χώρου. Άρα βλέπουμε ήδη ότι μαζί με το ε, ε, ισλαμιστικό ιδεολόγημα μπαίνει σιγά σιγά και αυτή η γεωστρατηγική και η γεωπολιτική σημασία της Κύπρου για τους Ισλαμιστές ιδεολόγους, οι οποίοι θα καταλήξουν σιγά σιγά, σιγά σε αυτή την παγκόσμια τάξη, στον Ιζάμι Αλέμ, στο οποίο θα αναφερθούμε λίγο αργότερα. Ε, αλλά για άλλη μια φορά στην ιστορία του, το τουρκικό πολιτικό Ισλάμ, ε, όπως αυτό διαμορφώθηκε από τους ιδρυτές του ΑΚΕΠΕ, αποσχιζόμενο από το παραδοσιακό Ισλάμ του Ερμπακάν, θα χρησιμοποιήσει το Κυπριακό για τη δική του πολιτική επιβίωση. Μέσα στο πλαίσιο της ευρωπαιοποίησης τότε της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής ε, αλλά και της εσωτερικής πολιτικής μετά τη σύνοδο του Ελσίνκη το 1999 και την προπτική ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση το Κυπριακό θα μεταμορφωθεί σε αιχμή του δόρατος της νέας κυβέρνησης του ΑΚΕΠΕ με απότερο στόχο την νομιμοποίησή του τόσο απέναντι στο στράτευμα και στους εθνικιστές της Άγκυρας και τη κατεχόμενη Λευκοσία, όσο και απέναντι στην τουρκική κοινή γνώμη. Αυτή η αλλαγή όσον αφορά την Κύπρο θεωρήθηκε από τη νέα μουσουλμανική ελίτ ω ζωτική σημασία για την ολοκλήρωση τη διαδικασία ένταξη τη Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, επιτρέποντα ταυτόχρονα στη νέα τουρκική κυβέρνηση να αναβαθμίσει τα φιλοευρωπαϊκά τη διαπιστευτήρια. Με τον τρόπο αυτό, σε συνδυασμό με την μεταρρυθμιστική ατζέντα που εφάρμοσε τότε, το ΑΚΠ εδραίωσε και νομιμοποίησε τη θέση του στην εγχώρια πολιτική σκηνή. Η κίνηση αυτή αποδυνάμωσε σημαντικά τη θέση του κυμαλικού στρατιωτικού γραφειοτικού κατεστημένου, που θεωρούσε τον αυτό του ω τον μοναδικό εγγύητη τη δυτικότροπη δημοκρατία και θεματοφύλακα τη δυτική νεωτερικότητα, επιτρέποντα έτσι στο ΑΚΕΠΕ να αποκτήσει τη λαϊκή υποστήριξη που απαιτείται για να αφισβητήσει άλλε μέχρι τότε επίσημε πολιτικέ του κατεστημένου. Σε αυτό το πλαίσιο και λίγο πριν εκλεγεί πρωθυπουργό το 2003 ο Ερδογάν, δήλωσε με τόλμη τότε ότι η Κύπρος δεν είναι υπόθεση του Ντεγκτάς. Θα κάνουμε ό,τι απαιτείται να κάνουμε σε αυτό το θέμα. Δεν υποστηρίζω τη συνέχιση της πολιτικής που διατηρείται στην Κύπρο εδώ και 30-40 χρόνια. Κάνοντας τη στροφή αυτή, ο Ερντογάν και το ΑΚΕΠ έκαναν μια μεγάλη υπέρβαση στο Κυπριακό, η οποία ωστόσο ήταν άρρηκτα συνδεδεμένη με τη συγκεκριμένη γεωπολιτική συγκυρία τη περίοδου ανάμεσα στο 2002 και το 2007, όταν η μεν Ευρωπαϊκή Ένωση είχε φτάσει στο ζενή τη διεθνού έγκληση μετά την πτώση των κομμουνιστικών καθεστώτων και εν ώψη τη μεγαλύτερη στην ιστορία τη διεύρυνση, οι δε εσωτερική συσχετισμοί δυνάμεων στην Τουρκία απαιτούσαν από το ΑΚΠ να βρει μια ασπίδα νομιμοποίηση αλλά και ένα εργαλείο εξασθένιση του βάρου του στρατού στην πολιτική ζωή τη χώρα. Δηλαδή το εργαλείο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμω, μετά την πρώτη μεγάλη απογοήτευση που προκάλεσε στην Άγκυρα η ένταξη τη Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ η ελληνοκυπριακή κοινότητα είχε αρνηθεί το σχέδιο Ανάν, αλλά και καθώ σημαντικέ χώρε μέλη τη Ένωση άρχισαν πια να δίνουν σαφή μηνύματα προ την Τουρκία ότι η ευρωπαϊκή τη προοπτική ήταν ουσιαστικά ανύπαρκτη, η στάση του ΑΚΕΠ απέναντι στο Κυπριακό άρχισε να αλλάζει. Το 2007, στο πρόγραμμα του ΑΚΕΠ, γίνεται για πρώτη φορά απευθεία αναφορά στην Ανατολική Μεσόγειο, σηματοδοτώντα έτσι μια ακόμα αλλαγή στην τουρκική προσέγγιση τη Κύπρου, με βασικό πλέον χαρακτηριστικό τη γεωπολιτική και λίγο αργότερα και την ενεργειακή ασφάλεια τη Τουρκία με την Κύπρο να μεταμορφώνεται σε ακρογωνία ολίθο της ιδεολογία της νέας Τουρκίας του Ερντοάν ως γεωπολιτικός παράγοντα και ως ε, αποτέλεσμα αυτής της ε, μακράς ζήμωσης ε, που αφορά την ιδέα των Ισλαμιστών για την παγκόσμια τάξη και το ρόλο στη, της Τουρκίας στην τάξη αυτή. Η νέα Τουρκία θα λάβει ένα καθαρά νεοοθωμανικό χαρακτήρα με τον τότε Υπουργό Εξωτερικών Αχμέτα Βούτογλου να δηλώνει το 2012 ότι την περίοδο 2011-2023 θα συναντηθούμε ξανά με τους αδελφούς μας στα εδάφη που χάσαμε μεταξύ του 1911 και του 1923. Η νέα αυτή στροφή του ΑΚΕΠ θα φέρει το κόμμα πιο κοντά στις ιδέες του Ρεκ, αλλά και στην μυθολογία που οι ιδεολόγοι του κινήματος θα δημιουργήσουν γύρω από τον Αμπτούλ Χαμίτ το δεύτερο, δύο πρόσωπα για τα οποία Ερντογάν θα εκφράσει συχνά δημόσιο θαυμασμό, ενώ η ισλαμιστική ε, η ιστοριογραφία, μέχρι και τώρα και δημοσιογραφία, ε, φροντίζει πάντα να ξεχνά ότι ήταν ο ίδιος ο Αμπτουλχαμίτ ο δεύτερος που έδωσε ουσιαστικά την, την Κύπρο στους Βρετανούς. Ε, παράλληλα, την ίδια περίοδο ε, θα αρχίσει μια πολιτική απόπειρα ισλαμοποίηση της, κουκής, ε, της τουρκοκυπριακής κοινότητα. Ε, πράγματα που ε, ανέλησε πάρα πολύ καλά η ΑΕΣΜΝΟΥ. Δεν έχω να πω κάτι άλλο γι' αυτό. Ε, 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 οπότε βλέπουμε ότι ε, μέχρι, το, ε, τη, μέχρι, μέχρι σήμερα το ΑΚΕΠ έκλεισε τον κύκλο της ισλαμικής προσέγγισης της Κύπρου, ε, ξεκινώντας από μια πιο φιλελεύθερη και ευέλικτη στάση απέναντι στο σχέδιο ΑΝΑΝ τότε, ε, φτάνοντας σήμερα σε αυτή την, τη θέση του περί ε, δύο κρατών, ε, το οποίο απομακρύνεται από, την, ε, από το πλαίσιο των Εθνών. ΕΕ. Και βέβαια έχουμε και μία νέα ε, ισλαμιστική επίσης προσέγγιση για την Κύπρο ε, που αφορά τη γεωπολιτική και την ενεργειακή ασφάλεια της Άγκυρας στο ζωτικό της χώρο. Ε, είναι μία φράση που έχει χρησιμοποιήσει ο, ο ίδιος ο Αχμέτ ε, Νταβούτογλου ε, και έρχεται να συναντήσει πάλι αυτή την ε, παλαιότερη ε, ισλαμική άποψη περί της παγκόσμιας τάξης ε, μέσα στην οποία η Τουρκία θα πρέπει να έχει ηγετικό ρόλο ως εκπρόσωπος και ηγέτης των μουσουλμανικών χωρών και γενικότερα του Ισλάμ. Ε, έτσι βλέπουμε ότι διαχρονικά το πολιτικό Ισλάμ στην Τουρκία προσέδωσε με μια σαφώς ισλαμιστική οπτική στην αντίληψη της Κύπρου και του Κυπριακού, ήδη από τη δεκαετία του 50. Ε, ωστόσο, στην πράξη, το πολιτικό Ισλάμ χρησιμοποίησε διαχρονικά το ζήτημα της Κύπρου για τα δικά του ωφέλη, Τόσο στη διαλκυστίνδα του με το στρατιωτικό και κυμαλικό κατεστημένο, όσο και μέσα στο πλαίσιο του πολιτισμικού πολέμου με σκοπό την νομιμοποίησή του στο εσωτερικό αλλά και απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε ότι έχουν γραφτεί πάρα πολλά <coughs> για το πώ το πολιτικό Ισλάμ στην Τουρκία θα μπορούσε ενδεχομένω να μοιάζει με του προτεστάντε τη Δύση. Κυρίω αυτέ οι οπτικέ είχαν να κάνουν με το πώ οι Τούρκοι Ισλαμιστέ διαχειρίστηκαν την νεωτερικότητα και από την μεριά της οικονομίας, αλλά ευρύτερα από την μεριά του τρόπου ζωής. Και σε αυτό το πλαίσιο βλέπουμε ότι τελικά το πολιτικό Ισλάμ στην Τουρκία, ως προτεστάντες, αν το πούμε έτσι, είναι βασικά και βαθιά πραγματιστές και μπορούν πολύ εύκολα να εκμεταλλεύονται διάφορες συνθήκες. Και αυτό έκαναν και με το Κυπριακό διαχρονικά και ο Ερμπακάν, αλλά κυρίως ο Ερντογάν έτσι οι συγκυριακοί αυτοί τακτικισμοί του τουρκικού πολιτικού Ισλάμ εξαρτήθηκαν πολύ και από τις δυναμικές στο εσωτερικό της χώρας και τις σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έτσι έχουμε από το 2014 και τη σύγκρουση του ΑΚΠ με το κίνημα Γκιουλέν και κυρίως μετά το 2016 έχουμε πλέον και μια επίσημη συμμαχία ανάμεσα στο ΑΚΠ και στους εθνικιστές του Ντεβλέν Μπαξελή όπου βλέπουμε ουσιαστικά ότι οι ιδεολογίες ε, του Νιτχά σκληρός εθνικισμός, παντουρκισμός, παντουρανισμός, ήρθαν να, να κουμπώσουν ουσιαστικά με την ε, ισλαμιστική θεώρηση της ε, παγκόσμιας τάξης. Και εδώ τίθονται δύο ίσως, βασικά ερωτήματα και με αυτά θα ολοκληρώσω. Το ένα είναι ε, ε, αν ε, στη σημερινή Συγκυρία στην Τουρκία όπου υπάρχουν πάρα πολλέ ε, καινούριε πολιτικέ δημόσει στο εσωτερικό, με μια προσπάθεια του Ερντογάν να απεμπλακεί από τους εθνικιστέ και ενδεχομένω να βρει άλλε συμμαχίε εν ώψη τη ε, συνταγματική μεταρρύθμιση που θέλει να κάνει. Αν αυτό ε, θα επηρεάσει τη στάση του στο Κυπριακό ή όχι, είναι ένα ερώτημα για το οποίο δεν έχω απάντηση, απλά το, το θέτω. Και το δεύτερο ερώτημα είναι ε, πώ ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι σχέσεις της με την Τουρκία θα, θα διαμορφώσουν ε, την, την, στάση της Άγκυρας στον Κυπριακό. Προς το παρόν η σύνδεση αυτή που έγινε την τελευταία περίοδο ε, που έκανε η Ευρωπαϊκή Ένωση ανάμεσα στο Κυπριακό ε, και στην πρόοδο της, Τουρκία στι Τουρκίας στις σχέσεις μάλλον λειτουργεί ανάποδα. Η Τουρκία δεν φαίνεται καθόλου έτοιμη να κάνει καμία παραχώρηση. Ε, άρα τύφθηκε εκεί ένα ερώτημα ε, πέραν του εσωτερικού της χώρας, στο εξωτερικό πώς η εξωτερική της πολιτική θα διαμορφώσει ενδεχομένως ή όχι μια καινούρια στάση της Άγκυρας στο Κυπριακό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο αρετεο ε, θα ανοίξουμε τώρα σε μια δεκάλεπτη συζήτηση, να έχετε κάποιες ερωτήσεις στου ε, στους ομιλητές μας, στους συζητητές μας. Πώς θα παρακαλούσαμε πάρα πολύ ερωτήσεις να γίνονται στο μικρόφωνο, έτσι ώστε να μπορούν οι, διερμηνείς μας να προβαίνουν στη... Ναι. Κύριος α... Μενέλος. Νομίζω να είναι ανοιχτό. Λέβη. Ναι. Oh, hello. Ε, απλώς μια διευκρίνηση. Πώ ε, πώς διαφέρει η αντίληψη ε, του, ε, του Ισλαμισμού στην Τουρκία για την Κύπρο, ότι της, ε, η Κύπρος ανήκει στην Τουρκία, με αυτήν την αντίληψη του χεμαλικού, κοσμικού και στρατιωτικού βαθύ κράτου. Αν υπάρχει οποιαδήποτε διαφορά. μια διευκρίνηση, πας τούτο. αν καταλαβαίνετε την ερώτηση. Σε όλους. ναι, ναι. Απαντάτε Να απευθείας, νομίζω. Υπάρχουν κάποιε διαφοροποίησει οι οποίε ορισμένε φορέ κινούνται σε πάρα πολλέ λεπτέ γραμμέ, γκρίζα παιδεία. Θα πω μόνο κάποιε περιορισμένε, διότι είναι τεράστιο και πάρα πολύ χρήσιμο ζήτημα. Το πρώτο είναι το ότι κάποιες, όταν λέμε για την κεμαλική ιδεολογία, αν είναι πασίπερτο για το κεμαλισμό στην Τουρκία, πρέπει να έχουμε υπόψη μα ότι δεν μιλούμε για έναν ενιαίο ιδεολογικό σύνολο. Ε, Όπω και για τον Ισλαμισμό, υπάρχουν εντό του πάρα πολλέ διαφοροποιήσει. Συζητώντα για εκείνον το οποίο επικράτησε ιστορικά ω φαινόμενο στην Τουρκία, ο Κεμαλισμό, υπάρχει η άποψη βεβαίω ότι η Κύπρο είναι η τουρκική. Άρα η Τουρκία πρέπει οπωσδήποτε να βρίσκεται με κάποιον τρόπο στην Κύπρο. Υπάρχει όμω και η άποψη ε, που επίση θα μπορούσε να είναι. Να την κατατάξουμε στην κατηγορία αντοκεμαλιστών, που λέει ότι υπάρχουν δύο λαοί στην Κύπρο, ο ένα εκ των οποίων είναι ο τουρκοκυπριακό λαό στην Κύπρο, ο οποίο έχει πλήρε δικαίωμα αυτοδιάθεση, άρα κρατική οικοδόμηση. Άρα στην Κύπρο θα πρέπει να υπάρχουν δύο κράτη. Ποια είναι η έντονη διαφορά κάποτε που άλλα ιδεολογικά πλέγματα στην Τουρκία είναι το ζήτημα τη μετατροπή τη Κύπρου. Τη μετατροπή τη βόρεια περιοχή τη Κύπρου σε νομών τη Τουρκία ουσιαστικά, την πλήρη εσωμάτωση πολιτικά, πολιτισμικά, οικονομικά, ή με την άποψη, η διαφορετική άποψη είναι ότι θα πρέπει να ανεξαρτητοποιηθεί ω οντότητα, ω δεύτερη κρατική οντότητα στην Κύπρο. Άρα, εφόσον θα είναι δεύτερη κρατική οντότητα στην Κύπρο, υποτίθεται ότι έκανε την προέκταση ότι θα είναι και ανεξάρτητη από την Τουρκία. Του ε, ε, τον είναι πολλά υποθετικό, πολλά, ε, πολλά αφαιρετικό και πολλά ε, ενισχύ στην πραγματικότητα. Όμω ω ιδεολογική θέση υπάρχει ούτε διαφοροποίηση σε μέρη που εκφράζονται ε, είτε μέσα από κόμματα που μπορεί να τα ονομάσουμε. Ακόμα και, το, ακόμα και τώρα το ρεπουμπλικανικό Λαϊκό κόμμα στην Τουρκία σήμερα, παρόλο που αντιλαμβάνομαι πάρα πολύ καλά ότι στον ελληνόφωνο τύπο παρουσιάζεται περισσότερο ω ως... οι κεμαλιστέ τη Τουρκία, είναι ένα ακριβή του την περιγραφή. Διότι από το 1960-1970 και μετά, το κόμμα άλλαξε δραματικά σε σχέση με κάποιε ψυχέ του κεμαλισμού. σω να μην αφορά το ίδιο το Κυπριακό. Υπάρχει για παράδειγμα εντό του μια εσωτερική αλλαγή, η οποία μπορεί να μα οδηγήσει και στο συμπέρασμα ότι ιδιαίτερα μετά το αποτέλεσμα των πρόσφατων δημοτικών εκλογών, κάποια ζητήματα ίσω να αλλάξουν περισσότερο σε εκείνον το κόμμα. Όμω μεταξύ ε, πτυχών τυχών δρόντων εκφραστών του Ισλαμισμού και του Κεμαλισμού στην Τουρκία, ε, βλέποντα την Κύπρο, υπάρχει. Η διαφοροποίηση του πώ κάποτε υπάρχει διαφοροποίηση του πώ αντιλαμβάνονται την τουρκογύπρια γενικότητα. ένα ακραίο μέρο μπορεί να θεωρεί ότι η τουρκογύπρη είναι η συνέχεια του τουρκικού κοσμικού έθνου στην Κύπρο. Από την άλλη, υπάρχει, άρα, το genome που είπε ο δεν προηγουμένω να να γίνεται προσπάθεια εκτουρκισμού τη τουρκοκυπριακή κοινότητα και από την άλλη την περίπτωση να υπάρχει πόλωση με τον εξισλαμισμό τη τουρκοκυπριακή κοινότητα. Άρα και στι πιο περιπτώσει καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι για πάρα πολλά μεγάλα μέρη του πολιτικού συστήματο τη Τουρκία οι τουρκοκύπροι είτε είναι μη καλοί Τούρκοι, είτε μη σωστοί μουσουλμάνοι. Άρα υπάρχει και από τι πιο πλευρέ μια, ε, μια πίεση προ τούδε τι κατευθύνσει. Να προσθέσω κάτι, αν επιτρέπετε. Πρόσφατα έγινε η δήλωση του ΟΖΕΛ που μίλησε, που είχαμε βάλει στο δελτίο μα, μίλησε σχετικά τι, συνο, τι συζήτησε με τον Ερντογάν στη συνάντηση που έγινε. Και έκανε μια χαρακτηριστική δήλωση που λέει ότι κάποιοι έβαλαν να διαγωνιστεί το έθνο με το κράτο, μιλώντα ότι έχοντα την εξουσία οι, το Ισλαμ, Ισλαμιστέ, α πούμε, το πολιτικό Ισλάμ του, του ΑΚΕΠΕ, χρησιμοποίησε το κράτο για να περιορίσει το χρόνο πρόσβαση στο τέρετε το κρατικό κανάλι και τι διαφημίσει που παίξαν και για να προωθηθούν. Και λέει ότι όταν διαγωνίζεται το κράτο. Όταν, όταν το κράτο με το έθνο, πάντα θα κερδίσει το έθνο. Ήταν η δήλωση που έκανε. Ε, και στη συνέχεια είπε ότι πρέπει να υπάρχουν οι παραδόσει του κράτου και δεν είμαι ενάντια σε αυτέ με την έννοια και μίλησε συγκεκριμένα ότι η πρώτη, ε, η πρώτη, επίσκεψη που έκανε στο εξωτερικό ήταν στην Κύπρο, η επόμενη θα είναι στο Αζερβαϊτζάν και πρέπει αυτό να τηρείται και πάντα πρέπει να είναι η πρώτη επίσκεψη στην Κύπρο. Ε, δεν θεωρώ ότι απαραίτητα προσωπική μου άποψη έχει, αλλά η έννοια του παντουρκισμού που περιγράψε ο Βαγγέλης προηγουμένω, ε, ε, υπάρχουν τα στοιχεία στον κεμαλισμό και δεν ξέρω πλέον στο, στο χρυσόνα τη Τουρκία πόσο θα σπαστούν αυτό το όραμα και θα τραβήξουν, θα αντλήσουν περισσότερα στοιχεία για να δημιουργήσουν συνοχή στην Τουρκία και να μπορέσει να γίνει πλέον το κόμμα που θα κυβερνήσει ίσω τα επόμενα χρόνια. Είναι και αυτό ένα ερώτημα το οποίο θα πρέπει να προκύψει. Ρε, ναι. Ναι. Θα ήθελα απλά να προσθέσω κάτι σε αυτά που είπε ο Νίκο. Ε, μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν τρεις ε, γενικά απόψεις ε, για το Κυπριακό και για, για τους Τούρκους εκτός Τουρκίας. Η πρώτη είναι η, ο παντουρκισμός, ο παντουρανισμός, ε, ο οποίος βρίσκει ε, ρίζες ε, διαφορετικές και καθαρά εθνοτικές, φτάνοντας μέχρι και σε ρατσιστικές, στην περίπτωση του Νιχάλα Έχουμε την ισλαμιστική θεώρηση που όπως είπε και ο Νίκος έχει να κάνει πια με το θρήσκευμα και εκεί βρίσκει τις δικές της πηγές για την ισλαμικότητα της Κύπρου και έχουμε και την κεμαλική η οποία η παραδοσιακή κεμαλική γιατί όπως είπε και ο Νίκος δεν μπορούμε να μιλάμε πια για έναν κεμαλισμό αλλά η παραδοσιακή κεμαλική ήταν η άποψη ότι οι Κύπροι είναι ουσιαστικά οι μόνοι ε, Τούρκοι εκτός Τουρκίας για τους οποίους το τουρκικό κράτος ε, πρέπει και μπορεί να κάνει κάτι. Ε, και γι' αυτό και βλέπουμε ότι ε, ο, ο Ετζεβίτ ε, είχ, και αυτός δεν είχε κάποια δυσκολία ιδεολογική για αυτό το θέμα. Ε, και απλά για να ολοκληρώσω, είναι πολύ ενδιαφέρον να δούμε ότι ε, τόσο ο Νιχαλατσής Είχε γράψει ένα ποίημα που έλεγε από την Κύπρο στο Ιράκ, ένα παντου, παντουρανιστικό ποίημα το οποίο κάλυπτε όλες τις περιοχές που είχε Τούρκους και Τουρκουμένους και ένα αντίστοιχο ποίημα, μάλλον μια αντίστοιχη, ένα αντίστοιχο στίχο είχε πει και ο, ο Κισάκι Ρέξ στο, στο ποίημα που σας διάβασα. Άρα βλέπουμε ότι αυτές οι δύο απόψεις, ο, ο παντουρανισμός και ο Ισλαμισμός, ενώ πηγάζουν από διαφορετικές ε, ιδεολογίες και κοσμοθεωρίες, και ουσιαστικά έρχονται μαζί, αφήνοντας τον παραδοσιακό, πάλι, κεμαλισμό σε ένα πολύ πιο περιορισμένο ε, πλαίσιο. Ευχαριστώ. Λέ, ήταν η κυρία Βαλανίδου, προηγείται. Ναι. Ε, ναι, ευχαριστώ. Ε, ευχαριστούμε για τις παρουσιάσεις. Ο προβληματισμό ο δικό μου είναι σχετικά και πολλών από εμά, νομίζω, στον χρόνο τη εκπαίδευση. Γιατί, ποιοι είναι αυτοί οι παράγοντε που έχουν κάνει την τουρκοκυπριακή εκπαίδευση να είναι τόσο κοσμική και να γίνονται προσπάθειε να την Ισλαμοποιήσουν και πώς είναι δυνατόν μια μικρή ομάδα ανθρώπων, δηλαδή είμαστε μικρή ομάδα όλοι μας, να χωριζόμαστε, ή μία, οι μα μας, να είμαστε τόσο θρησκευόμενοι, λόγω των σχολείων μας, τόσες μεγάλες επεμβάσεις της Εκκλησίας, και από την άλλη πλευρά, ανέκαθεν, να έχουν τόσο κοσμικό χαρακτήρα και να μην τηρούν με τόση σε εισαγωγικά ευλάβεια τις θρησκευτικές παραδόσεις σε αντίθεση με τους Ελληνοκύπριους. Ποιοι είναι αυτοί οι παράγοντε που έκαναν τόσο μεγάλη, τόσο ισχυρή την κοσμικότητα μέσα στην τουρκοκυπριακή κοινότητα, που να θέλουν με τόσε πολλέ ειδικέ πολιτικέ και τώρα ο και εγώ, πριν να την αλλάξουν. Ευχαριστώ. Δεν πιστεύω ότι η ιστορία είναι πολύ καλή. Okay. Ο, ο λόγος που συμβαίνει αυτό είναι ότι ο, ο, κοινωνική μηχάνη, τα σχέδια κοινωνικής μηχανικής που, μηχανικής που υπάρχουν στο βόρειο κομμάτι του νησιού, με βάση αυτά που έχω διαβάσει και ερευνήσει, ε, αυτά περιλαμβάνουν όλες τις τουρκικές Δημοκρατίες, η πιο κοσμική, η πιο δημοκρατική ε, δημο, δημοκρατία από όλες αυτές, που ε, ε, ουσιαστικά υιοθέτησε όλες τις ε, ε, επαναστάσεις του Ατατούρκ και όλη την ιδεολογία του Ατατούρκου, ήταν αυτή της, η τουρκοκυπριακή. Και αυτό το λόγο... Γι' αυτό είναι κατανοητό ότι προσπαθεί να κάνει ο, ο, ο Ερντοάν. Η διαφορά που υπάρχει μεταξύ ε, τη ε, της Βόρεια Κύπρου, των Τουρκοκύπριων και τη Τουρκία είναι πολύ μεγάλη, όσο και αν μιλάμε για μικρή πατρίδα και μεγάλη πατρίδα, δηλαδή για ε, του Τουρκοκύπρου και την Τουρκία. Και αυτό έχει να κάνει ε, στο γεγονός, στο, σχετίζεται μάλλον με το λαϊκό κράτος, με, τις, ε, ε, με, με, με μια ζωή η οποία βασίζεται στην ελευθερία της σκέψης, στην ελευθερία της θρησκείας. Ε, και σε αυτό πιστεύουμε. Ε, και θα, η επέμβαση από το εξωτερικό ε, προκαλεί ακόμα περισσότερες αντιδράσεις μεταξύ των τουρκοκυπρίων ε, και αυτού του είδους οι, οι θρησκευτικές πιέσεις που ασκούνται από την Τουρκία. Ε, αυτό συμβαίνει και οι αντιδράσεις που υπάρχουν μεταξύ των τουρκοκυπρίων προχωρούν ακόμα και από θρησκευτικούς ε, ηγέτες, από ημάμιδες ε, τουρκοκύπριους. Ε, και α, αυτό προκαλεί και την, την, αντίδραση, ουσιαστικά την, τα ρεφλέξ των, τουρκοκυπρίων. Τουρκο και αυτή είναι, πιστεύω, μεγάλη διαφορά μεταξύ ε, του τουρκικού Ισλάμ και ας το πούμε του τουρκοκυπριακού Ισλάμ. Και, εάν... εάν μιλήσουμε ότι αυτού του είδους η θρησκευτική επιρροή έχει μια λογική απεικοκρατικής πολιτικής προς την Κύπρο, ε, τους, 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 τους βλέπουν ως, ως ω απέδευτους, ως ανθρώπους που έχουν άγνοια ε, για, την, για, για, τη, για, τη, σύγχρονη ζωή. Ε, μιλούν άσχημα για τις γυναίκες μας, ε, αυτό είναι ο τρόπο που μας βλέπουν αντίστοιχα και αυτοί οι θρησκευτικοί παράγοντε που έρχονται από την Τουρκία. Και α, στην, στην Τουρκία τους δείχνουν πολύ μεγαλύτερο σεβασμό σε σχέση με την, με, με την Τουρκοκυπρική κοινότητα. Οι κοινότητες, α, η, 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 η Τουρκοκυπρική κοινότητα... Ε, ε, α, είναι μια, μια κοινότητα που μόλις πρόσφατα απέκτησε την ανεξαρτησία την, την, την της και βλέπει αυτού του είδους την αντίδραση ως, ως, ως αντίσταση εναντίον της Τουρκίας. Και γι' αυτό το λόγο ε, είναι πιο φιλελεύθερη, πιο, ε, έχει μια ε, οπτική πιο ανοιχτή προς τον κόσμο και αυτό δεν μπορεί να περιοριστεί. Ε, ναι, ο κύριος Μεταμπλέ. Βασικά, εμένα μου έκανε εντύπωση στην ομιλία του κύριου Μούδουρου η τρίτη αντίφαση πολλά ενδιαφέρον επειδή πρόσφατα ε, διάβαζα ένα βιβλίο που λέγεται Έλλην-Γραικός-Ρωμνιός ε, έγινε με αφορμή 180 χρόνια του ΕΚΠΑ και πραγματικά Μέσω αυτού του βιβλίου νομίζω δει, ε, δεικνύεται αυτή η αντίφαση με την έννοια ότι στην ουσία ε, οι, οι όροι Ρωμιό, Έλλην και Ρεκός ήταν ε, πολιεθνικοί όροι που εξελίχθηκαν στο εθνικό. Οπότε και αναφέροντας σε πολλά κείμενα κυρίω του 18ου αιώνα και είχαν δική σημασία. Και το άλλο που ήθελα να αναφέρω ήταν ε, στην ουσία η συγκεκριμένη εφημερίδα ορθογράφο με, τη, συγκεκριμένων όρων το συγκεκριμένο όρο που λέει, στην ουσία αυτοαναιρείται, αφού ε, η σταδιακή πολιτικοστρατιωτική αποξένωση τη Δύση από την Ανατολή ήταν που έφερε στο προσκήνιο την επικράτηση των όρων ε, γκρε, Γκρεκό και Γκρέκο, ε, με, με του οποίου οι Δυτικοί αποκαλούσαν του Ρωμαίου αυτοκράτορες και πολίτε. Οπότε στην ουσία λέγοντα αυτόν. αυτοαναιρείται ο το ίδιο το επιχείρημα. Λοιπόν, προχωρούμε στην δική σα ερώτηση. Ευχαριστούμε και για τη διοργάνωση τη σημερινή ημερίδα και του ομιλητέ. Ε, θα ήθελα να, να έχει σχέση με το προηγούμενο ερώτημα που είχε κάνει η Χριστίνα. Άρα, εμέσως μάλλον πάει η απάντηση από την κυρία Κιν. Ε, αντιλαμβανόμαστε όλοι και εσεί το ζείτε περισσότερο ότι υπάρχουν συγκεκριμένες εξελίξεις που μπορούν στα κατεχόμενα που μπορούν να κωδικοποιηθούν δημογραφική αλλίωση, στρατικοποίηση το θέμα των περιουσιών που ακόμα και οι Τουρκοκύπροι δυσκολεύονται να βρουν στέγη και είναι και η εκμετάλλευση των ελληνικοκυπριακών περιουσιών είναι και ε, οι πολιτικές παρεμβάσεις τα δημοκρατικά δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων που παραβιάζονται και Ισλαμοποίηση. Από όλα αυτά που είναι σε μεγάλο βαθμό αλληλένδετα, κάποια μεταξύ του, πιθανολογώ ότι η δημιουργία, η κατασκευή όλων αυτών των τεμενών, των τζαμιών, σε μορφή και μεγέθη, που είναι έξω από τις παραδόσεις των τουρκοκυπρίων, εύκολη σύγκριση, είναι ένας έμεσο μεν, αλλά ευκολότερος τρόπος αφομοίωσης. Γιατί είναι η εικόνα. Δεν αισθάνεται άμεσα πιθανόν ο τουρκοκύπριος αντίθεση σε κάτι που είναι βίαιο, όπως η παραβίαση των δημοκρατικών του δικαιωμάτων ή η δημογραφική αλλίωση αλλά η εικόνα περνά στο υποσυνείδητό του και μπορεί να την κάνει δική του στο πέρασμα, αν περάσουμε στην επόμενη γενιά. Ήδη περάσαμε δύο γενιές. Πώς σχολιάζεται λοιπόν αυτή την πληθώρα καινοφανών για τους τουρκοκύπριους τεμενών που έχουν και την οικολογική αισθητική διάσταση, αλλά περισσότερο είναι μια εισβολή στο θρησκευτικό συνέστημα των τουρκοκυπρίων, που γενικά είναι μειωμένο έναντι τον Τούρκο στην Τουρκία. Ευχαριστώ. Φυσικά η εξουσία στην Τουρκία και σε ό,τι αφορά την την περίοδο της Οθωμανικής περίοδου με την αυταρχική διακυβέρνηση με τα μεγάλα παλάτια που είναι επικεντρωμένα στο, στον πλούτο και στην επιβολή. Και αυτό που έκαναν στην, στην Τουρκία, αυτό κάνουν και σε μας ε, αν δεν κατάλαβα λάθο, αισθάνεσαι ότι αυτό ε, γίνεται δεκτό, γίνεται ορατός, ε, επιβολή εναντίον σα. Ε, τα μεγάλα τζαμιά, ε, τα οποία είναι και αδύνατο να γεμίσουν κιόλα, γιατί δεν υπάρχει τόσο πληθυσμό ε, στα κατοχόμενα. Φυσικά δείχνουν τη δύναμη του, του κράτους, τόσο σε εσά, όσο και σε εμά, όταν ε, τα, τα εξετάζουμε. Και οι ίδιοι λένε ότι χτίζουμε ως σε μια περιοχή στην οποία ζουν τα, οι εγγονοί των ε, Οθωμανών τζαμιά όπως κάνουμε κι άλλο. Ρώτηση, γιατί είμαστε ήδη πολύ εκτό του χρόνου. Ε, είμαστε λίγο εκτό χρόνου. Ωραία. Ε, κάνουμε ένα 15 λεπτό διάλειμμα. Ή να, να πάρουμε την ερώτηση. Εγώ έχω την εξή απορία με βάση ο, τα όσα ακούσαμε και τα όσα είδαμε σχετικά με τι εξελίξει στο βόρειο κομμάτι του νησιού ε, αυ, αυ, πώς παρακολουθούν ε, οι Ελληνοκύπροι αυτές τις εξελίξεις. Τι αισθάνονται οι Ελληνοκύπροι όταν, όταν άνοιξαν, από τότε που άνοιξαν τα οδοφράγματα και ξεκίνησαν οι, η διαβάσεις των δύο κοινοτήτων. Ε, 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 δυστυχώς δεν υπήρξε μια δομική προσέγγιση, ένας διάλογος ε, που να έχει επιρροή δεν μπόρεσε να υπάρξει. Αυτό έγινε σε επίπεδο ατομικό μεταξύ των δύο, στις σχέσεις των δύο κοινοτήτων. Όλες αυτές οι εξελίξεις ε, αισθάνομαι ότι περισσότερο απομακρύνουν τις δύο κοινότητες. Ε, και από την άποψη της επανένωσης και το λέω αυτό από αυτή την άποψη, αυτό θα ήθελα να πω. θα ήταν ενδιαφέρον να, ε, θα ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον και κάποιοι από το κοινό πραγματικά πούμε, να απευθυνθούν στην ΙΠΕΚ, ε, διότι είναι πάρα πολλά σημαντικά τα, τα ζητήματα που έβαλε. Εγώ απλά λόγω χρόνου θα κωδικοποιήσω τρία βασικά θέματα που νομίζω ότι υπάρχουν στη δημόσια σφαίρα στην ελληνοκυπριακή κοινότητα, κάποτε όχι όπως θα έπρεπε στο βάθος που θα έπρεπε να, να υπάρχουν. Το πρώτο πράγμα που κάνει εντύπωση πάντα σε μια μερίδα τη ελληνική. κοινότητα η οποία ασχολείται ή δεν μπορεί να είναι στα μέσα μαζική ενημέρωση ε, είναι το ζήτημα τη τουσκογυπριακή κωσμικότητα. Μιλώ αργά για να. Ε, ε, υπάρχει ένα μεγάλο ερωτηματικό του γιατί οι τουσκογύπριοι έχουν τη συγκεκριμένη σχέση που έχουν με τη θρησκεία. Είναι ένα ερωτηματικό το οποίο όμω. Ε, Αναζητείται απάντηση με ενδιαφέρον. Το δεύτερο ζήτημα είναι δυστυχώ η μη ε, ολοκληρωμένη κάλυψη τε, ο, των κοινωνικών κινημάτων στην τουσκοκυπριακή κοινότητα. Διότι ε, όταν, όταν, ε, ε, όταν μεταδίδεται η εξέλιξη τη τουσκοκυπριακή κοινότητα σε καθημερινή βάση υπό τη μορφή μόνον ιδιοσυγραφία, τσι놈, που κυριαρχεί μοιραία, ε, είναι η δήλωση του Ερσίν Τατάρ του Τουρκοκύπρου ηγέτη, των το πολιτικών κομμάτων. Ε, Όμω υπάρχει μια πλούσια παράδοση κοινωνικού κινήματο στην Τουρκοκυπριακή κοινότητα. Που πάντα όταν έρθει στην επιφάνεια δημιουργεί ε, διαφορετική πρόσληψη για την ολόκληρη την ιστορία τη Κύπρου. Και το τρίτο ζήτημα είναι το γεγονό του ότι όντω ε, η διακυβέρνηση Αστουάν δημιουργεί περισσότερε. Ε, ο τρόπο με τον οποίο ο Ερτογάν λειτουργεί στην Τουρκία ε, δημιουργεί, ίσω κάποιοι που σα να, το, νο, να, με βοηθήσετε σε αυτό, δημιουργεί ε, την πεποίθηση ότι μα ούτω ή άλλω με έναν Ερτογάν δεν μπορεί να λυθεί το Κυπριακό. Όταν ένα Ερτογάν κάνει ό,τι κάνει στην Τουρκική κοινότητα, α πούμε, πώ θα μπορέσει να. Άρα, δα με, υπάρχει, υπάρχει, η αντίθετη με τι προηγούμενε δύο ερμηνείε. Βεβαίω, ε, επαναλαμβάνω ότι τούτο συνήθω γίνεται σε στιγμέ που υπάρχει μια ειδησογραφική μετάδοση, μια συγκεκριμένη είδηση, ενώ συ... ε, υπάρχει μια ανάλυση συνεχόμενη που να λαμβάνει υπόψη τον ιστορικό χρόνο του πώ εξελίσσεται η τουρκική πρωί. Απλά να, προ... να, προσθέσω. να προσθέσω κάτι, επειδή το έχουμε συζητήσει πολλέ φορέ και με τον Νίκο και με άλλου συναδέλφου. Ένα πράγμα που λείπει τραγικά από τον ελληνοκυπριακό τύπο είναι αυτή ακριβώς η συστηματική ενασχόληση με την τουρκοκυπριακή κοινότητα όχι σε πολιτικό επίπεδο, αλλά σε επίπεδο κοινωνίας. Και είναι κάτι το οποίο πολλές φορές είχαμε προσπαθήσει με συναδέλφους να ξεκινήσουμε, να κάνουμε τελικά. Ε, οι, ε, οι δεν ενδιαφέρονταν πολύ γι' αυτό. Αλλά νομίζω ότι είναι, είναι τραγικό. Είναι τραγικό αυτό. Ε, να, μην, να, μην, να, μην, υπάρχει μια συστηματική κάλυψη της κοινωνίας ε, των τουρκοκυπρίων και να μην μπορεί ο, 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 ο μέσος αναγνώστης να καταλάβει τι γίνεται εκεί, πέραν του πολιτικού. Ε, λοιπόν, ε, είναι πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Θα πρέπει να ολοκληρώσουμε το πρώτο μέρος του πάνελ μας εδώ. Θα κάνουμε έτσι έναν σύντομο 10 λεπτό, το πολύ 15 λεπτό διάλειμμα ε, και θα σας περιμένουμε στις 15 λεπτά για το δεύτερο μέρος. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, γεια σας ξανά για το, για το δεύτερο μέρος της ημερίδα, το δεύτερο πάνελ. Ε, θα αρχίσουμε με τον Σερτάτζ Σονάν, ακαδημαϊκό. Ε, το θέμα της εισήγησης είναι η τουρκοκυπριακή πολιτική μετά το 1974 στη σκιά του κυπριακού προβλήματος. Θα γίνει μια σύντομη αξιολόγηση. Σα ευχαριστώ. ευχαριστώ πολύ. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους για την πρόσκληση. Εγώ μπορώ να, πω, μπορώ να πω ότι έχω την, μοιράσει την παρου, παρουσίασή μου σε δύο μέρη. Πρώτα θα μιλήσω για τους παράγοντες της τουρκοπριακής πολιτικής και μετά θα προσπαθήσω να λέσω τρεις υποπεριόδους. Ε, Όπως είπα, θα μιλήσω για τρεις υποπεριόδους. Η πρώτη υποπεριόδος ε, πάει στην εισαγωγή από το 1974 μέχρι το 2002, που είναι και η μεγαλύτερη. Μετά η δεύτερη περίοδο από το 2003 μέχρι το 2017. Μπορείτε να φανταστείτε ότι αναφέρει ε, την περίοδο μεταξύ του σχεδίου Ανάν και των διαπραγματεύσεων του Κράν Μοντανά. Πρόκειται για δύο διαφορετικές ε, 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 καταστάσεις, αλλά θα τις ενώσω σε μία και στο τέλος την κατάσταση, την υποπερίοδο από το 2017 μέχρι και μετά. Ε, θα μιλήσω, πρέπει να μιλήσουμε για τους βασικούς παράγοντες. Ε, δηλαδή, ε, θα μιλήσουμε για την εσωτερική κατάσταση στην τουρκοκυπριακή κοινότητα και φυσικά η οποία καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από το κυπριακό πρόβλημα. Ε, γιατί οποιοδήποτε άξονα να δούμε, οποιοδήποτε να βρούμε, η, ε, τουρκο το τουρκοκυπριακό είναι αυτό που ορίζει ε, την εσωτερική πολιτική κατάσταση. Ε, γιατί είναι αδύνατο να δούμε τους τουρκοκύπρους ως κάτι διαφορετικό από το τουρκοκυπριακό πρόβλημα. Οι Τουρκοκύπροι, αλλά πολύ περισσότερο οι Τουρκοκύπροι αριστερά, βρίσκονται εδώ και πολύ καιρό διχασμένοι ανάμεσα στους δύο δρόντες, δηλαδή στους Ελληνοκύπρους και στην Τουρκία. Ε, υπάρχει το, το βιβλίο του Αντουλακού Κορκμάς, ε, «Κορκμασχάν» με τίτλο ε, «Από τη μία γκρεμός και από την άλλη ε, ε, αίμα», ε, καθώς καθώ επίση και για την, την αναφορά σχετικά με την μέγενη του, του εθνικισμού στην οποία βρίσκεται η Κύπρο. Ε, και ένα άλλο βιβλίο ε, που έχει τίτλο Τη σχέση μεταξύ της Λευκοσία, τη δεύτερης Λευκοσία, της, της ε, νότια Λευκοσία και τη Άγκυρας». Προ, προχωρίζοντα. Προ, Προχωρώντας σε αυτό το διαχωρισμό μεταξύ δεξιά και αριστερά στο βόρειο τμήμα τη Κύπρου, ε, αυτή καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από την προοπτική επίλυση του κυπριακού προβλήματο. Και αυτό είναι το κύριο σημείο που διακρίνει τα δύο μεγάλα κόμματα που σχηματίστηκαν αμέσω μετά το 1974. Δηλαδή, εάν μι, 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 μιλάτε για μια ομοσπονδιακή λύση, βρίσκεστε στην αριστερά. Ε, Μιλάμε, ας πούμε, για το κόμμα κοινοτική απελευθέρωση, το ΤΚΠ, ε, ενώ αντίστοιχα, ε, αν κάποιο. Το ανέφερε και προ, προηγουμένω, η, η θέση τη Τουρκία ήταν η, η, η Ομοσπονδία. Του Ντοκτέ η, η θέση δεν ήταν η Ομοσπονδία, ωστόσο. Αυτό ήθελε δύο ξεχωριστά κράτη. Ε, ωστόσο, αυτό το οποίο είναι πιο καθοριστικό, είναι στην κοινωνική περίπτωση, είναι βέβαια ο ίδιος ο ΤΕΚΤΑΣ. Αυτό ξεκινάει ε, με την ίδρυση ε, του ΤΕΜΕΤΕ, του η κυριαρχία του ΤΕΚΤΑΣ στην τουρκογειακή πολιτική. Και μπορούμε να θυμηθούμε ότι διαπραγματεύσεις βλέπουμε εδώ με τον Μακάριο, με τον Κυπριανού, με τον Γεώργιο Βασιλείου, με τον Γλάφο Πληρίδη, και στο τέλος με τον Τόσο Παπαδόπουλο. Ε, μια... Βασικά είναι μια περίοδος που ξεκινάει με τον Τεκτάς από το 30, βασικά 50 χρόνια. Ε, και σε αυτή την περίοδο ε, το πρώτο κομμάτι είναι το λεγόμενο τουρκοκυπριακό ομόσπορδο κράτο το οποίο το διαχειριζόταν βασικά ο ίδιος ο Τεκτάς, και η Τουρκία ε, αποστασιοποιήθηκε από την πρώτη στιγμή από την Τουρκοκυπριακή -τουρ -τουρκο αριστερά. από το Κόμμα κοινοτική Απελευθέρωσης και το ρεπουμπλικανικό Τουρκικό Κράτος. Και αντίστοιχα η κυριαρχία του Κόμματος ε, Εθνικής Ενότητας, το ΟΜΠΠ, ε, είναι ξεκάθαρη. Ε, την περίοδο ε, μέχρι και το 2002 ξέρουμε ότι ε, κυριαρχεί ο ντεκτάς ε, στην ε, τουρκοκυπρική κοινότητα και στην τουρκογεβριακή δεξιά επίσης. Και όπως επειδή ε, η τουρκοκυπριακή αριστερά δεν μπόρεσε να εκφράσει έναν ακραίο εθνικιστικό λόγο, δεν μπόρεσε ποτέ να έρθει στην εξουσία μέχρι τότε. Υπάρχει μια συμμαχία μεταξύ του ΤΚΠ, του κόμματο Κοινοτική Απελευθέρωση, και του Ρεπουμπλικανικού Τουρκικού Κόμματο, αλλά πρωθυπουργό από αυτό το χώρο δεν είχαμε. Πρέπει να προσθέσουμε και ότι ένα κυρίαρχο θέμα: του ΟΠΕΠ, το κόμμα Εθνικής ενότητας Ενότητα, είναι είναι πολύ κυρίαρχο στην τουρκοκυπριακή πολιτική και όπου υπάρχει ένα κυρίαρχο κόμμα, όπως βλέπουμε σε άλλες χώρες, όπως στην Ιταλία, στην Ιαπωνία, υπάρχει και πολύ μεγάλη διαφθορά. Και αυτό το παρατηρούμε και μεταξύ της τουρκοκυπριακής κοινότητας. Ε, όπου υπάρχει μία έντονη έκφραση εθνικισμού, ε, οι, τα μέλη του, του κόμματος, τα μέλη της σελίτ αισθάνονται μια κάποια άνεση και υπάρχει και πολύ μεγάλη διαφθορά βέβαια. Ε, αυτό όμως προκαλεί μεγάλη ανησυχία αντίστοιχα ε, στην στην κοινότητα. Ε, εμποδίζει τόσο την δημοκρατική εξέλιξη όσο αντίστοιχα και την οικονομική ανάπτυξη. Ε, η, η, το πρώτο σημείο καμπή, ας το πούμε έτσι, είναι... Η πρώτη απογοήτευση, αν θέλετε, το 2002. Ε, είναι η, Το πρώτο σημείο είναι η διαδικασία α, της ε, ε, ένταξης της ε, Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Που είναι το πρώτο. Το ε, πρώτο ε, είναι μια, ένα, ένα σωστό ε, βήμα είναι επίση η διαδικασία όπου και η Τουρκία είναι υποψήφια προς ένταξη. Και είναι και η διαδικασία της ένταξης της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης είναι η, την ίδια περίοδο, τον Νοέμβριο του 2002, η άνοδος του ΑΚΕΠ, του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης, στην εξουσία. Και αντίστοιχα, ε, αναφέρθηκε και προηγουμένω, η ε, ε, λύση, ή μάλλον το, η παρουσίαση του σχεδίου Ανάν στα ε, 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 που ξεκινάει τον Νοέμβριο του 2002. Δεν είναι τυχαίο ότι το σχέδιο να εμφανίζεται εκείνη τη στιγμή σε όλες αυτές τις ε, ε, εξελίξεις, σε μια θετική αν μπορούμε πούμε έτσι, για τη λύση ε, περίοδο. Δυστυχώς, για τους ε, Τουρκοκύπριους ε, υπάρχει αντίστοιχα και μια περίοδος μεγάλης απογοήτευσης. Αυτή η απογοήτευση ε, αποτελείται ή ε, αναφέρεται σε τρεις περίοδους, σε τρεις ημερομηνίε ε, αν θέλετε. Η πρώτη είναι η διάσκεψη κορυφής της Κοπεχάγης το 2002, ε, το Δεκέμβριο. Ε, μετά έχουμε την περίπτωση της Χάκης το 2003 και βέβαια το 2004 το δημοψήφισμα για το σχέδιο ΑΝΑΝ. Ε, το 2002 ε, έχουμε ο, την ε, απουσία του την από τη διάσκεψη τον προσωπικό ο του Ερτουγρούλου και εκεί ο Ερτουγρούλου απορρίπτει το σχέδιο ΑΝΑΝ, το πρώτο σχέδιο ΑΝΑΝ, ας το πούμε έτσι, τη βάση του. Ε, αλλά δεν ήταν τόσο κακό, διότι ακόμα υπάρχει μια ευκαιρία. Ε, τη διασκε... έχουμε τη διάσκεψη της Χάγης. Ε, εκεί, στο σημείο που σταμάτησε ο Ερτουγλούμος, συνεχίζει ο Ντεγκτάς και υπάρχει μια πολύ έτσι, ενδιαφέρουσα ε, πλευρά. Ο Δεκτάς πάει για να πει όχι, στη... αλλά ε, προηγουμένως... Uh, έχει μια uh, συμβουλή δέχεται από την τότε τουρκική κυβέρνηση του λέει μην πεις όχι, τουλάχιστον να μην είσαι σιωπηλός. Είναι μια πολύ κρίσιμη περίοδος γιατί αν, δεν έλεγε, αν έλεγε όχι στην τρίτη βερσιόν ο Τέγκτας ε, ε, τότε θα είχαμε ε, το 2003 τις, ε, τις, τα δύο διαφορετικά δημοψηφίσματα και θα είχαμε μια διαφορετική διαδικασία θα μπορούσε να υπάρχει ένα, μια ερώτηση αν δέχεστε την, πρώτα απ' όλα την, το, το σχέδιο και δεύτερον αν δέχεστε και την είσοδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και έτσι θα ήταν δύσκολο οι Ελληνοκύπροι να πούνε όχι σε, σε αυτό. Για αυτόν τον λόγο ο Tengtas, ε, παρουσίασε τους Τουρκοκύπριους την εισδοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως είπε σε χρυσό δίσκο, ε, και ε, η είσοδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2004, βασικά δεν είναι σωστό, υπογράφηκε στις 16 Απριλίου του 2003 και από εκείνο το σημείο και μετά οι Τουρκοκύπριοι δεν είχαν καμία δυνατότητα διαπραγμάτευσης και γι' αυτό εκεί υπήρχαν οι μοναδικές ελπίδες ε, για, για διαπραγμάτευση. Και να σας θυμίσω και τον να τον έχετε ξεχάσει... Ε, ήταν ο κύριος όχι, ο Ντεγκτάς. Αλλά και εσείς έχετε τον, τον αντίστοιχο κύριο ποτέ, ε, μιλώντας για τον κύριο Παπαδο, για τον Τάσο Παπαδόπουλο. Με το όχι του Τάσο Παπαδόπουλου, ε, το, τουλάχιστον για τους τουρκοκύπριους, ε, το κυπριακό συνεχίζει με τη μορφή που είχε. Ε, και θα έπρεπε να, πρέπει να αναφέρουμε και την, ε, τον, τον Φερχόγγεν, ο οποίος ήταν υπεύθυνο για την, ε, ε, την προσθήκη νέων μελών μιλο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, και ο Φερ... Ο, Φε, ο, Φε, ο μα είχε ζητήσει να σκεφτούμε πώ ε, αισθάνονταν, πώ σκέφτονταν οι ε, Τουρκοκύπροι. Η πρώτη απογοήτευση λοιπόν, η αντίστοιχα το πρώτο σημείο καμπή, είναι ε, την πρώτη μελή του 2004, όπου από τη μία πλευρά η Κυπριακή Δημοκρατία χωρίς ε, ουσιαστικά να κάνει κάποιο βήμα μπαίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ οι, οι, οι Τουρκοκύπροι μείνουν απ' έξω. Ε, επίσης, ε, η Τουρκία παίρνει ημερομηνία έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων. πραγματεύσεων. Υπάρχει όμως και, ας το πούμε έτσι, κάποιο είδου παρηγοριά στην, ε, στην απογοήτευση αυτή. Ε, γιατί ενώ υπάρχει μια σοβαρή κοινωνική απώλεια για του Τουρκοκύπριου, υπάρχει και ένα ατομικό κέρδο, τουλάχιστον για ένα μέρο των Τουρκοκυπρίων. Ναι, μεν δεν μπαίνουν οι Τουρκοκύπριοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά υπάρχει κάποιο κέρδο. Τουλάχιστον ε, α, κάποιοι, όσοι το επιθυμούν να έχουν κυπριακέ ταυτότητε, γίνονται και αυτοί οι μέλη ενό κράτου μέλου τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί και από ψυχολογική και από οικονομική άποψης Διότι ε, σε αυτή τη διαδικασία ξεκινούν οι διαβάσει των οδοφραγμάτων από, και από τι δύο πλευρέ. Αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί είναι μια αντανάκλαση ουσιαστικά τη διάσκεψη τη Χάγη. Και το, το όχι στην, στη Χάγη ουσιαστικά είναι αντανάκλαση, μάλλον η... το άνοιγμα των το... διαφορμών είναι μια αντανάκλαση του όχι στη Χάγη. Και μπορεί να το πούμε ότι είναι και μια ενοείδου μέτρο ε, μέτρων α, αύξησης της ε, ε, εμπιστοσύνη μεταξύ των δύο κοινοτήτων. Και αυτή η επιρροή τελος πάντων συνεχίζεται ακόμα και σήμερα. Δηλαδή το, το ότι βλέπουν οι δύο κοινότητε ότι μπορούν να ζήσουν μεταξύ τους. Ε, οπότε τα λόγια του Ντεγκτάς και των εθνικιστών μένουν και να περιεχομένου και αυτό δημιουργεί από τη μία πλευρά μια εθική υπεροχή από την πλευρά των τουρκοκυπρίων. Έχουμε και επίσης το εμπόριο της πράσινης γραμμής, αλλά αυτό οδηγεί και σε κάποιο είδους κανονικοποίησης της εσωτερικής πολιτικής για την, την περίοδο 2002-2004-2005. Τώρα, αν περάσουμε. Στ... Ο Νίκος ο Μούνδρο, μίλησε πριν από λίγο για μια, ένα ανέκδοτο που έχει να κάνει με τον, τον, τον ΤΑΛΑΤ. Ε, ε, πρώ το πρώτο θέμα, ε, η πρώτη ερώτηση. Ε, υπήρχε μια κάποια απόσταση μεταξύ των κοινοτήτων. Βλέπετε ότι ε, έχουμε φωτογραφίες με τον Ταλάτο, οι σχέσει του ήταν αρκετά καλέ και συνέχισαν να είναι καλέ για μεγάλο χρονικό διάστημα. Είναι πρώτη φορά που έχουμε έναν ε, τουρκοκύπριο αριστερό στην ηγεσία του, του ψευδοκράτου και επίση ε, υπέρμαχο του, ε, της τη Ομοσπονδία. Και ένα, είδος, ένα μέρο κανονικοποίησης κανονικοποίηση ε, είναι το γεγονό ότι ε, δεν έχουμε πρωθυπουργό ή πρόεδρο από τη δεξιά και αυτό αρχίζει να αλλάζει και του ψηφοφόρου. Γιατί μετά από 50 χρόνια ε, ε, έχουμε στον τέταρτο, στη συνέχεια με τον τέταρτο ε, τουρκοκύπριο ηγέτη, με τον, με τον Ακίντσι. Ξεκινάει η περίοδος αυτή με τον Ταλάτ, μετά έχουμε τον Έρογλου και μετά έρχεται ο Ακίντσι. Μπορούμε να υποθέσουμε δεν είναι κάτι δεν είναι κάτι που έγινε εύκολα. Ε, γιατί η Τουρκία πάντοτε επηρεάζει με σημαντικό τρόπο την τουρκοκυπριακή κοινότητα. Και αυτό δεν είναι καθόλου εύκολο να αλλάξει. Αλλά πάντοτε αυτή η, η, την επιρροή, την επίδραση, ε, 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 δε, δεν είναι πάντα εύκολο να τη διαχειριστεί κανείς. Στην, περί, το, στην περίοδο αυτή της κανονικοποίησης, τη χρυσή εποχή, θα την ονομάσω. Ε, όπου έγινε η κανονικοποίηση τη πολιτική μα ζωή, ε, έχουμε την εκλογή του Ρεπουμπλικανικού Τουρκικού Κόμματο. Ε, η, η, η ουσία είναι ότι ακόμα και το ίδιο το ΟΠΕΠ, το, το, το Κόμμα Εθνική Ενότητα, κανονικοποιήθηκε, α το πούμε έτσι. Αυτό φυσικά δεν διήρκησε πάρα πολύ δυστυχώ, διότι. Έχουμε πάλι άλλη μια περίοδο απογοήτευση τη ε, διαπραγματεύσεις του κραμοντανά το 2017. Και, και εκεί φτάσαμε πολύ κοντά στη λύση. Ωστόσο, ε, και, και πάλι το αποτέλεσμα δυστυχώ ήταν αρνητικό. Και ε, από ό,τι φαίνεται, η, η μεγάλη ευθύνη βαρύνει την ελληνοκυπριακή πλευρά και συγκεκριμένα το, τον, τον τέο πρόεδρο τον Νίκο Αναστασιάδη. Σασιάδη. Ε, τουλάχιστον αυτή είναι η αντίληψη που υπάρχει μεταξύ της τουρκοκυπριακής κοινότητας. Μιλήσαμε προηγουμένως για το πλάνο γκουτέρες επίσης για την ακόμα μεγαλύτερη ισλαμοποίηση των κατεχωμένων, αλλά μέχρι σήμερα οι Ελληνοκύπροι μάλλον δεν κατάλαβαν πόσο κοντά φτάσαμε σε εκείνη την περίοδο. Ε, το πλαίσιο Γκουτέρε. Ο Ερντογάν ήταν αυτό το οποίο το, 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 αποδέχθηκε. Μπορείτε φυσικά να πείτε ότι. να, να αναρωτηθείτε πόσο α, ε, ήταν. Ε, Δυστυχώ αυτό δεν έγινε δεκτό από την ελληνική πλευρά ε, και αυτή η δεύτερη απογοήτευση, εγώ θα λέγω ότι είναι ακόμα μεγαλύτερη σε σχέση με την πρώτη, διότι ουσιαστικά επιστρέφουμε στο παρελθόν και επιστρέφουμε στις κακές πλευρές του παρελθόντος. Γιατί? Διότι αυτή τη φορά δεν υπάρχει τεκτάς. Ε, ό, όχι από την άποψη της ιδεολογικής ε, κυριαρχίας, ε, ο Ντεκτάς ήταν μια πολύ σημαντική προσωπικότητα και ένα σημείο ισορροπίας στην στη κοινότητα. Ε, σε αντίθεση ε, με την ελληνοκυπριακή ε, πολιτική σκηνή, εμείς έχουμε ε, κοινοβουλευτικό σύστημα το οποίο παίζει ρόλο στις διαπραγματεύσει. Όσο υπήρχε ο Ντεγκτά, ήταν σαν ένα σημείο ισορροπία στην τουρκοκυπρική κοινότητα σε σχέση μεταξύ τη Τουρκία. Αυτή πλέον, αυτό ο παράγοντα πλέον δεν υπάρχει. Και είμαστε σε μια πολύ διαφορετική κατάσταση. Το δεύτερο σημείο, πριν το 2003. Οι κυβερνήσεις κυβε... κυβε... Στην καρκινική κοινότητα, άλλαζαν συνέχεια. Είχαμε συνεχεί εναλλαγέ. Οποιοδήποτε υπουργό, α το πούμε έτσι, ε, που. Σε κάθε περίπτωση που υπήρχε κάποιο υπουργό, α το πούμε έτσι, από την Τουρκία, ο οποίο εξέφρασε μια αρνητική άποψη για την κυβέρνηση στη, στα κατεχόμενα, η κυβέρνηση τότε θα άλλαζε. ή ενδεχομένω ένα στέλεχο, ένα υπουργό, να έφευγε από τη θέση του. Αλλά αυτό πλέον γίνεται ακόμα πιο περιορισμένο. Μετά το 2003, έχουμε μια 20η περίοδο παραμονής του ΑΚΕΠ στην εξουσία. Φυσικά, μα πήρε 5-10 χρόνια να το αντιληφθούμε αυτό, αλλά από εκεί και πέρα έχουμε τις ίδιες, την ίδια πολιτική. Ε, μειώθηκε το, η δυνατότητα εκμετάλλευση ε, τη ε, τουρκοκυπριακής κοινότητα. Και ε, υπήρξε μια δομή η οποία α, πλέον από ένα σημείο και μετά όμω άρχισε να επηρεάζει την τουρκοκυπριακή κοινότητα είπαμε από την πλευρά της ε, τουρκο κοινότητα. Ε, έχουμε από το 2017 μια επιστροφή στο παρελθόν, στο παλαιό. Ε, αυτό τελειώνει την χρυσή περίοδο που αναφέραμε προηγουμένως και εκείνη την περίοδο εξακολουθεί η, Κυπριακή, η Τουρκο-Κυπριακή να ε, υπερθεματίζει ε, για, την, ε, για την Ομοσπονδία. Αλλά αργότερα ε, ακόμα και μετά το 2017, εξακολουθεί να επιμένει στο θέμα της Ομοσπονδίας. Ε, αυτό το έκανε και το Ρεπουμπλικανικό Τουρκικό Κόμμα. Η, η, η Τουρκία όμως, η στάση της αρχίζει να αλλάζει ως προς την αριστερά, διότι σε, με σημαντικό τρόπο αρχίζει να γίνεται λόγος για δύο διαφορετικά ε, κόμματα και φυσικά υπάρχει και η Τουρκοκυπριακή Δεξιά, δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Οπότε... Ε, Έχουμε την ε, τετραμερή ε, κυβέρνηση. Ε, όπως βλέπετε, ε, στην στη κυβέρνηση αυτή υπάρχει και ο Σερντάρ Ντεγκτάσ. Υπάρχει ο πρόεδρο, ο πρωθυπουργός που είναι του Τζέτεπε, του Ρεπουμπλικανικού Τουρκικού Κόμματο. Υπάρχει και ένας υπουργός του Τζέτεπε και ο Ζερσάι που ανήκει ας το πούμε, στο χώρο του κέντρου. Και είναι μια κυβέρνηση που έφερε μεγάλη ελπίδα και έχει καλή επίδοση. Άρα αυτή η, περίοδο περίοδος τελειώνει με το, τη διάλυση αυτής της κυβέρνησης. Μετά έχουμε και την ε, κυβέρνηση μεταξύ του ε, Κόμματος κόμματο τη Εθνικής Ενότητας και του Λαϊκού κόμματο. Και ε, 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 αυτό υπάρχει μια διάσταση που φαίνεται πολύ περισσότερο στη, στην, μεταξύ της συνολογικής της κοινότητας αλλά στις ε, εκλογές, μιλώντας για τις εκλογές, επέμενε επέμεινε τόσο πολύ ο Τατάρ στη, στη λογική της ε, α, απελευθέρωσης, το πούμε έτσι, από, τον, από, από, την Ακίντζη, ε, να μην υπενθυμίσουμε και την, το άνοιγμα του, του Βαροσιού, ε, Ξέρουμε ότι, δεν, ότι είναι μια δουλειά μόνο κυρίω του το ΤΑΡ, Δεν είχε γνώση το, το λεγόμενο Υπουργείο Εξωτερικών. Και αυτό οδηγεί τον ΩΖερσά στην απομάκρυνση του από, τις, από την κυβέρνηση. Και αργότερα υπάρχει κάτι άλλο επίση περίεργο. Πάμε σε μια άλλη περίεργη ε, περίοδο, α την πούμε έτσι. Να μιλήσω για το εξή. Μετά τον ΤΑΤΑΡ χρειάζεται και ένα πρωθυπουργό, λεγόμενο πρωθυπουργό βέβαια. Το κόμμα εθνική συνότητα το μεγαλύτερο κόμμα, ε, δεν μπορούσε να εκλέξει ε, πρόεδρο. Υπήρχαν δύο υποψήφοι στο δεύτερο γύρο και μία μέρα πριν τις εκλογές ε, αποσύρθηκαν και οι δύο. Και με πάρα πολύ ξεκάθαρο τρόπο, σαν φωτορμάντζο ας πούμε, δεν χρειάζεται να πω κάτι άλλο, λέει εδώ πέρα, μου το ζήτησαν και αποσύρθηκα ο πρόεδρος του, του, του ΒΠ, του Κομμάτου Ενότητας. και πάλι κάποιος άλλος και φτάνουμε ουσιαστικά στη 14η, 14η το λεγόμενο πρωθυπουργό ε, των, των με πρωθυπουργό τον Σανέρ. Ε, ίσως μία από τις πιο εθνικιστικέ κυβερνήσεις που είχαμε, λεγόμενες κυβερνήσεις. Και είναι και μια κυβερνήση μειοψηφία. Ε, και πάλι... δεν, δεν δε ξέρω πώς θα, δε θα το μεταφράσετε αυτό. Ε, και ε, την ίδια στιγμή έχουμε στο Λαϊκό Κόμμα την ε, α, ε, παρέτηση τριών βουλευτών, λεγόμενων βουλευτών, και μετά έχουμε την ε, παρα, παρέτηση του λεγόμενου υπουργού, του Σαν Σανέρ. Με ε, πολύ ενδιαφέροντα τρόπο, διότι υπάρχει έτσι μια θεωρία συνωμοσία, ε, και ε, στη θέση του ο Φαΐς Τσούλου ε, παίρνει μετά από μεγάλη αναμονή ραντεβού να τον δουν στην Άγκυρα. Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι δεν υπάρχει θέμα παρέτησής του. Δεν υπάρχει περίπτωση λέει. Ωστόσο μετά από λίγο η αναμενόμενη παρέτηση ε, έγινε πραγματικότητα. Ε, λέει δεν παρετούμε από το κόμμα και από την πολιτική απλώς παρετούμε από τη θέση μου. Και έτσι έχουμε ένα νέο πρωθυπουργό, τον Ουνάλο Στέλ, λεγόμενο πρωθυπουργό, κάποιος που δεν ήταν μέχρι τότε στο, στο πλαίσιο και γίνεται και πρόεδρος του ε, Κόμματος Εθνικής Δεν χρειάζεται να πω κάτι άλλο. Λέει εδώ το εξή. Ε, λέει ότι και ο Πρωθυπουργό και ο Πρόεδρο του ΜΠΕ, του Κόμματο Εθνική Ενότητα, ε, διορίζεται από την Τουρκία. Η Τουρκία του διορίζει. Και πριν τελειώσουμε, θα πάμε ένα βήμα πιο, πιο πίσω ένας, για να πούμε πώ φτάσαμε εδώ. Να μιλήσουμε λίγο για την αντίδραση τη αριστερά. Αυτά μετά τι εκλογές στην, στην ε, προεδρία του Τατάρ. Είχαμε την άφηξη, την επίσκεψη του Τούρκου Πρόεδρου Ερντοάν, ο οποίος θα μιλούσε και στη, στο εγώμενο πουλί. Ε, το ΤΖΕΤΕΠΕ και το, το Κόμμα ε, Κοινοτική Απελευθέρωση μποϊκοτάρουν την ομιλία. Ε, θα ήθελα να υπογραμμίσω το εξή: Είναι μια πολύ σημαντική, σοβαρή ε, αντίδραση ε, για το περιβάλλον στο οποίο βρισκόμαστε. Δηλαδή, ε, δεν, είναι πολύ, δεν είναι κάτι που μπορεί πολύ εύκολα να ε, συγχωρήσει ο πρόεδρο Ερντοάν. Ε, και, ξέρουμε ότι προηγουμένω υπήρχε η ένταση μεταξύ Έρντογαν και Ακιντζή και αργότερα Έρντογαν και, και Τζέντεμπε, αλλά είναι κάτι που δεν ξεχνιέται με τίποτα. Αλλά φτάσαμε σε δύο σημείο που αυτό, μοιάζει με την περίοδο πριν το 2013. Ε, το, το κόμμα του Τζέντεμπε και το, Τζέντεμπε δεν, για κάποιο θα, γίνει, θα, είναι αρκετά δύσκολο για τον Τζέτιμπε για το κόμμα το Ρεπουμπλικανό το τουρκικό Ρουγικού να έρθει στην εξουσία. Ξέρετε, ξέρετε αυτούς που βλέπετε στη φωτογραφία δεν, τους, δεν είναι γνωστοί, είναι όλοι επιχειρηματίες. Τυχαία τους βρήκα ψάχνοντας. Ε, και λέει ότι η Τουρκία έστειλε χρήματα, πληρώνει τους μισθούς. Εσείς λέει γιατί και δεν σας άφησε χωρίς εμβόλια για τον κορονοϊό. Και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία εναλλακτική λύση, καμία οπ... οπτική για την λύση στην τουρκοκυπριακή κοινότητα. Δηλαδή πρέπει οι σχέσεις τους με την Τουρκία να είναι καλές. Δεν υπάρχει δεύτερη επιλογή πλέον. Για ένα μέσο πολίτη πληρώνονται οι μισθοί. Πληρώνονται. Ε, και έτσι η ζωή συνεχίζεται. συνεχίζεται. Για ποιο λόγο να πάρουμε οποιοδήποτε ρίσκο και να δώσουμε την ψήφα μας στην, στην αριστερά, ε, Για ποιο λόγο να φτιάξουμε να, να μπούμε σε μια διαδικασία καινούργια διαδικασία διαπραγματεύσεων. Και δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ε, μια τέτοια διαδικασία στον ορίζοντα. Και αυτό δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Και αυτό αντανακλάται με πολύ σοβαρό τρόπο στην τουρκοκυπριακή κοινότητα. Ε, όταν έρθει, αν έρθει η τρουκοκυπριακή ε, αριστερά στην, ε, στην εξουσία, ε, θα το κάνει όταν μπορεί να παρουσιάσει μια αναλλακτική ε, οπτική την ε, ε, ένωση, την εισδοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση ας πούμε. Αλλά αυτό δεν μπορεί να το κάνει, να την παρουσιάσει αυτή την εναλλακτική οπτική αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό η τουρκοκυπριακή αριστερά αυτή τη στιγμή δεν θα πω ότι έχει συνθλιβεί, θα ήταν πολύ βαρύ να το πω αυτό, αλλά βρίσκεται σε ένα διέξοδο. Αυτό μπορούμε να το πούμε. Ε, από την άποψη της... Πόσο σημαντική, ας το πούμε έτσι, είναι η, η κοινωνία των πολιτών στην τουρκοκυπριακή κοινότητα πόσο μπορεί να κινητοποιήσει τους πολίτες. Κανείς δεν μπορεί να τους κινητοποιήσει αυτή τη στιγμή. Ε, σε ό,τι αφορά την... Εφόσον δεν υπάρχει φως στην επίλυση του Κυπριακού, κανείς δεν μπορεί να κινητοποιήσει τους πολίτες. Και ένα τελευταίο σημείο και να ολοκληρώσω. Με συγχωρείτε μάλλον το παρα... μίλησα πολύ. Ε, παραιτήθηκε και από τη βουλευτική του θέση ο για το πόσο εύκολο είναι να παραιτηθούν εντελώ εντελώς από την ενεργοπολιτική όλη αυτή που παραιτήθηκαν, πούμε έτσι, όσο και αν μπορούν, να, μπορούν ή όχι να βοηκοτάρουν ε, την Τουρκία. Λέει, δε, μιλάει συγκεκριμένα για, την, ε, για, για, τον, για τον έρχομαι ότι δεν αισθάνονται κανένας είδους σύνδεση, ούτε και την παραμικρή σύνδεση με το, με το νόμο, με το δίκαιο, και αυτό σημαίνει ότι η τουρκοκυπριακή κοινότητα έχει επιστρέψει πάρα πολύ στο παρελθόν σε ό,τι αφορά τη διαφθορά. Σα ευχαριστώ πολύ. Ε, συνεχίζουμε με την Ομούτ Μπόσκιουρ, τα Θα μα αναφέρει στην ομιλία τη για την πολιτική οικονομία τη σχέση τη τουρκοκυπριακής κοινότητα με την Τουρκία μετά το 1974. Γεια για σας σε όλους. Σας χαιρετώ. Πριν ξεκινήσω την παρουσίασή μου, θα ήθελα να πω κάτι σχετικά με το 1974. Φυσικά, ως τουρκοκύπριοι ε, ε, είμαι μία από τις ακαδημαϊκούς που έχουν πάρει αποστάσεις ε, από το, το 1974 ως προς την κριτική για το 1974 αλλά δεν είναι απαραίτητο μόνο να πάρω απόσταση από την επίσημη θέση για το 1974, αλλά ε, το 74 με την η, η επίσημη θέση που ξεκινάει με τη... ή μάλλον η απόσταση του να πάρεις μια α, θέση από την ε, κατάσταση που επικρατεί από το 1974 και μετά. Και ανέφερε προηγουμένως και ο, και ο Νίκος τη διαδικασία... Ε, των Τουρκοκυπρίων, πώς ξεκίνησαν από μια πάρα πολύ μικρή περιοχή την οποία κατήχαν ε, μέχρι το σημείο που βρεθήκαν από το 1974 και μετά ε, με την τουρκική επέμβαση ε, και ξε, κατάφερε τότε η Τουρκία να εξασφαλίσει την, ε, ε, την υποστήριξη των Τουρκοκυπρίων. Ε, θεωρώ ότι είναι δύσκολο, είναι πολύ προβληματικό μάλλον να περιγράψουμε την, το ρόλο της Τουρκίας ε, στην συγκεκριμένη περίπτωση. Α, αλλά προφανώ ε, ήταν, είναι, ήταν και εξακολουθεί να είναι ένα από του σημαντικού παράγοντε στη σχέση μεταξύ του Τουρκοκυπρίων και Ελληνοκυπρίων. Ε, φυσικά, η στο εσωτερικό κάθε κοινότητας, έτσι και στο εσωτερικό των του ε, υπάρχουν ε, και α, α, πλευρές που υποστηρίζουν τη λύση και αντίστοιχα και πλευρές που υποστηρίζουν τη μη λύση. Ε, και πρέπει να το υπογραμμίσω αυτό. την με την αρχή, την, την, την υποχρέωση να το υπογραμμίσω αυτό διότι υπάρχουν και πολλοί αναλυτές ε, στην ελληνοκυπριακή πλευρά, οι οποίοι λένε ότι ε, είναι απλώς ένα... Ε, ε, η, η τουρκοκυπριακή πλευρά, η τουρκοκυπριακή κοινότητα είναι απλώς ένα ενεργούμενο πιόνι στα χέρια της Τουρκίας. Αυτό δεν είναι ισχύει απολύτως. Ε, 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 υπάρχουν και μέλη της τουρκοκυπριακής κοινότητας οι οποίοι επιθυμούν την επανένωση. Ξεκινώντας όμως από αυτή την αφετηρία, υπάρχει μια έννοια που χρησιμοποιείται συχνά στη βιβλιογραφία για να περιγράψει τη δομή που δημιουργήθηκε στην κατεχόμενη Κύπρο μετά το 1974. Ένα de facto κράτο. Ε, έχει υποστηριχθεί ότι η οικονομία αυτού του, 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 του κράτου ε, υπάρχουν ε, και, άλλα, και άλλα de facto κράτη που εξακολουθούν να εφίστονται. Ε, το βλέπετε, είναι η Σομαλιλάρδια, η Απχαζία, η Νότια η Οσετία, η Υπερδινιστερία και το Νακόρνο Καραμπάχ που δεν υπάρχει βέβαια πια. Και α, πρόσφατα αναπτύχθηκε και μια αξιονόμη βιβλιογραφία σχετικά με το ζήτημα της νομιμότητας σε, αυτή τα, σε αυτά τα de facto κράτη. και πολύ ενδιαφέρουσα κιόλα. Ε, η νομιμότητα είναι ζωτική σημασίας φυσικά για την ε, επιβίωση κάθε κράτους. Ε, ε, η νομιμότητα διακρίνεται τόσο σε εσωτερική όσο και σε εξωτερική. Και είναι από τα, το, το Ευρωπαϊκό κράτο τώρα μιλώντα για την εσωτερική, εξωτερική και εξωτερική νομιμότητά του, είναι από τα κρώματα που από τα de facto κράτη τα οποία ε, ε, ισχύουν, υπάρχουν εδώ και, παρα, και παραπάνω από 50 χρόνια πλέον. Ε, και η Ενώ η εξωτερική νομιμότητα ορίζεται μέσω τη διεθνού αναγνώριση, η εσωτερική νομιμότητα ορίζεται μέσω τριών συνιστοσών: την κρατική νομιμότητα, την λαϊκή πίστη στην ανεξαρτησία του de facto κράτου από το μητρικό κράτο, από την Τουρκία δηλαδή, ε, η, η καθεστωτική νομιμότητα, η εξωτερική νομιμότητα έτσι καλώ δεν υπάρχει αφού δεν υπάρχει διεθνή αναγνώριση. Η εσωτερική νομιμότητα ορίζεται, αν κοιτάξουμε την, ε, ε, την βιβλιογραφία, ορίζεται από την κρατική νομιμότητα, την πίστη του λαού στην ανεξαρτησία του, του κράτους, από, το, ε, από τη μητέρα πατρίδα, η καθεστωτική νομιμότητα, η εμπιστοσύνη στους κυβερνώτες και η θεσμική νομιμότητα, η δημόσια αντίληψη για τους κρατικούς θεσμούς, όπως είναι, ας πούμε, η αστυνομία και η δικαιοσύνη να μιλήσουμε τώρα... Αυτό είναι λίγο ένα προβληματικό θέμα, η... σύγκρουση, η σχέση εξωτερικής και εσωτερικής νομιμότητας. Τα de facto κράτη χρειάζονται την υποστήριξη του κράτους προστάτη για να διασφαλίσουν την εσωτερική τους νομιμότητα. Τα κράτη προστάτης, όπως η Τουρκία, προσφέρουν στα de facto κράτη πολιτική, οικονομική, στρατιωτική υποστήριξη, καθώς επίσης και πρόσβαση στον υπόλοιπο κόσμο. Και η υποστήριξη αυτή μπορεί να επηρεάσει θετικά και την εσωτερική νομιμοποίηση. αλλά μιλώντας γενικά για την, ο αντίκτυπος αντίστοιχα της επιρροής του κράτους προστάτη στην εσωτερική νομιμότητα, μπορεί πάντα να μην είναι θετικός. Από τη μια πλευρά, το κράτο προστάτης μπορεί να συμβάλλει στην εσωτερική νομιμότητα, ανακουφίζοντα τι οικονομικέ ανησυχίε και τι ανησυχίε για την ασφάλεια των, πολιτικών, των πολιτών που ζουν στο de facto κράτο. Ε, τώρα, στην παρουσίαση, θα ήθελα να συνοψίσω τι οικονομικέ πολιτικέ που ακολουθήθηκαν μετά το 1974. Ε, θα ήθελα να συζητήσω το ερώτημα αν οι οικονομικέ πολιτικέ που ακολουθήθηκαν ε, στη, στο βόρειο κομμάτι του νησιού, στο οποίο η Τουρκία έχει μεγάλη πυροή, είχαν θετικό αντίκτυπο στην εσωτερική νομιμότητα στην, ε, στο ψευδοκράτο. Ε, έχουμε την, την περίοδο από το 1980 και μετά, ε, όπου. Έχω απομακρυνθεί λίγο από την, την αρχική παρουσίαση, ζητώ συγγνώμη. Η οικονομική τη πολιτική τη Τουρκία από το 1980 και μετά γίνεται νεοφιλελεύθερη και μετά έχουμε πρόσβαση, διάβαση στην ίδια πολιτική. Και αν θέλουμε να αναλύσουμε την ε, οικονομική δομή των κατεχομένων, πρέπει να κοιτάξουμε και την τουρκική την οικονομική πολιτική. Αν μιλήσουμε τώρα για την περίοδο μετά το 1974, πώς φτάσαμε ως εκεί, για να δούμε. Το πρώτα και κύρια, μετά το 1974 μέχρι και το 1985, έχουμε την ίδρυση, ας το πούμε έτσι, ενός μιας κρατικής δομής και κρατικών υπηρεσιών. Και υπάρχουν και στο λεγόμενο σύνταγμα του, του κατοχικού καθεστώτος και α, 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 ε, διατάξεις που αφορούν και το κοινωνικό κράτος μετά το 1983 και την ίδρυση του κατοχικού καθεστώτος ε, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2. Ε, το κράτο έρει όλα τα πολιτικά, οικονομικά και κοινωνικά εμπόδια που περιορίζουν τα δικαιώματα και τι ελευθερίε του ατόμου, κατά τρόπο ασυμβίβαστο με τι αρχέ τη προσωπική ειρήνη, τη κοινωνική δικαιοσύνη και του κράτου δικαίου και προετοιμάζει τι ε, αναγκαίε για την ανάπτυξη τη υλική και πνευματική ύπαρξη του ανθρώπου. Τώρα, μετά το 1980. Ε, επηρεάζεται η τουρκοκυπριακή οικονομία από τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές της Τουρκίας. Ε, αυτό το βλέπουμε κυρίω ε, ε, με τη μετάβαση στην ελεύθερη αγορά, σε ρυθμίσεις για τον χρηματοπιστωτικό τομέα, για το δημόσιο τομέα ε, και την πραγματική οικονομία, τα οποία ήρθαν στο προσκήνιο. Ε, προκειμένου πούμε, να προσελκυστούν ξένοι επενδυτέ, επιδιούθηκε η μείωση του εταιρικού φόρου και των τελωνιακών δασμών, η μείωση δαπανών για το δημόσιο προσωπικό και των ε, μεταβιβαστικών διαπανών και η ιδιωτικοποίηση κρατικών επιχειρήσεων. Τώρα, ερχόμενοι στην περίοδο 92 μέχρι το 2001, έχουμε μια προσπάθεια ενσωμάτωση των κατεχομένων από την, της οικονομίας του κατεχομένου από την Τουρκία. Ε, το 1997 έχουμε και τη Συμφωνία του Συμβούλιου Σύνδεσης που στοχεύει στη μερική ολοκλήρωση της οικονομίας, των δημοσίων οικονομικών, της ασφάλειας, της άμυνας και της εξωτερικής πολιτικής μεταξύ ε, των κατεχομένων και της Τουρκίας. Κοιτάζοντας τα πρωτόκολλα αυτή της περιόδου, ο σκοπός ήταν να εφαρμοστεί το, ε, η ανοιχτή οικονομία, να αυξηθεί, να αυξηθεί η ροή αγαθών, υπηρεσιών και κεφαλαίων μεταξύ της Τουρκίας και των, των κατεχομένων. Και παρατηρούμε ότι υπάρχει και ένα σύστημα το οποίο ουσιαστικά εφαρμόστηκε και βάσει των οδηγιών του Διεθνούς Δομισματικού Ταμείου. Και στο πλαίσιο αυτό δημιουργήθηκε και μια επιτροπή παρακολούθησης και μια μονάδα ιδιωτικοποιήσεων υπό την αιγίδα της Τουρκικής Διοίκησης Ιδιωτικοποιήσεων, η οποία διαχειρίστηκε και την εκαθάριση των τουρκοκυπριακών τουριστικών επιχειρήσεων και της, και της βιομηχανίας. Ε, αυτή ήταν μια ε, πολιτική που ξεκίνησε από τον Τουρκού τον Ζάλ την προηγούμενη δεκαετία και επιβλήθηκε στη, στο κατοχικό καθεστώ. Τώρα, μετά το 2001 μέχρι και το 2024, ε, έχουμε την ισχυροποίηση του ΑΚΕΠ, την άνοδο του στην εξουσία. Αυτό άνοιξε το δρόμο για μια ευρύτερη νεοφιλελεύθερη αναδιάρθρωση στο βόρειο τμήμα του νησιού. Και αυτή η πολιτική έγινε εντός του Ισλαμικού πλαισίου των κυβερνήσεων του ΑΚΠ. Αυτό είναι ένα σημείο καμπύστασης για τη μετάβαση από το, ας το πούμε, της κοσμικού κράτος σε λίγο περισσότερο Ισλαμιστικών πολιτικών. Είχε ήδη ξεκινήσει από τη δεκαετία του 1970 και η, η, η οικονομική τάξη η οποία α, υποστηρίζει την κυβέρνηση της κυβερνήσεις αυτές ε, είναι α, α, πολιτικές και κοινωνικές ομάδες οι οποίες έχουν το κεφάλαιο ε, και α, ξεκινούν αυτό ονομάζεται το κεφάλαιο της μικράς ασίας. Ε, και ξεκινάει η δημιουργία ενός νέου κεφαλαίου στην Τουρκία, το οποίο έχει την υποστήριξη του άκεπε Και τι το λέω αυτό, διότι το στη στην Τουρκία δεν εκπροσωπεί μόνο το Ισλάμ στην πολιτική, αλλά και μια περίεργη, ένα περίεργο γάμο μεταξύ του Ισλάμ και της νοφιλελεύθερης πολιτικής. Ε, υπάρχουν και σε άλλες χώρες α, α, αυτά τα παραδείγματα, αλλά θα θέλω να υπογραμμίσω το ρόλο του AKP. Ε, Και αυτό το οποίο συμβαίνει στην Τουρκία, ε, δηλαδή η επιβολή μιας νεοφιλελεύθερης δομής, υπάρχει και στην α, περίπτωση της, α, της Κύπρου. Ε, φτάνοντας α, στην περίοδο αυτή, λοιπόν, α, πρέπει να μιλήσουμε και για το ρόλο του Διεθνούς του Καπίου και αντίστοιχα στα κατεχόμενα. Τα πρωτόκολλα τα οποία υπογράφηκαν αυτή την περίοδο ε, στόχευαν στη σταθεροποίηση των δημοσίων οικονομικών, στο δημοσιονομικό τομέα, στη μείωση των δαπανών κοινωνική ασφάλισης ε, και του προσωπικού, στην ιδιωτικοποίηση των ε, κοινοφελών οργανισμών, ε, στην αύξηση τη αποτελεσματικότητα και τη αποδοτικότητα, τη δημόσια διοίκηση. Ενίσχυση του ιδιωτικού τομέα και πειθαρχία στι δημόσιε δαπάνε και επιτάχυση των ιδιωτικοποιήσεων. Πάμε να δούμε τώρα ποιο είναι ο αντίκτυπο των οικονομικών πολιτικών μετά το 1974 στην εσωτερική νομιμότητα στην, στην κατεχόμενη Κύπρο. Ε, ε, Στη βιβλιογραφία σχετικά με τον de facto κράτος στα, στην κατεχόμενη Κύπρο ε, υποδηλώνεται ότι οι οικονομικές πολιτικές υπό την Τουρκική ηγεσία έχουν επιτύχει μόνο εν μέρη να εξασφαλίσουν την κρατική νομιμότητα. Ε, και μιλάμε έτσι κι για ένα ε, από τα πιο τα μακροβιότερα de facto κράτη ε, στον κόσμο. Ε, σε κάποιες περιοχές των, 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 κατεχο, των κατεχομένων υπάρχει μια θετική α, ε, α, αντίληψη για αυτό στην κατεχομένη Κύπρο. Θα ήθελα να πω το εξής. Η, η βιβλιογραφία σε ό,τι αφορά το de facto κράτος των κατεχομένων, μπορούμε να πούμε ότι... Ε, από, υπάρχουν διαφορετικές αντιλήψεις. Ε, τα ακούσαμε και προηγουμένως. Η αντίληψη της τουρκικής παρέμβασης στις εσωτερικές επιθέσεις της κατεχόμενης Κύπρου υπονομεύει την εσωτερική νομιμότητα αυτού του de facto κράτους. Ε, αυτό το, το είδαμε και στις τελευταίες εκλογές, τις επεμβάσεις εναντίον του Ακιντζή και είναι ξεκάθαρο από αυτές. Και υπάρχει πολύ μεγάλη οργή μεταξύ του Τουρκοκυπρίου γι' αυτό. Επίσης, υπάρχει αντίληψη ότι οι πολίτες ζουν σε μια δημοκρατική χώρα και η σχετική ψηλή ικανοποίηση από τη ζωή τους είναι παράγοντας που μπορεί να τροφοδοτήσει την εσωτερική νομιμότητα. Ας πούμε... Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν τριπλασιάστηκε μετά το σχέδιο ΟΝΑΝ χάρη στην οικονομική έκρηξη και την αυξημένη οικονομική βοήθεια από την Τουρκία. Σήμερα, επίση, ο τομέα των υπηρεσιών και ιδίω ο τουρισμό και η εκπαίδευση έχουν γίνει κινητήρια δύναμη τη οικονομική ανάπτυξη. Ε, και είναι ασυνήθιστο αυτό για, για τα de facto κράτη, το γεγονός ότι το, το, κατοχικό καθεστώς βρίσκεται στην ομάδα υψηλών εισοδημάτων, υψηλού εισοδήματος, ε, σε βάση το, με βάση το κατακεφαλική εισόδημα σύμφωνα με την παγκόσμια τράπεζα. Τώρα, αυτό μπορεί να ιδωθεί ως μια πολύ μεγάλη υποστήριξη προς την εσωτερική νομιμότητα. Ωστόσο, ε, υπάρχει μόνο εν μέρη υποστήριξη προς την εσωτερική νομιμότητα. Γιατί ε, λόγω της πολύ μεγάλη επέμβαση της Τουρκίας στην κατεχόμενη Κύπρο, αυτό δημιουργεί πολύ μεγάλη αντίδραση και υπάρχουν, υπάρχουν και άλλοι παράγοντες. Ε, θα είναι το τελευταίο μου slide και τελειώνω με αυτό. Ενώ υπήρχε, ε, υπήρξε ένα κύμα οικονομική ανάπτυξη μετά το σχέδιο ΝΑΝΤ, ο κανονισμό για την πράσινη γραμμή δεν εφαρμόστηκε αποτελεσματικά και επίση είχαμε και την υπόθεση ORAMS, η οποία είχε αρνητικό, αρνητικό αντίκτυπο στο κατασκευαστικό τομέα. Η πολιτικές, πολιτικέ πολιτικές του ΑΚΠ που εφαρμόστηκαν στην κατεχόμενη Κύπρο και η δημοσιονομική πειθαρχία που προσπαθούν να εφαρμόσουν τουρκικές κυβερνήσεις ε, έχουν επηρεάσει υπερνητικά την εγχώρια νομιμότητα και έχουν προκαλέσει πολύ μεγάλη οργή. Ε, ας πούμε το οικονομικό λεγόμενο πρωτόκολλο της περίοδου 2010-2013 στόχευε στους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων. Ένας νόμος που θεσπίστηκε επίσης κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου, που ονομάστηκε Νόμος για τη Μετανάστευση από τη Δημόσια Εργατική Ένωση, ε, οδήγησε σε μείωση των μισθών και των παροχών των δημοσίων υπαλλήλων. Και ε, αν θυμάστε υπήρχαν και τρεις μεγάλες συγκεντρώσεις και απεργίες που οργανώθηκαν από τη συνδικά το 2011. Ε, από το 2020 η, παρα, παρατηρείται μια πολύ μεγάλη επεμβατικότητα της Τουρκίας στην οικονομική πολιτική. Ε, και αυτό μπορεί με κάποιο τρόπο να ειδωθεί με τρόπο αποτελεσματικό ή μάλλον ικανοποιητικό από κάποιους Τουρκοκύπριους, ε, ότι μπορεί να έχει οδηγήσει σε μια καλύτερη οικονομία. Από την άλλη πλευρά όμως, ε, αυτού του είδους η παρέμβαση της Τουρκίας στα εσωτερικά εξωτερικές υποθέσεις της ε, τουρκοκυπριακής κοινότητας, ε, είναι κάτι το οποίο ε, προκαλεί οργή και θα ήθελα με αυτό να ολοκληρώσω την ε, παρουσίασή μου. Σας ευχαριστώ πολύ. Και προχωρούμε στην τελευταία μας εισήγηση από τη δημοσιογράφο Ναϊσούν Μπάστρου Ακτέρ. Ένας προβληματισμός για τη βούληση, οι πολιτικές σχέσεις με την Τουρκία από το χθες το σήμερα. Σας ευχαριστώ που ήρθατε, σας καλωσορίζω και εγώ. Ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ το Γραφείο Τύπου και φαριών και το ε, ε, Μήμα Τουρκικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου. Ευχαριστώ όλους για το μόχθο τους. Και ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι είναι μια δήλωση ε, εκδήλωση και αυτό... Έχει πολύ μεγάλη σημασία διότι μπορούμε να κάνουμε με ωραίο με τρόπο και καλό τρόπο α, σημαντικές α, αναλύσεις και εκφράζω τις ευχαριστήσεις μου για μια ακόμη φορά. Ε, ας δούμε πρώτα τι έγινε το 1974 στην, στην Κύπρο. Για το ένα μισό του νησιού ε, ε, ήταν μια νίκη και μια απελευθέρωση, αλλά για το άλλο μισό ήταν σφαγή και κατοχή. Όταν κοιτάζουμε την, ε, την, την τουρκική επέμβαση στην Κύπρο ε, μπορούμε να πούμε ότι η Τουρκοκύπρια επιθυμούσε ειλικρινά την επέμβαση της Τουρκίας και μάλιστα τη θεωρούσαν ως μια καθυστερημένη επέμβαση γιατί οι Τουρκοκύπροι ένιωθαν ότι η ζωή τους ε, απειλούνταν ε, και μάλιστα απειλούνταν σοβαρά και αισθάνονταν και ότι ήταν μόνοι τους. Γιατί ε, ε, θεωρούσαν ότι για χρόνια ε, δέχονταν σφαίρες από τους γείτονες, με τους οποίου οποίους ζούσαν δίπλα-δίπλα για χρόνια και μάλιστα χωρίς κανένα πρόβλημα, είχαν χάσει την εμπιστοσύνη του διευθυν... στις διεθνείς δυνάμεις και ιδιαίτερα στον ΟΗΕ, ε, επέφεραν από ένα άγχος για το μέλλον, α, επικρατούσε φτώχεια και απελπισία και μετά το 1963 ιδιαίτερα ζούσαν σε, σε γκέτος, στους θύλακες, στριμωγμένοι σε μία έκταση περίπου τριών τετραγωνικών χιλιόμετρων και δεν υπήρχε κανένας της προοπτική για το μέλλον. Φυσικά υπήρχαν εναλλακτικοί πολιτικοί μηχανισμοί εναντί τη επίσημη. Μάλλον δεν είχαν θεσμοθετηθεί εναλλακτικοί πολιτικοί μηχανισμοί ενάντια τη επίσημη εθνική πολιτική. Και το Ρεπουμπλικανικό Τουρκικό Κόμμα ήταν το πρώτο που ιδρύθηκε με αυτή την έννοια. Και τότε ήταν μόνο τεσσάρων ετών. Ε, οπότε δεν θα ήταν λάθος να πούμε ότι οι Τουρκοκύπροι υποστήριξαν σοβαρά αυτή την παρέμβαση της Τουρκίας παρά το, παρά το ότι το αντιτάχθηκαν σε αυτή. Φυσικά μετά το 1974 ε, σχεδόν σε Κάθε, κάθε, σπίτι στον τοίχο του είχε μια μεγενθυμένη κορνίζα με τη φωτογραφία του τότε πρωθυπουργού του που λένε Τζεβίτ, που, α, που θεωρούταν και ω μοναδικό σωτήρα των Τουρκοκυπρίων. Φυσικά, η ανάρτηση φωτογραφιών πολιτικών ηγετών σε κρατικά ιδρύματα είναι μια συνήθι πρακτική σε πολλά μέρη του κόσμου, αλλά το να Κορνιζάρε και να κρεμάσει μια φωτογραφία μια πολιτική προσωπικότητα στον τοίχο του σπιτιού σου, δίπλα στι πιο πολύτιμε φωτογραφίε τη οικογένειά σου, είναι στην πραγματικότητα μια κατάσταση που συνοψίζει πολύ καλά την άποψη των Τουρκοκυπρίων για την Τουρκία και για τον Ερντογάν το 1974. Ε, οι εμ έβλεπαν τον, τον, τον του Τουρκία και τους Τούρκους πολιτικούς ως ε, σωτήρες και τους έβλεπαν με αυτόν τον τρόπο περίπου μέχρι και το 2000. Ε, και ο ο, 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 ο Μπουλέντι Τζεβίτ ε, είχε πει το εξή το 1974, «Θα σώσουμε, λέει, όχι μόνο τους Τουρκοκύπριους, είχε πει, αλλά και τους Ελληνοκύπριους». Ε, και μάλιστα τα τουρκικά πολεμικά αεροσκάφη ε, πέταγαν φυλάδια γραμμένα στα τουρκικά και στα ελληνικά, εξηγώντα ότι η ασφάλεια τη ζωή και τη περιουσία των Ελληνοκύπριων ήταν και αυτά υπό την εγγύηση του τουρκικού στρατού. Εμεί, λέει, έλεγε, ήρθαμε για να εκαθαρίσουμε το νησί από αυτού που σα εξαπάτησαν και σα έπνιξαν στο αίμα. Θα ζήσετε ξανά ειρηνικά στο όμορφο νησί σα με του τουρκοκύπριου, που του γνωρίζετε ω αδερφού εδώ και αιώνε. Ε, εμείς μόλις το πετύχουμε αυτό, έγραφαν τα φυλάδια, θα επιστρέψουμε στην Τουρκία. Ε, και έλεγαν επίσης, δεν επιθυμούμε γη, αλλά θέλουμε να επικρατήσει η ειρήνη, δικαιοσύνη και αδερφοσύνη. Αυτό ε, είναι μία, ένα από τα φυλάδια που ε, πεντάχθηκαν από τα τουρκικά πολεμικά αεροσκάφη. Ε, και μάλιστα υπάρχει και μία γελιογραφία ε, όπου βρίσκονται απέναντι-απέναντι Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι ε, με φιλικό τρόπο. Ε, αυτό προέρχεται από την, από την προσωπική συλλογή του δημοσιογράφου Μετέχαντα και είχε δημοσιευθεί στην εφημερίδα γενή ΖΕΝ και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ε, για να κατανοήσουμε αυτή την περίοδο. Και γι' αυτό και η επέμβαση της Τουρκίας στο 70' αναγνωρίστηκε ως ειρηνική απάντηση στο πραξικόπημα της ελληνικής Χούντας και ονομάστηκε και ειρηνική επιχείρηση. Ε, και μιλούμε φυσικά για την πρώτη επέμβαση της Τουρκίας, για τη, την πρώτη εισβολή του, ε, της 20ης Ιουλίου, ε, και γι' αυτό γίνεται αποδεκτή και αποδεκτό και όρο ειρηνική, ειρηνευτική επιχείρηση. Γιατί θεωρήθηκε νόμιμη επέμβαση όχι μόνο από του Τουρκοκύπρου, αλλά και από τι διεθνεί δυνάμει τη εποχή εκείνη. Ωστόσο. Μετά το 1920 Ιουλίου, η χοντική κυβέρνηση στην Ελλάδα και η κυβέρνηση Σαψών Αψών ε, παραιτήθηκαν. Ε, και α, αυτό θεωρήθηκε ε, έτσι καλώς έχοντας καταλήξει στο συμπέρασμα ότι οι συνομιλίε της Γενέβης που ξεκίνησαν μετά την πρώτη εισβολή δεν θα έφεραν αποτέλεσμα. Η Τουρκία οργάνωσε τη δεύτερη εισβολή, το δεύτερο ατύλα α, στις 14 Αυγούστου ε, η πρώτη όμως ειρηνευτική επιχειρήση, η πρώτη εισβολή, ε, έγινε, ε, μία, έγινε αποδεκτή και δεν υπάρχει για αρκετούς Τουρκοκύπριους ε, διαφοροποίηση μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης εισβολής, παρά το γεγονός ότι η, η πρώτη εισβολή γίνεται αποδεκτή, ε, ενώ η δεύτερη εισβολή δεν γίνεται αποδεκτή από τη διεθνή κοινότητα. Ε, και... Γι' αυτό το λόγο ε, υπήρξαν και πολύ μεγάλες ε, αντιδράσεις εναντίον της. Ε, η δεύτερη εισβολή λοιπόν... Ε, και για αυτό το λόγο και μάλιστα η Τουρκία καταδικάστηκε ε, σε καταβολή 90, 90, εκατομμυρίων ευρώ ως ηθική αποζημίωση προς Ελληνοκύπριους για τη δεύτερη, το δεύτερο τύλα. Τώρα, τα πράγματα όμως δεν εξελίχθηκαν ακριβώς όπως είχε υποσχεθεί η Τουρκία ε, και α, αυτό το οποίο είχε πει ο, ο, ο Έτζεβιτ ότι στόχος μας δεν είναι το έδαφος, Πλέον ε, άρχισε να λέει ότι ακόμα και αν δεν μείνει ούτε ένας Τουρκοκύπρος στο νησί, η, 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 η Τουρκία θα είναι, η, η Κύπρος θα είναι σημαντική για την Τουρκία. Αυτό οδήγησε στο να αποκαθυλωθεί στη συνείδηση κάποιων Τουρκοκυπρίων ο, ο Ετζεβίτ εδώ μπορείτε να δείτε πώς ε, αποτυπώθηκε η ε, τουρκική εισβολή στις τουρκικές της εποχής ε, στην, με τις, ε, ε, η τη χαρακτηρίζει ως νίκη ε, και γι' αυτό δόθηκε όντω από τους τουρκοκυπριούς μία λύτρωση, ως μία... Εκείνο το, το καιρό ε, οι λέξει Μπουλέντ, η λέξη Τζεβίτ, η λέξη Ειρήνη και ε, 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 τα ονόματα αυτά ήταν πάρα πολύ διαδεδομένα μεταξύ τουρκική κοινότητα σε εκείνο το, το, το διάστημα. Εδώ βλέπετε και τα πρωτοσέλιδα εφημερίδων όπω τη Μιλιέτ ή τη Χουριέτ uh, ε, ή τη Μποσκούρτ. Και η, 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 η Μποσκούρτ δεν δημοσιεύονταν πριν τις, ε, τις 25 Ιουλίου. Ε, και στις 25 Ιουλίου ε, είπε ότι ε, η αναμονή ενός αιώνα έλαβε τέλος, αναφερόμενος το τέλος της Οθωμανικής περίοδου ε, στην Τουρκία μέχρι τη Στή Κύπρο το 1974. Είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι η Τουρκία είχε σημαντική επιρροή, επιρροή Τουρκοκυπρίους Τουρκοκυπρίους ε, και την Κύπρο ακόμα και πριν το 1974. Ε, γιατί η Τουρκία ήταν πάντοτε καθοριστική για την πολιτική στάση των Τουρκοκυπρίων. Αλλά η, επιχ, η επιχείρηση, η εισβολή του 1974 δημιούργησε μια βαθύτερη σύνδεση μεταξύ Τουρκοκυπρίων και Τουρκία. Η σχέση αυτή αξιολογήθηκε μέσα από έναν ανώτερο ιδεώδε και η έγκριση και η συνέντευξη Τουρκία ζητήθηκε, απαιτήθηκε σχεδόν σε κάθε βήμα. Γιατί η Τουρκία ήταν και ο μοναδικό σωτήρας και η μόνη εγγύηση για το μέλλον των Τουρκοκυπρίων, οι οποίοι ήταν και πλέον εντελώ απομονωμένοι. Ε, σε τέτοιο βαθμό που παρά τι ε, τεταμένε σχέσει και συγκρούσει συμφερόντων κατά καιρού, οι Τουρκοκύπροι αναγνώριζαν την ανάγκη η Τουρκία να διατηρήσει τη συμφωνία εγγύηση που απορρέει από τις συνθήκες ίδρυσης της Κυπριακής Δημοκρατίας του 1960. Μέσα από αυτή την οπτική είδαν και το σχέδιο ανών, το οποίο υποστηρίχθηκε και, και πολύ και φυσικά με την έγκριση της νέας πολιτικής συστουργίας και του χαρισμοτικού γέννησης του Ερντογάν το αποδέχθηκαν. Τώρα, πηγαίνοντας στην ίδρυση του λεγόμενου τουρκικού ομόσπονδου κράτους της Κύπρου το Φεβρουάριο του 1975, ε, αμέσως το Μάρτιο του 1975 ξεκινούν οι συνομιλίες Υπό, στο πλαίσιο του ΟΗΕ, ε, και στη συνέχεια με την ανακήρυξη του ψευδοκράτους το 1984 ε, αλλά η Τουρκοκύπρια είναι ότι ενώ τα κάνουμε όλα αυτά τα πράγματα συνεχίζουμε αντίστοιχα και τη διαδικασία επίλυσης ε, ίσως ε, στη, η αναζήτηση μιας λύσης στο ομοσπονδιακό επίπεδο πάντοτε υπήρχε στο, στο, στο μυαλό των Τουρκοκυπρίων και αυτό συνέχισε να υπάρχει μέχρι και πρόσφατα. Ε, ε, αυτή την περίοδο ο, η ηγητική θέση του Ραούφ στη στο εσωτερικό τους τουρκοκυπριακής κοινότητας ε, είναι ένα ταμπού και δεν μπορούσε να επικριθεί ε, με, 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 με δυνατή φωνή. Ε, τώρα θα πρέπει να πούμε ότι ο Ντεκτάς ήταν μια καθοριστική φιγούρα και στην κυπριακή πολιτική της ίδιας της Τουρκίας και αυτό συνεχίστηκε μέχρι τη στιγμή που συγκρούστηκε μέχρι την πολιτική κυβέρνηση του ΑΚΕΠΕ. Φυσικά να πούμε ότι εκείνο το διάστημα έχουμε την ανταλλαγή πληθυσμών, δηλαδή την μεταφορά από την από την Τουρκία καθώς επίσης και το, την ε, απόδοση τίτλων ιδιοκτησίας, ελληνοκυπριακές ιδιοκτησίες ε, στην στη κατεχόμενη Κύπρο. Και ε, πρέπει πρέ, 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 να πούμε ότι ε, αυτό έδωσε μία αίσθηση... Α, Στου τουρκοκύπριου πλέον α, ανάκτηση των δικαιωμάτων που θεωρούσαν ότι είχαν χάσει. Ε, τώρα, το περιουσιακό πρόβλημα ε, τη υπήρχε οργανωμένη μετα... μεταφορά πληθυσμού από την Τουρκία για να εργαστεί, ιδίω στη γεωργία και τον τουρισμό. Αυτό ήταν ένα ελεγμό για να καλυφθεί η έλλειψη εργατικού δυναμικού αλλά και για να αυξηθεί ο τουρκικό πληθυσμό στο, στο νησί. Ε, και, α, είναι ενδιαφέρον ότι στις, σε αρκετέ περιπτώσεις οι άνθρωποι οι οποίοι κατέλαβαν τα σπίτια των Ελληνοκυπρίων φύλαξαν τα κοιμήλια που, που βρήκαν και τους προσπάθησαν, προσπάθησαν να τους τα παραδώσουν όταν άνοιξαν τα ε, οδοφράγματα το, το 2003. Η, η μεταφορά... Ε, Στη, στην κατεχόμενη Κύπρο έγινε κυρίως για να τονωθεί, τονωθεί η αγροτική παραγωγή αλλά και ο τουρισμός αλλά ε, αυτό δημιούργησε άλλου είδους, μια άλλου είδους ανησυχία στην τουρκική κοινότητα γιατί αύξησε σε πολύ μεγάλο βαθμό τον, τουρκικό, τον πληθυσμό της Τουρκίας στο βόρειο κομμάτι του νησιού και το γεγονός ότι α, αρκετοί από τους Τούρκους, τους, Τούρκους που ήρθαν, ήρθαν από ορεινέ αγροτικές περιοχές που δεν είχαν καμία σχέση με τον πολιτισμό και την τη ζωή στην, στην, στην Κύπρο. Ε, αντίστοιχα όμως, ε, αυτοί που ήρθαν ως αξιωματικοί, κάποιοι που ενδεχομένως είχαν μια πιο έτσι, α, καλύτερη α, εκπαίδευση, που ήταν πιο, πιο σύγχρονη, αυτοί ήταν, ε, έγιναν αποδεκτοί από, την Τουρκ, από τους Τουρκοκύπριους, διότι ήταν απομακρυσ, απομονωμένοι για, πολλούς, για πολλές δεκαετίες. Ε, αργότερα, όμως, ε, οδήγησε και σε συναισθήματα ε, ε, κατωτερότητας μεταξύ των Τουρκοκυπριών. Αυτό το βλέπετε και στην, στο πρώτο σέλιδο ε, τη για την ίδρυση του ψευδοκράτους το 1983. Ε, και έγραφε ότι αυ, αυτό δείχνει και τη σημασία και του δεκτάσα, αλλά και της, α, και της Τουρκίας. Φτάνοντας ε, στην δεκαετία του 2000 έχουμε στη, τη Μεγάλη Εξέγερση. Ε, γιατί ε, εξαιτία και των διαφθαρμένων πολιτικών των τουρκικών κυβερνήσεων, την αποτυχία δημιουργίας θεσμών στη βάση της αξιοκρατίας και τη ζημιά που προκάλεσαν οι πολιτικές για τον πληθυσμό και τον προουσιακό, οδήγησαν τους τουρκοκύπριους να υψώσουν για πρώτη φορά τη φωνή τους το 2001, με χιλιάδες ανθρώπους να βγαίνουν στους δρόμους. Οργάνωσαν ιστορικές συγκεντρώσεις για τη λύση, σε καθεστώς πρωτοφανούς ενότητα. Γιατί άνθρωποι με πολλές διαφορετικές ιδεολογίε και πολιτικές απόψεις συμπεριλαμβάνουν, συμπεριλαμβάνουν, μένουν ακόμα και εθνικιστών εκείνης της περίοδου, συγκεντρώθηκαν γύρω από τον κύριο στόχο που ήταν ομοσπονδιακή λύση. Τώρα, φτάνοντας στην, στην περίοδο Έρντοαν, δηλαδή από το 2002 και μετά, μπορούμε να πούμε ότι είναι πολύ σημαντικό να υπογραμμιστεί ότι η περίοδο αυτή τη κοινωνική εξέγερση ήταν αφενό μεν κατά του Ντεγκτά και του τουρκικού στρατιωτικού καθεστώτο, αλλά και ήταν και μια εξέγερση που ενθαρρύνθηκε από τη μεγάλη υποστήριξη τη τουρκική πολιτική. Ε, και είναι η πρώτη φορά που ένα Τούρκο πολιτικό όπω ο Έρντογαν στρέφεται εναντίον του Ντεγκτά μετά από 40 χρόνια. Σε, έχουμε την μία διαδικασία, μία περίοδο η οποία έφτασε μέχρι τα δημοψηφίσματα του 2004. Ε, εκείνο το, την περίοδο να θυμίσουμε ότι ο Ραούφ εκ, εκλήθη να κάνει μία ομιλία στο, στην Τουρκική Βουλή. Ε, ο τίτλος εδώ λέει «Υπάρχει χειροκρότημα, αλλά δεν υπάρχει υποστήριξη». Ε, γιατί ε, αυτό το οποίο ε, είχε πει ο είναι να μην α, κάνετε τον κόσμο να βιώσει με ένα τόσο μεγάλο πόνο ε, και α, είναι ενδιαφέρον ότι δεν υποστηρίξε, δεν υποστηρίχθηκε ούτε καν από το Τζέχεπέ, πόσο μάλλον από το ΑΚΕΠΕ. Και μάλιστα ο ο Έρντογαν θεωρείται αυτός ο οποίος γκρέμισε από την εξουσία των, των, ε, και φτάνουμε στο 2003 και στην έναρξη των ε, διαβάσεων, διαβάσεων, το πούμε έτσι, από τα οδοφράγματα. Ε, αυτό μπορούμε να πούμε ότι ο, ο ρωματισμός μεταξύ των δύο κοινοτήτων ε, έφτασε τα βάνη γιατί ε, φάνηκε ότι ε, οι Τουρκοκύπριοι έχουν μια κοινή ε, πολιτισμική ταυτότητα πολύ περισσότερο με τους Ελληνοκύπριους παρά, παρά με τους Τουρκοκύπριους. Ε, και θυμήθηκαν για α, α, ακόμη φορά το βάθος του κοινού πολιτισμού που μοιράζονται μέχρι και σήμερα. Ανακάλυψαν ότι ε, ήρθαν κοντά με τους, ε, με τους Ελληνοκύπριους ε, και κατάλαβαν ότι όπως για αυτούς ήταν... Μια εντό εισαγωγικών ειρηνευτική επιχείρηση και νίκη για του Ελληνοκύπριου σήμαινε το θάνατο. Όμω, φτάνοντα στο δημοψήφισμα του, για το σχέδιο του 2004, αυτό ήταν μια πολύ μεγάλη απογοήτευση για τους Τουρκοκύπριους, γιατί πραγματικά τόσο το ε, Ρεπουμπλικανικό Τουρκικό Κόμμα και ε, Ιδιαίτερα το Πολυγανικό το, το, το Τουρκικό Κόμμα απέτυχε να διαβάσει τι ανησυχίε των Ελλοκυπρίων για το σχέδιο και να προβλέψει το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματο. Και το ισχυρόχη των Ελλοκυπρίων στο δημοψήφισμα οδήγησε σε μια σοβαρή συναισθηματική κατάρρευση. Και αυτή η κατάρρευση πυροδότησε μια δεύτερη εποχή ουσιαστικά λαφύρου του δημοσίου κεφαλαίου που είχε ήδη εξαγοράσει την πιθανότητα λύσης και είχε αρχίσει να ρέει προς το βόρειο τμήμα του νησιού προβλέποντας τη την λύση. Και με το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος ήταν σαν οι Τουρκοκύπριοι να νομιοποιούν τα λάφυρα, αυτά τα οποία είχαν πάρει από τους Ελληνοκύπριους από το 1974 και μετά. Και ε, φτάνοντας στη δεύτερη περίοδο Ερντοάν, ε, η ίδρυση ενός α, α, θεολογικού κολεγίου με τίτλο με όνομα Χαλά Σουλτάν ε, στις 27 Σεπτεμβρίου του 2013 είναι ίσως αυτό το οποίο χαρακτηρίζει καλύτερα αυτή τη δεύτερη περίοδο της α, α, περίοδου Ερντογάν στην εξουσία διότι εδώ βλέπουμε στην, μεταξύ αυτών που κόβουν την, 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 κορδέλα των εγγενείων, έχουμε ακόμα και τον τότε πρόεδρο της Πρωθυπουργού, τον Πρωθυπουργού που εργόταν από το ΤΖΕΤΕΠΕ. Εδώ βλέπουμε κιόλας και μια, ένα πανόπου που υψώθηκε εναντίον του, του Έρντογαν, το οποίο ουσιαστικά σημαίνει φύγε, μπορούμε να πούμε καλύτερα ασύκτηρ αυτό υψώθηκε, και αυτό που έλεγαν οι Τούρκοι ήταν «εμείς σας δίνουμε λεφτά, εμείς σας στρέφουμε, εμείς πληρώνουμε τους μισθούς σας και εσείς μας φέρεστε έτσι». Ήταν η, η, η απάντηση. Ε, και αυτό φαίνεται κιόλας από την, ε, τις δηλώσεις του ε, τότε ε, λεγόμενου πρεσβευτή της Τουρκίας στη, στα κατοχόμενα του Τουρκμέν, ο οποίος είχε πει ότι «η Τουρκία με ήθελε να είμαι όχι ε, πρέσβης, αλλά κυβερνήτης, νομάρχης». Ε, αυτές τις δηλώσεις έκανε στην εφημερίδα «Γεν ε, και ο ίδιος είχε διοριστεί από την Τουρκία πρέσβης, λεγόμενος πρέσβης στα κατεχόμενα και ήταν από τους πρέσβης που έμεινε στη θητεία, που είχε τη μικρότερη θητεία στην ιστορία. Ε, και σε μια σειρά συνεντεύξεων μας είπε ότι α, κάποιοι διπλωμάτες που ήταν υπεύθυνοι για την το, ε, Κύπρο λέγανε ας πούμε καταρχά ε, καταρχάς μιλούσαν πολύ άσχημα για τους τουρκοκυπρίους και λέγανε βάλαμε χρήματα στις τσέπες των τουρκοκυπρίων αλλά δεν εμφυσίσαμε πίστη στις καρδιές τους και αυτό ε, ε, αποκαλύπτει την, ε, και, την άποψη ενός τότε υπουργού του Τζεμίλ Τσίτσεκ Ε, Δεν μας μείνει πολύ χρόνο, θα πρέπει να τελειώσω τώρα. Θα πάω μόνο τώρα στο τέλος της... στην περίοδο Ακιντζή, ε, όπου ε, το 2020 στις εκλογές του για την, ε, τη λεγόμενη Προεδρία ε, φαίνεται η παρέμβαση, η ευθεία παρέμβαση στις τουρκοεκπυριακές υποθέσεις, αλλά για πρώτη φορά ήταν τόσο ξεκάθαρη. Ε, μάλιστα, ο Ακιντζή... Ε, μιλώντας σε, σε ένα ρεπορτάζ, του είχαν πει στελέχη της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, της Μίτ ότι ακόμα και να κερδίσει τις ε, εκλογές δεν θα μπορέσει να, να κυβερνήσει. Ε, μάλιστα, οι σχέσεις μεταξύ Ερντογαν και Ακιντζή είχαν αρχίσει να επιδεινώνονται, παρά τα όσα φαίνονται σε αυτή τη φωτογραφία τα προηγούμενα χρόνια και ξεκίνησε μία σχέση μεταξύ της λεγόμενης μητέρας πατρίδας και της λεγόμενης μικρής πατρίδας όπως παρουσιάζεται το κατοχικό καθεστώς. Και αυτό μετά το 2017 και κυρίως μετά την προώθηση από την πλευρά της Τουρκίας της πολιτικής των δύο κρατών, οι σχέσεις έχουν κοπεί, διακοπεί εντελώς και φτάνοντας στην τρίτη περίοδο Ερντοάν ε, μπορούμε να πούμε ότι ε, η, ε, η, είναι πάρα πολύ μεγάλη η παρέμβαση της τουρκικής πολιτικής στα εσωτερικά πράγματα της Τουρκίας. Εδώ βλέπετε το ε, υποανέγερση α, λεγόμενο Προεδρικό Μέγαρο, ε, το οποίο θα περιλαμβάνει κοινοβούλιο, λεγόμενο κοινοβούλιο, λεγόμενο Προεδρικό Μέγαρο, ε, λεγόμενη Εθνική βιβλιοθήκη. Ε, είναι ο τίτλος που χρησιμοποιείται είναι κουλιέ που είναι μια αραβική προέλευση και σημαίνει ουσιαστικά ένα μεγάλο α, σύμπλεγμα τεμένους και είναι τυχαίο, δεν είναι τυχαίο ότι χρησιμοποιείται μια τέτοια λέξη ε, και ε, ένα τέτοιο πράγμα χτίζεται αυτή τη στιγμή στην κατοχόμενη Λευκοσία ε, και μάλιστα δεν είναι τυχαίο ότι βρίσκεται πάρα πολύ κοντά στο δόφραγμα του Αγίου Δομετίου ε, αυτή τη στιγμή βρίσκεται υπό ανέγερση. Και έτσι ολοκληρώνω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, οι η της Τουρκίας στην στη κυπριακή, κυπριακή πολιτική ε, και οι επεμβάσεις που γίνονται και ένα, εναντίον της, της ελληνοκυπριακής πλευράς, παρότι φαίνεται ότι η παρέμβαση και η πίεση αφορά τους Τουρκοκυπρίους μόνο και την πολιτική τους, στην πραγματικότητα κάθε φήμα που γίνεται αποδυναμώνει την τουρκοκυπριακή παρουσία στο νησί, ενώ παρότιτα απειλείται και η ελληνοκυπριακή περιουσία. Και γι' αυτό ε, οι αυξανόμενε πιέσει και παρεμβάσει ενέχουν και το κίνδυνο να μείνουν οι Ελληνοκύπροι μόνοι του με την Τουρκία και βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα. Ε, γι' αυτό χρειάζεται να εκφραστεί μία καινούργια πολιτική, μία καινούργια α, γλώσσα, ε, για να μπορέσουμε να συνεργαστούμε επιτροπές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν μία πολύ μακριά και ε, παραγωγική... Δεν ξέρω, υπάρχει κάποια ερώτηση, νομίζω κουραστήκαμε κάπως όλοι. Ναι, δεν έχουμε χρόνο. Ε, ήταν πράγματι πολύ ενδιαφέροντα όσα είπαμε. Ε, ίσως αν δεν υπάρχει κάποια ερώτηση, να ολοκληρώσουμε εδώ την ημερίδα. Υποσχόμαστε ότι, όπω ε, όπως είπαμε πριν, θα συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια με το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους για την υπομονή σας. Ευχαριστούμε... Έχετε κάποια ερώτηση? Ναι. <σχεδεύτερηση> 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 <σχεδεύτερη> Ναι, ναι. Ναι, η προσπάθεια είναι να γίνει αυτό. Ναι, Δημήτρη, θέλεις να μας πεις κάτι. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Θα προσπαθήσουμε νομίζω να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Δυστυχώ πρέπει να κλείσουμε, γιατί ε, τη γιορνίζω η ώρα που έχουμε την αίθουσα διαθέσιμη. Ευχαριστούμε πάρα, πάρα πολύ εσά. Ευχαριστούμε όλου όσου είχαν συμμετάσχει στην εκδήλωση, ε, το Πανεπιστήμιο Κύπρου, όλου του συναδέλφου που εργάστηκαν και ανανεώνουμε το ραντεβού μα για τον επόμενο χρόνο. Το μεταφραστή... ε, εννοείται οι μεταφραστέ, οι δύο για τη διερμηνία για την ακούραστη δουλειά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.